Όμως υπάρχει η άποψη που λέει ότι στον τίτλο κόλλησαν και στοιχεία δεν ζητήθηκαν. Εδώ συνεπώς γι' αυτό λέω ότι έχουμε δύο τελείως, έχουμε διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Ζητήθηκαν ή δεν ζητήθηκαν τα στοιχεία. Πού κόλλησε η κουβέντα. Είναι σαφές όμως, επειδή άκουσα με πολύ προσοχή το ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος δεν είχε καμία επαφή με τον κύριο Κοντομινά. Είχε επαφή μόνο με τον κύριο Χατζηνικολάου. Τα είπανε, όπως επίσης, τουλάχιστον η δική μου η αίσθηση είναι ότι ο Μεν Μάκης δεν κάνει πίσω, το ΔΕ Α βλέπει πάρα πολύ δύσκολη την πιθανότητα του να συνεχιστεί κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις η συνεργασία του με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Άρα, θα πρέπει, και μάλιστα μου είπανε και το εξής, ότι δεν είναι και βέβαιο ότι σήμερα ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος θα έχει την όποια συνάντηση ή επαφή με τον κύριο Κοντομινά. Άρα, τα πράγματα όλα είναι στον αέρα. Οι συνεργάτες του δεν ξέρω τι λένε. Οι συνεργάτες του δουλεύουν κανονικά. Αν και το Σάββατο το βράδυ ήταν όλοι χαρούμενοι ότι παραμένουν στον Α. Ήταν όλοι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, χαρούμενοι. Χθες, όταν πήγαν στη δουλειά, βέβαια το πρωί, ήταν λίγο μουδιασμένοι. Mm-hmm. Δουλεύουν κανονικά όμως, θέλω να σου πω. Από το πρωί, όπως είναι το ωράριο το οποίο έχουν στην εκπομπή. Ο Α ευελπιστεί ότι ο Μάκης θα βγάλει την εκπομπή της Πέμπτης. Η δική μου η αίσθηση είναι ότι ο Μάκης στη ζούγκλα. Ότι ο Μάκης, εάν δεν ξεκαθαρίσει το θέμα με τον κίτρινο τύπο, επιμένοντας να παίξει όπως έχει η εκπομπή του, με τις κατηγορίες εναντίον συγκεκριμένων φυσικών προσώπων και όχι μόνον, θα αναφερθούμε αργότερα στο τι ακριβώς εννοώ, διότι είμαστε θέση να γνωρίζουμε πραγματικά ποιο είναι το περιεχόμενο της εκπομπής του Μάκη. Θα είμαι και πάρα πολύ προσεκτικός, έτσι, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κατηγορήσω χρησιμοποιώντας πράγματα που έχω μάθει από τα παρασκηνιακά του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Λοιπόν, αργότερα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Πάντως δεν είναι, θα έλεγα, η κατάσταση τόσο ευχάριστη. Είναι σαφές για μια ακόμη φορά ότι βρισκόμαστε στην κόντρα ενός καναλιού με έναν από τους δημιουργούς του, τους μεγαλοδημοσιογράφους του. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα είχαμε το θέμα της Έλλης της ΤΑΗ. Να θυμίσουμε ότι τώρα έχουμε το θέμα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Εντάξει, μην αναφερθώ στους λόγους για τους οποίους εγώ έκανα άλλες διαχειρίσεις το καλοκαίρι και έτσι με πολύ χαρά δουλεύω σήμερα στον Alter. Το θέμα είναι ότι να θυμίσουμε το τι έγινε με την Καθημερινή, όπου και εκεί, αν δεν είχαμε έτσι ξύλωμα ιστορικών και κορυφαίων στελεχών, κάτι δεν πάει καλά γενικά στο δημοσιογραφικό μας έτσι, περιβάλλον, και καλό θα είναι κάποια στιγμή να τα κουβεντιάσουμε τετ-α-τετ μαζί. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Πρώτησε νομαρχίες, σάρωσε τα κάστρα του Πασόκ και στην Αττική, πατάει γερά στα πόδια της η Νέα Δημοκρατία. Κυρίαρχη σε 72 δήμους της χώρας άνω των 10.000 κατοίκων, έναντι 46 του Πασόκ. Πήρε και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ακόμα, έχουμε την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού, κάτι θα το κουβεντιάσω σε λίγο. Εδώ κάτω δεξιά είναι. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον Πάνο το Σαράτσι, διότι εχθές ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν μια τσίρκο ομάδα, έχασε από έναν ατρόμητο και μάλιστα θεωρώ ότι ο καλύτερος τίτλος υπάρχει στην ελεύθερη ώρα που θα το διαβάσουμε αργότερα. Έθνος. Κέρδισε 5 νομαρχίες και μεγάλους δήμους. Ρελάνς Πασόκ στο δεύτερο γύρο. Μεγάλες νίκες του Πασόκ σε Καρδίτσα, Σέρες, Μαγνησία, Λευκάδα, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Χάθηκαν Νίκαια, Μαρούση, Γλυφάδα, Νέα Σμήνη, Κερατσίνη και Ηλιούπολη. Και μάλιστα στη Νέα Σμήνη είχαμε την απώλεια του Δήμου. Μάλλον δεν κέρδισε την ώρα η Κατσέρη, η οποία ευθέως άφησε βολές ότι δεν στηρίχθηκε από εκείνους που έπρεπε να στηριχθεί, δηλαδή από το κομματικό σύστημα του Πασόκ. Αφετηρία για αναστροφή του κλίματος και πρωτοβουλίες, δήλωσε ο Παπανδρέου. Γκρίνιες και καταμέτρηση απολύων σε γαλάζιες νομαρχίες. Αυτό είναι το διατάφτα της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδα Ημερησία. Ανακρούουν πρίμνα για τα λιμάνια. Μόνο εμπορική συνεργασία. Σχέδιο εξπρές για ΟΤΕ και ταχυδρομικά ταμιευτήρια. Σφήνα στη Σουέζ από την Βεόλια για την εταιρεία ίδρυυσης της Θεσσαλονίκης. Πώληση του 10 έως 12% του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου το πρώτο τρίμηνο του 2007. Εφημερίδα είναι αυτή εμπορική. Θα ακολουθήσουν ακόμα δύο ισόπωσες αυξήσεις το 2008 και το 2009, 30% πάνω οι αντικειμενικές στα κίνητα εκτός σχεδίου. Μεγαλύτερες αυξήσεις σε παραλίες και πλησίων οικισμών και τα στεγαστικά δάνεια έχουν πάρει την ανηφόρα, έχουν φτάσει στα 45,1 δις ευρώ. Αυτά σε ό,τι αφορά την αυτεμπορική. Και πριν πάμε, συγγνώμη για το φτέρνισμα, γιατί περάσαμε μαζί με την Νίκη ένα έτσι Σαββατοκύριακο, θα έλεγα, λίγο περιπετειώδες, με πάρα πολύ βροχή που φάγαμε κατά κέφαλα. Σε αντίθεση
από τον εξαιρετικό καιρό που είχαμε ακριβώς μια εβδομάδα πριν, όταν μαζί με την συνάδελφο την Αργυρώτη Μπιμπλάκη βρεθήκαμε στην Ιταλία, στην κάτω Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά. Θα αρχίσουμε την περίγησή μας με ένα δείγμα του τι θα δείτε αργότερα, ακόμα και αμοντάριστα. Πήγαμε στη Στερνάτια, που είναι ένα χωριό όχι πολύ μακριά από το Καλημέρα. Το Καλημέρα είναι το πιο, η πιο γνωστή έτσι, ελληνόφωνη πόλη της κάτω Ιταλίας. Πήγαμε στη Στερνάτια, η οποία θα έλεγα ότι ήταν πολύ πιο εντυπωσιακή από ελληνόφωνης πλευράς από ότι οι άλλες πόλεις που πήγαμε. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους κατοίκους στα ελληνικά, να παίξουμε χαρτιά μαζί τους, να επισκεφθούμε και το παλιό ελαιοτριβείο και γενικά να δούμε μια πόλη η οποία ήταν χάρμα οφθαλμού, εκπληκτική πόλη, όπου πολλοί δρόμοι και καταστήματα είχαν ελληνικότατες ονομασίες. Πέρα. Καλησπέρα. Μην αγκατεπαντάρε. Είσαι πως είστε έτσι. Εγώ είμαι πολύ καλά. Σε μπορούμε είστε με καλά. Τι, το ευρώ, τι κάνει το ευρώ, ευρώ. 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 Ένα πελάβα, τίποτε. Τίποτε, Ένα πελά, τι στο έβαλε. Ακρίβεια, τι στο, μα το έβαλε. Τι στο έβαλε. Μα το έβαλε, το ξέρω, ναι, έχετε δίκιο. Ναι, το ξέρω. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Θα σαπίνω γιατί έχω τη μάγια δε φορέ να μου την πάρουν στο γκαράζε. Καλησπέρα, Ελλάδα. Ελλάδα. Τι κάνετε. Αντίνα. Αθήνα. Αθήνα. Κέρκυρα. Νο, Κέρκυρα. Κέρκυρα. Σαλονίκο, Κατερίνη. Είμαι το καταλαβαίνουμε αλίκο, αλίκο, αλίκο το λινικό. Όλα καλά. Μιλούμε το γλυκό, μιλούμε το γλυκό, το νερό, ο μαχαίρι, το νούμε έναν, δύο, τρία, δέκα, είκο, σαράντα, πεντή, τα κατόχι. Τα ξέρουμε όλα. Όλα καλά. Καλά. Όλα καλά. Τούτι μπαίνε. Τούτι μπαίνε. Τι κάνετε, πώς πάει. Τι παίζουμε. Σκαρτία. Τι κάνετε. Υπέζομαι. Παίζετε, τι παίζετε. Βίσκολα. Καραμέλ. Σε θέλω να παίξετε με εμά. Να παίξουμε με εσάς. Δεν ξέρω να παίζω. Και κάτω να λόγω, ναι. Να κάτσω εδώ. Να κάτσω, να κάτσω. Άσκα, άσκα. Ωραία, εντάξει, ωραία. Ορίστε, πάρ' το μικρόφωνο. Τι κάνω εγώ τώρα. Τα καρτία τα νωρίτσι σου. Τα κρέμι. Σπάδα. Του ανεπρίσκω. Μάλιστα. Ωραία. Αλλό. Ναι. Τρία γενού. Ναι, τρία. Τρία σε σένα. Μπράβο. Τρία γενού. Μάλιστα. Να μην τα βλέπω. Να μην τα βλέπω, εντάξει. Να μην τα βλέπω. Αλλόρα. Αλλόρα. Άρτε γενού να πείτε. Τον αφήνω να παίξει. Άρτε να πείτε. Σου άρτε πιάγωνα. Θες εγώ τώρα. Όποιο θέλω. Τα καρτία. Τα βλέπω. Ό,τι να είναι παίζω. Ωραία. Το πέντε. Δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό. Πού να ξέρω. Έλα. Πόρτα, πόρτα. Του τα έκανα μαντάρα. Πόρτα. Χάσαμε. Χάσαμε. Δεν κερδίσουμε. Δεν βλέπω φως. Δεν έχω καταλάβει πώς παίζεται. Ούτε κι εγώ. Αλλά πάση περιπτώσει εγώ για να του πω ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ορίστε. Μεγαλύτερο, τώρα κατάλαβα πως πες. Τώρα έχεις μεγαλύτερο φύγα από το προηγούμενο. Εσύρα. Χάσαμε. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να που ήρθαμε στη Βία απάνω, που μας έλεγε, στην οδό απάνω. Και εδώ είναι η Βία πλατεία. Να σε ρωτήσω γιατί, Γιώργο. Φραντόιο υπόγειο, τι είναι, υπόγειο τι σημαίνει. Υπόγειο, το υπόγειο, αυτό το που υπόγειο, λέμε εμείς. Ναι, το φραντόιο είναι το ελαιοτριβείο. Α. Είναι ένα ελαιοτριβείο από ένα από τα 13 ελαιοτριβεία υπόγεια. 15ο αιώνα βλέπω. Ναι. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Καταπληκτικό. Αν δεν έχεις ένα Γιάννη μέσα στο σπίτι, δεν έχεις προκοπή. Φοβερό. Ο άνθρωπο που έρχεται να καταρρίσει εδώ λέγεται Γιάννη και έγραψε αυτό. Όλο το ρεπορτάζ θα το δούμε αργότερα. Είναι το πρώτο μας ρεπορτάζ στην κάτω Ιταλία. Είναι στην πόνη, ελάτε στην Στερνάτια, όπου πραγματικά απόλαυσα την κουβέντα μου με τους ελληνόφωνες της κάτω Ιταλίας. Και αυτό το ότι σπίτι χωρίς Γιάννη, πώς το λέμε, προκοπή δεν κάνει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, φίλος μου Γιάννης. Ναι. Πάνω μου καλησπέρα, τι κάνεις. Εγώ καλά, εσύ πώς είσαι, καλημέρα. Σήμερα έχω 3-3. Δηλαδή. Άστα, από τις 7 νομαρχίες κέρδισα μόνο, έχασα τις 5, έχασα ένα 0 από τον Ατρόμητο.
Και ο Σουμάχερ, παρόλο που έκανε εκπληκτική κούρσα, δεν τα κατάφερε. Ναι. Τι άλλο να θέλω στη αλλά ζωή το μου. Κανάλι είναι στο Περιστέρι, οπότε, σαν κάτοικο του Περιστερίου, παίξε το εντός έδρας, παιδί μου. Παίξε ότι είσαι Περιστεριώτης. Πες ότι είμαι περήφανος για το Περιστέρι. Σε λίγο θα σου διαβάσω την Ελεύθερη Ώρα που έχει φοβερό πρωτοσέλιδο. Ελεύθερη Ώρα, το ωραιότερο. Σ' ακούω, Νίκη. Τίποτα. Απλά ήθελα να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιοθαύμαστοι. Η γλώσσα που μιλάνε, τα γκρεκόνικο όπως λέγονται, η γκρέκο καλάμπρο, είναι στην κόκκινη βίβλο της UNESCO, μία από τις γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση. Και αυτό σε συνάρτηση με αυτό που λέγαμε για την έδρα ελληνικών σπουδών στο Λέτσε, που δεν, υπάρχει πλέον, διδάσκουν και κινδυνεύει να κλείσει. Και σε συνάρτηση ότι στα χρόνια του φασισμού κανείς δεν επιτρέπονταν να μιλά αυτή τη διάλεκτο, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σπουδαίο είναι αυτό που κάνουν, να διατηρούν μετά από τόσα χρόνια μια γλώσσα που όταν δεν θα έρθει η ώρα να δούμε όλο το ρεπορτάζ στη συγκεκριμένη πόλη, θα κάνω μια τοποθέτηση την οποία θα σας θερμοπαρακαλέσω να την ακούσετε με λίγο προσοχή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά χρειάζονται τη βοήθειά μας. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Γιώργος, επιμένεις αλλαγή σκηνικού. Καραμαλής, συνεχίζουμε. Ανατροπές. Στο Πασόκ, 5 από τις 7 νομαρχίες. Ψαλιδισμένος ο Παγεργόπουλος και ο Αφούρας νικητής στην Πάτρα. Θέλω να πω ότι έγινε το πολύ ωραίο ερώτημα χθες σε νεοδημοκράτη βουλευτή. Δεν ξέρω αν έγινε στον κύριο Ζαγορή την Πάτρα. Νομίζω του κάνανε τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις για να μην τον πολύ μπερδεύουν. Αλλά σε κάποιον. Τι με κοιτάζει έτσι, Νίκη. Τι με κοιτάζει έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι έχει προσωπικά μαζί του, ας πούμε. Εγώ προσωπικά με τον Λευτέρη. Τον καημένο συνέχεια του κάναν δύσκολες ερωτήσεις. Εγώ τον παρακολούθησα. Βέβαια. Εγώ μόνο έβλεπα ένα χαμόγελο Γιάννο Παντονίου στο έτσι. Που δεν ήξερα ποιο δοντόκρεμα διαφήμιζε. Τον παρακολούθησα σε δύο κανάλια και πραγματικά δέχτηκε. Μα μου λέει για το καματερό ο καψέρο. Του λέγανε για τι αίρε και πάντως για το καματερό. Ήταν πολύ σημαντικό ότι προπήρια του Πασόκ, όπω Γλυφάδα, όπω Μαρούση, όπω Ηλιούπολη, όπω Νέα Σμύρνη, πέρασαν στη Νέα Δημοκρατία. Πανηγοριά στον Άρστο λέγεται. Καθόλου. 30-30 είμαστε, Γιάννη, μην το ξεχνάτε. Η Νέα Σμύρνη δεν νομίζω. Η Νέα Σμύρνη δεν νομίζω. Όχι. Αυτό ο οποίο έχει βάλει το μεγάλο τον Ταλκά στο κεφάλι του είναι ο Δημήτρης Σιούφας. Θεωρώ ότι από όλους είναι ο πιο βαριά λαβωμένος υψηλόβαθμος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπουργός. Πραγματικά, 2-2. Δηλαδή, τα κατάφερε να μην κάνει τίποτα στο δικό του το προπήλιο. Και δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, έτσι, ο Δημήτρης Σιούφας, από τους πλέον έμπιστους συνεργάτες. Βλέπεις κάποιον να μην κάνει παρέλαση, Τέρενης, εκτός από το σχόλιο. Α, μπράβο. Το θέμα αυτό το θέσαμε σαν ερώτημα στην Λαϊκή του Βόλου. Το εάν τελικά 28 Οκτωβρίου θα πρέπει να γίνουν παρελάσεις ή να γίνει πορεία διαμαρτυρίας. Και ο κόσμος έχει άποψη. Και θα την ακούσουμε πάρα πολύ προσοχή. Όπως έχει άποψη και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαντική άποψη. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Εντυπωσιακή. Στην κορυφή. Τι σημαίνει η αναβολή για το άρθρο 16, σχέδιο ειρήνευσης στην παιδεία. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που συνέβη και που δεν συνέβη με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μεγάλη έκπληξη. Το Πασόκ βγαίνει και λέει: Ε, παιδιά, εδώ γίνεται ένας κακός χαμός με την παιδεία. Θα τους φέρετε Τετάρτη και το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θα βάλετε και άλλο λάδι στη φωτιά. Βάλσαμο για τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ανάψει λαμπάδα σήμερα ο Κώστας Καραμαλής στον Αντρέα τον Παπανδρέου. Ο οποίος με πολιτική ωριμότητα, σαφέστατα ο Γιώργος ο Παπανδρέου και λέει ο Αντρέας, με πολιτική ωριμότητα είπε να μην το κουβεντιάσουμε. Γι' αυτό το είπε. Γιατί δεν. Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου συμφωνεί 100% με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το πανικό με την παιδεία που τον ρίχνουν στη Νέα Δημοκρατία θα βγει και θα πει ναι, εμείς συμφωνούμε στην ίδρυση μη ιδιωτικών, μη κρατικών πανεπιστημίων. Δεν το είχα σκεφτεί. Άρα αυτός είναι ο λόγος, που ουσιαστικά ζήτησαν την αναβολή. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά, να τα πούμε και τα από εδώ, την άρπαξε την ευκαιρία, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο καίει και καίει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και φτάσαμε... Οφείλω όμως να σου πω ότι το θέμα αυτό εμείς το θέσαμε σαν ερώτημα σε μια σφιγμομέτρηση που κάναμε στη Λαμία, που είναι και εκεί έτσι μια πόλη που έχει πανεπιστήμιο και ΤΕΗ. Και δεν θα το κόψουμε από το μοντάζ, διότι η κουβέντα μας έγινε Σάββατο πρωί, και την κάναμε την ερώτηση χωρίς να γνωρίζουμε ότι τελικά είχε πάρει αναβολή συζήτηση. Αφήνουμε λοιπόν σκόπα τις απαντήσεις μέσα για να καταλάβει ο κόσμος το τι τελικά θέλει σε σχέση με την παιδεία. Τι άλλο γράφει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Ο λαός σφάγισε τις μεταρρυθμίσεις, ο Παπανδρέου επιμένει ότι μηδενίστηκε η διαφορά και αν πάμε στην εφημερίδα Μεσημβρινή, ενεργειακή στρατηγική από Καραμαλή. Τι επισήμανε ο Πρωθυπουργός στην άτυπη σύνοδο κορυφής. Θα έλεγα ότι είναι ένας τίτλος φτιαγμένος από το Σάββατο προφανώς.
και να πάμε. Ή τη Παρασκευή. Εστία. Επιβεβαιώθηκε το πολιτικό μήνυμα. Σαφή υπεροχή τη Νέα Δημοκρατία και κατά το δεύτερο γύρο. Δεν θα συμφωνήσουμε με τον Αλέξη. Εάν εννοεί ότι ήταν σαφή υπεροχή σε δήμου που πράγματι ήταν εντυπωσιακή η νίκη τη σε επίπεδο νομαρχιών, όπου βγαίνει και σε όλο λεκανοπαίδιο. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Στι πρωτεύουσε νομών. Δεν πήγε τόσο καλά. Όχι μόνο διότι σου πήρε παραμάζωμα τη Ρόδο, για παράδειγμα. Εσύ περίμενε ότι η Ρόδο, που είναι η πρωτεύουσα των πράσινων δωδεκανήσεων, που θα το έπαιρνε. Πήρε την Καβάλα. Πήρε την Καβάλα τον Πασόκ. Την πήρε. Νούμερα, Γιάννη. 72 δήμοι. Να σου πω, Καβάλα συντριβή. Εντάξει, συντριβή. Αλλά εγώ μιλάω για το γενικό. 72 δήμοι. Έχει δίκιο. Όλοι σαν των 10.000 πληθυσμών. Πάμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα. Η τελευταία εφημερίδα πριν πάμε στα αθλητικά είναι η Ελεύθερη Ώρα. Κράτησε 2 από τις 7 νομαρχίες Νέα Δημοκρατία και στους 2 μεγάλους δήμους έφαγε μπουγάτσα. Έφαγε μπουγάτσα Θεσσαλονίκη και χιλοπίτα στην Πάτρα. Εκπληκτικό σου τίτλο. Θα έλεγα ότι είναι ο τίτλος της ημέρας, ο Γρηγόρης και πάλι ζωγράφησε. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκη, χιλοπίτα στην Πάτρα. Μην το κόβεις στην Πάτρα. Δείξε μου λίγο το Πάτρα. Έτσι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Πολύ ωραία. Και βέβαια έχει και άλλο ένα πολύ πετυχημένο τίτλο που αφάνει τον κύριο Σαράτσι. Εδώ είμαστε, δεξιά. Είναι μια μικρούλα ειδησούλα με μια φωτογραφία. Εδώ πέρα του κυρίου Ριβάλντο, ο οποίος και χθες πάλι περπατούσε. Τελικά δεν είναι Αντρόμητος ούτε στην Ελλάδα. Φοβερός, καταπληκτικός τίτλος. Αυτά τα ολίγα, να φύγουμε από τις εφημερίδες. Από πίκρα σε πίκρα πας. Ορίστε. Από πίκρα σε πίκρα πας σήμερα. Βέβαια, σου λέω 3-3, αλλά του Σουμάχερ χθες θα έλεγα ότι ήταν πραγματικά αυτοκατορική η εμφάνισή του, διότι για λόγους, πώς το λένε, αντικειμενικούς, ξεκίνησε δέκατος. Γιατί είχε πάθει τη ζημιά που είχε πάθει το Σάββατο στο τελευταίο προκριματικό γύρο. Και παθαίνει το λάστιχο που δεν το περίμενε και πάει 20ος. Και από 20ος τα κατάφερε να τερματίσει τέταρτος, που δείχνει τη μεγάλη την κλάση. Δηλαδή, λίγο ακόμα, αν τον βοηθούσε η τύχη και τον πρόεδρε η Φεράρι, θα μπορούσε να ήταν και παγκόσμιος αθλητής, θα μπορούσε να είχε τερματίσει χθες πρώτης βέβαια. Πάντως, εντάξει, για τη Φεράρι δεν μπορείς να πεις κάτι, ας πούμε, έτσι. Είχε καλή υποστήριξη ο Σουμάχερ από τη Φεράρι στην κρίσιμη στιγμή, στον προτελευταίο αγώνα, βέβαια, ήρθε αυτό το άσχημο με τον κινητήρα. Αλλά γενικά ήταν μια καλή ομάδα ο Σουμάχερ και η Φεράρι. Τώρα δεν ξέρω τι θα πεις για το διάδοχό του. Για τον Μάσα ή για τον Ραϊκόνεν. Δεν ξέρω. Πάντως ο Ραϊκόνεν χθες τον ένιωσε την τελευταία στιγμή στη μια προσπέραση που ήταν σχεδόν ρόδα-ρόδα. Ναι. Φοβερή προσπέραση. Τώρα θες να διαβάσουμε πώς είμαστε τις αθλητικές εφημερίδες. Δυσάρεστα πράγματα. Εγώ δεν είμαι αναλόγως. Για τον Περιστέρι είναι ευχάριστα, Τέρενς. Μην ξεχνάς ότι φιλοξενείται το άλλο στο Περιστέρι. Τι είναι να σου φιλοξενείται. Εδώ. Εντάξει, τι εγκαταστάσεις μας είναι εδώ. Ακριβώς κανονικά, τα δημοτικά μας θέλει τα πάντα. Τι φιλοξενούμε εδώ. Τυχερός είναι ο Ανδρέας που έχει ένα κανάλι μέσα στον τόπο. Τον φέρουμε στον Μπαχατουρίδη. Εφημερίδα Γκολ. Σόλιτ. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια γιατί οι παίκτες μου αντιμετώπισαν λιοντάρια. Ναι. Δήλωση για τα θηρία, Είπε τέτοια ματσολιά ο Σόλιτ. Ναι. Πολύ ευχαριστημένος. Δεν είναι καλή κατάσταση στον Ολυμπιακό. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Πάνω απ' όλα, αν θες την άποψή μου, δεν είναι μόνο αγωνιστικό, είναι ψυχολογικό. Έχει χαθεί η χημεία και η καλή επικοινωνία μεταξύ Σόλιτ και παιχτών. Και σήμερα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν στις 7. Σούπερ Σπορένα θα μεταδώσει το ματς. Η ευκαιρία σας. Όποιος κερδίζει, όποιος χάσει, χάνεται σήμερα. Έτσι. Είναι οι δύο Ισπανοί, Ναι. Ο Μουνιώθ και ο Φερέρ. Ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει σήμερα, φτάνει στους 3 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Στους 2 βαθμούς στον Ολυμπιακό. Εάν χάσει. Εάν χάσει, μένει στους 5. Όπως και ήταν. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι 4 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Άρα η ΑΕΚ, αν κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Γιάννη μου, αλλά κάτι τέτοια ακούγα για τις νομαρχίες, για τις συμμαχίες. Δεν ξέρω πώς πάει με αυτή τη συμμαχία. Εφημερίδα Ντέρμπι. Ταύρη Γιάννη και Όθηση. Στην αποστολή και ο Μπόβιο. Ο Μπόβιο, ναι, μάλλον. Ναι. Μην δούμε, λέει, πάλι το ίδιο έργο. Κάθε φορά που χάνει ο Ολυμπιακός, να έχουμε την επόμενη σφαγή του ΠΑΟ. Τι φοβάται η διαιτησία. Κασναφέρης φυρίζει σήμερα. Ο Κασναφέρης είναι ένας διαιτητής που, άμα θέλει, το παίζει 50-50. Ο διαιτητής. Άμα θέλει. Άμα θέλει. Ναι. Άμα θέλει, δηλαδή, άμα αποφασίσει να παίξει. Δηλαδή, να παίξει. Καλά θα το παίξει. Τι άλλα ματς είχαμε. Είχαμε Πανιώνιος Λάρισα 2-1. Πρώτη νίκη για τον Πανιώνιο. Ξάνθη Κέρκυρα 1-1. Mm-hmm. Καλαμαρία Όφη 0-0. Ναι. Έτσι. Και είχαμε και ένα φοβερό ματς το Σάββατο που το είδα. Και εκεί θα πρέπει να πω κάτι. Ξέρεις ότι είμαι από αυτούς οι οποίοι έτσι το αψιλοχώνουν του κύρου του Βασάρα. Ναι. Έπαιξε ένα ματς εκπληκτικά ο άνθρωπος. Στη Θεσσαλονίκη λες. Μόνο τον κόλλο έλειπε. Ήταν διαιτητής FIFA. Άρχοντας από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή καταλάβαινε ότι υπήρχε ένας πολύ στιβαρός, εξαιρετικός διαιτητής. Πάρα πολύ καλό σε ένα τέτοιο ματς κόλαση έτσι, μέσα στο Χαριλάου. Την ντέρμπι μια μέρα πριν από το ντέρμπι. Ακριβώς. Η εφημερίδα Σκορ. Η ΑΕΚ έχει τη χρυσή ευκαιρία με νίκη επί του πελάτη. Πάω να μην μπει ξανά στη μάχη του πελάτη. Πάω να μην μπει ξανά στη μάχη του τίτλου. Άλμα για την κορυφή. Τι ετοιμάζει ο Φέρερ για να πάρει το διπλό.
Ναι, και έχει ένα ερώτημα για τον Σόλιντ, αν θα κάνει παρέλαση ο Σόλιντ. Α, ναι, σωστό. Ναι, το λοιπόν, διαβάζω εδώ. Ναι, ναι, επειδή δεν είναι καλή κατάσταση στον Ολυμπιακό και περιμένουμε το Σοκράτη Κόκαλη να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, ο Σοκράτης Κόκαλης θα περιμένει το παιχνίδι με τη Ρώμα έξω, που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Έλα, το πλάκα μου κάνει. Ναι, όχι, θα σου πω, περιμένει αν θα χάσει με 2-0 ή με 4-0. Όχι, έχει σημασία τι θα εμφανίσεις στη Ρώμα, πώς θα πας να παίξεις, τι θα κάνεις. Και μετά ένα μέσο στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό 5 Νοεμβρίου. Μην περιμένεις εξέλιξεις πριν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Τσακ, το πρόλαβα το μάτς γιατί γίναγα από ναι. την Θεσσαλία. Θα έλεγα ότι ήταν αστεία η κατάσταση. Τραγικός ο Ολυμπιακός, απαράδεκτος, βεβαίως έχασε δύο ευκαιρίες. Ναι. Μία έκανε ο Ατρόμητος στο Βαλεγκόλ, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Η βαθμοί είναι που μετράνε. Η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός παλιότερα τις ευκαιρίες τις έκανε γκολ. Ορίστε, εδώ πέρα. Εδώ. Λοιπόν, είναι το 60 λεπτό όταν ο Μερίνο, ο Μαραντόνα Τσέπης που λένε στο Περιστέρι, κάνει ό,τι κάνει και σερβίρει στον Κορακάκη έτοιμο γκολ 1-0. Ήταν η μοναδική φάση. Η μοναδική φάση, ναι. Κοίτα, δεν υπάρχει άμυνα, έτσι. Δεν υπάρχει άμυνα. Δεν υπάρχει άμυνα. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε. Εδώ, είχε δύο δοκάρια. Είχε δοκάρι ο Ολυμπιακός, αλλά και ζήτησε και ένα πέναλτι στο χέρι του Κατεμή. Αλλά, εντάξει, α, όχι, επειδή το είδα τη φάση, πέναλτι δεν ήταν. Ναι. Απέναντίας, πρέπει να πω ότι μου μύριζε μια φάση που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο στην περιοχή του Ολυμπιακού, που φωνάζαν οι περιστεριώτες για πέναλτι που δεν έδωσε. Κατά την άποψή μου δεν ήταν ούτε αυτή τέρμανση. Ούτε και αυτό. Κατά την άποψή μου. Πολύ καλά. Καλός ήταν ο ζωγράφος, δεν ήταν. Είχαμε καλές διαιτησίες αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αλφα Εθνική. Αλλά είχε ένα Μερίνο που έκανε ό,τι ήθελε την αντίπαλιά μήνα. Δεν πεζόταν ο Μερίνο. Και ένα κέντρο του Ολυμπιακού που πλέον ο Στολτίδης έχει κουραστεί να μαρκάρει. Δεν μπορεί άλλο ο Στολτίδης. Ο Τζόρτζεβιτς σε καμία περίπτωση δεν είναι ο Τζόρτζεβιτς που ξέραμε. Και ο Μάριτς είναι ένας καλός κινητικός παίχτης. Ο Ριβάλντο όταν δεν ξεκινάει και μπαίνει. Γιατί, με συγχωρείς, κάνω ένα σοβαρό ερώτημα στο σκηνοθέτη. Παιδιά, μην πάθουμε καμιά ζημιά από το Ισουρού. Ή δεν βάλατε έξι πάνω σε αυτές τις εικόνες. Πριν στο χάρτη. Δεν είναι για μικρά παιδιά. Είπα να βάλουμε στο χάρτη πριν έξι, αλλά... Σε εσύ τα πολιτικά σου. Πάμε στη Sport Day. Έπαιξε παλαιομοδίτικα, διασύρθηκε από το Μερίνο και κατά τον Σόλιντ έχασε άδικα, ξεχαρβάλωμα και είναι ξεχαρβάλωμα Ολυμπιακός. Και ωραία φωτογραφία. Τον είδα στο μάτς της Τετάρτης με την γύρω... Με τη Ρώμα. Με τη Ρώμα. Τον είδα και χθες, πώς το λένε, σε ένα καφενείο. Σε καφενείο τον είδα, υπόψη. Για να μπορέσει. Κατέβαινα από τη Θεσσαλία και σταμάτησα να δω. Σε ένα καφενείο, δηλαδή στο καφενείο. Σε καφενείο, ναι, και ήταν καφενείο Ολυμπιακός ο ίδιος. Λέω τώρα είμαι στο γήπεδο, δεν είμαι στο γήπεδο. Και Φόρμουλα 1, δεύτερο σερί τίτλος για τον Αλόνσο και Ρενό στο αντίο του Σουμάχερ. Ο Σούμι, ο οποίος έπαιξε χθες πραγματικά εκπληκτικά. Παρά το γεγονός ότι είχε ένα αυτοκίνητο που τον πρόδωσε στον προηγούμενο αγώνα. Και η επιλογή των ελαστικών του, μάλλον δεν του πήγε καλά. Αθλητική, τσακίστε την. Ναι, ναι. Καλά, κερδίστε την. Επιτακτική απέτηση, εσύ κερδίστε σε νοιάζει να πάρει την κερδίσεις. Κερδίστε, με μισό μηδέν. Με μισό μηδέν. Ο πελάτης έχει με πάντα άδειο, μην ασχολείς. Πρόσεξε τώρα. Πέταξε στα ουράνια το Περιστέρι και έχουμε δήλωση του κύριου Ριβάλντο. Ναι. Έχετε μάτια και βλέπετε. Νέες βολές από τον Ριβάλντο κατά Σόλιντ μετά τη χθεσινή ήττα. Στον κόσμο το Νορβηγός από δοκιμασίες του Ρέντι επεισόδια στο Πασαλιμάνι. Περίπου 200 άτομα πήγαν φίλοι του Ολυμπιακού, πήγαν στο Ρέντι, υποδέχτηκαν την ομάδα και τους παίκτες. Φυσικά δεν τους αποθέωσαν, τους αποδοκίμασαν. Και αποδοκίμασαν τους παλιούς του Ολυμπιακού, αν αυτό σου λέει κάτι, Τέρινς. Την παλιά φρουρά. Η αχαριστία δηλαδή στο μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν είναι αχαριστία. Δεν ξέρω αν είναι αχαριστία. Sport Time. 6 στα 6 δεν είχαν. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αχαριστία. Αλλά... Τέτοια ευχαριστώ για τους παίκτες που τους βγάζουν από τα αθλητές κατά τον ίδιο τρόπο. Κάτσε. Φίλε μου, το 6 στα 6, και το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, ήταν 6 στα 6 από καθαρή τύχη. Τι πάει να πει αυτό. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε και στα 6 ματς πολύ κακές εμφανίσεις. Πάρα πολύ κακές εμφανίσεις. Αλλά είναι αχαριστία να αποδοκιμάζεις. Κοίτα, Γιάννη. Γιατί ο Τζόρτζε πάντα κερδίζει καλύτερα. Κοίτα, Γιάννη. Δεν παίζει κανένας με το παρελθόν έτσι. Παίζει με το μέλλον και με το παρόν. Αν ο Τζόρτζε δεν μπορεί να είναι αυτός που είναι, λογικό είναι να. Ναι, ο Ολυμπιακός το ανανέωσε το συμβόλαιο. Για να προχωρήσουμε. Ναι, μέχρι τώρα, πρόσεξε να δεις, μέχρι τώρα είχατε πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν ανανέωνε τα συμβόλαια σε κάποιους και λέγατε γιατί τους διώχνει. Εγώ άκη. Sport Time, ηφαίστειο το λιμάνι. Με φωτογραφία του αρχηγού και σκόρερ. Μάγκα ο Ατρόμητος, ένα μετά τον Ολυμπιακό που προκάλεσε νέες ισχυρές δονήσεις. Να η ευκαιρία. Ένας τίτλος κάτω που αφορά στο απόψινό μάτς 7 η ώρα στο ΆΚΑ. Με τυπικό γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό.
και στην κορυφή επάνω, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο στη ζωή μας. Έχουμε 4 στα 4 για το ελληνικό πόλο. Ο Ολυμπιακός και ο Πανιώνιος προκρίθηκαν στη φάση των 16 στην Ευρωλίγκα ως δεύτεροι από τους ομίλους του Βερολίνου. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα για πρώτη φορά μετρά τρεις ομάδες στους ομίλους της Ευρωλίγκας. Έτσι, για την ΠΑΕ είχε περάσει ο Εθνικός. Ακόμα, Χίος και Χανιά πήραν το εισιτήριο του 32 του Λεν Τρόφι. Βουλιάζει το ποδόσφαιρο, πάει καλά το πόλο τέρα. Έτσι, μπράβο. Εφημερίδα Πρωταθλητής. Εδώ είμαστε. Ο κύριος Ριβάλτο θέλει άλλον προπονητή. Πραγματικότητα. Αυτός τον κάνει αλλαγή και το 4-3-3 δεν τον εμπνέει. Το 4-3-3 δεν τον εμπνέει. Ο κύριος Τρότσολη αδυνατεί να καταλάβει πως υπάρχουν και άλλες συνταγές και πολλές προσεγγίσεις πραγμάτων. Κάποιοι στο Περιστέρι, λέει η εφημερίδα, φορώντας κόκκινες στολές, έχασαν από τον Ατρόμητο 1-0. Η απόλυτη σύψη και όλοι μαζί αδιαφορούν πάνω στα παχυλά τους συμβόλαια. Δυστυχώς ο κύριος Τζόλε δεν είναι πια εδώ. Ο παλιός καλός παίκτης Βαρόμετρο έμεινε στο παρελθόν. Και αυτός που απέμεινε να παίζει απλώς εκτίθεται. Και κάλεσμα στον κύριο Κόκαλη. Και κάτω, και αν ο κύριος Κόκαλης δεν αρπάξει ένα γερό σκουπόξυλο, ο κατήφορος δεν θα έχει τελειωμό. Αν θες την προσωπική μου άποψη, Τέρενς, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, εάν δεν υπάρχει κάποια θεαματική βελτίωση του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ. Απλώς το στοίχημα του Ολυμπιακού φέτος ήταν η Ευρώπη. Και αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης. Η εφημερίδα Φως όμως γράφει με μεγάλα γράμματα: Ξυπνάτε, ρε! Όλοι σας, όσον ακόμα νωρίς, σφαλιάρα ήττα του Ολυμπιακού στο Περιστέρι 1-0. Άρρωστος δείχνει ο Ολυμπιακός. Το άξαν ήττες και στο πρωτάθλημα. Δικαίωση των όσων είπε την νύχτα της Τετάρτης, θεωρεί ο Ριβάλτο τη χθεσινή εικόνα της ομάδας. Παρόλα αυτά όμως, επειδή ο Ριβάλτο πέταξε σπόντες ότι όλη η ομάδα παίζει για τον Κωνσταντίνο χθες, ήταν εξαιρετικά κινητικός. Έφτανε σε όλο το γήπεδο για να μαρκάρει. Έπαιξε αργά, ό,τι μπορούσε. Έδινε μάχη. Πάντως, εάν σε ένα γκάλωπ τώρα που γίνει στον κόσμο, ας πούμε, ότι ο κόσμος είναι με τον Ριβάλτο, δεν είναι με το Solid. Ο φίλαθλος. Ψαροκάικο Ολυμπιακός με ένα καπετάνιο που κοιμόταν και το έριξε στις όχθες του Κηφισού. Ο παδής του Ρέντι έβζαζε τον Αρβηγό και τους παλιούς. Στον κόσμο του Τρότσολιτ σταθήκαμε άτυχοι, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, δεν φοβάμαι για την θέση μου. Και τέλος η εφημερίδα Ώρα για Σπορ. Γελούσανε όλοι με τον Ολυμπιακό. Ο Ατρόμητος 1-0 με κορακάκι, τον γκολ δηλαδή. Εμπρός ΑΕΚΑΡΑ μετά το κάζο του Ευρωθρήνου. Να η ευκαιρία. Έτσι. Αυτά θέλω να βλέπω. Ο Ευρωπαίος Ολυμπιακός. Αρχίζει να χάνει και στην Ελλάδα, αρχίζει να κάνει ό,τι κάνει στον Ευρωπαϊκό. Περισσότερο ισοπαλία σου ταιριάζει εσέναν παρά να είναι και η ΑΕΚ. Σου κάνω ένα άνοιγμα αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω αν καταλαβαίνω. Σου κάνω ένα άνοιγμα, η ισοπαλία σου ταιριάζει. Γεια σα, μου ταιριάζει αυτή τη στιγμή εμένα. Ένα σιροπιαστό για να γλυκαθώ. Το χρειάζεσαι. Έχει πίκρα μεγάλη, άμα σου λέω εγώ. Διότι. Αρκεί να μην είναι από καρδίτσα ή βόλο. Πήγαμε την Άνω της Ανοζίδου. Ξέρετε, έχουμε αυτή την εποχή έχουμε χτενίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Από την Κρήτη μέχρι την Ξάνθη. Στην Ξάνθη ζήτησα να πάω να δω πώς φτιάχνουν οι μουσουλμάνοι τα σιροπιαστά τους. Και στο κέντρο της Ξάνθης υπάρχει ένα συμπαθέστατο ζευγάρι μουσουλμάνων που έχουν τόσο δα μικρό ζαχαροπλαστείο, γαλακτοπολείο, που φτιάχνει εκπληκτικά και αυθεντικά βεβαίως, έτσι, ανατολίτικα γλυκά. Ζητήσαμε να μας φτιάξουν γαλακτομπούρικο. Και μπαίνοντας για να δούμε το γαλακτομπούρικο, απέναντι η γυναίκα του, μια πολύ όμορφη κοπέλα, έφτιαχνε κατά ύφη. Λοιπόν, θα δούμε τώρα έτσι ένα, για τους πολύ πρωινούς. Πώς? Δεν σε χάλασε καθόλου. Καθόλου, άρχοντας εγώ. Πήρες κάβα και να έχεις, γιατί έρχονται και άλλα παιχνίδια, Ρώμα, Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εντάξει, είδα και άλλα γλυκά, αλλά είδαμε το που φτιάχνει το γαλακτομπούρικο, το παραδοσιακό, όπως θα φτιάχνουν οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Και θα πάρετε μια μικρή έτσι γεύση, μια κουταλίτσα, θα σας δώσουμε εσάς πρωινούς. Αργότερα θα φάτε όλο το ταψί. Τι θα μας κάνετε με παγωτό? Σε κέρ παρέντ με παγωτό, ένα ριζόγαλο στο φούρνο που είναι σπεσιαλιτέ μας. Για να τα δούμε λίγο στη βιτρίνα. Όλες οι σπεσιαλιτέ σας. Ένα-ένα θα μου τα βγάλετε. Καταρχήν βλέπω ότι έχετε. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ριζόγαλο στο φούρνο. Είναι σπεσιαλιτέ μας του καταστήματος που το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Θέλουμε να το δοκιμάσετε ειδικά και να μας πείτε και εσείς. Αυτό θα το δοκιμάσω γιατί έχω μια αδυναμία στο ριζόγαλο. Μισό λεπτό. Την τουλουμπίτσα δεν μου δείξατε. Θα σας δείξω και την τουλουμπίτσα. Γιατί έχω μεγάλη αδυναμία στις τουλουμπίτσες. Και τις κουβέντιαζα τις πρόσφατα με κάτι φίλους μου. Ναι. Απαγορευμένο μένα, αλλά... Απαγορευμένο μένα, αλλά... Ωραίο. Όλα τα απαγορευμένα είναι ωραία, ξέρετε. Έχουμε το σεγγέρ, παρέ. Έλα από μέσα, ξανά. Θα μου δώσεις ένα πιατάκι. Ένα-ένα. Εδώ τι έχουμε. Το σεγγέρ, παρέ, που σημαίνει ζαχαροκόμματο.
Σεκέρ θα πει το η ζάχαρη και το παρέ είναι το κομμάτι. Δίπλα τι είναι? Στο σάμαλι, το παραδοσιακό σάμαλι με μαστίχα που γίνεται, με μαστίχα χιού. Κατά υφάκια που φτιάχναμε μέσα, ο μπακλαβάς, τα σαραγλάκια, τα τριγωνάκια μας τελείωσαν και τώρα σε λίγο θα το βγάλουμε. Και αυτό που λέτε το πιάτο σερβίρεται με παγωτό? Με παγωτό, ναι. Θα σας βάλω τώρα καϊμάκι παγωτό. Με καϊμάκι παγωτό. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, εγώ θα δοκιμάσω το ριζόγαλο. Ναι. Ανούλα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα οι άνθρωποι θα με περιξηγούνε. Μπορεί να πω. Θα μάθει. Πρέπει να σας πω το αγαπημπούρικο είναι το... Λοιπόν, αυτό είναι αχτύπητο. Πείτε τώρα τι θα πάτε εσείς. Μισό λεπτό, γιατί αυτό το ριζόγαλο πραγματικά είναι αχτύπητο. Θα δοκιμάσετε το σιγά. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή τόσο πολύ που μόνο το φάω για μεσημέρι. Τώρα, να δοκιμάσουμε και αυτό εδώ. Το οποίο είναι από τα αιώτερα. Όχι, τώρα το φτιάξα μέσα του σιροπιάς από μόλις. Αυτό είναι το μακαραδάκι μας. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήτανε. Σας ευχαριστώ που με είδατε να τρώω. Σας υπόσχομαι όμως ότι κάποια μέρα θα κάνουμε μια γιορτούλα στην εκπομπή όπου θα φέρουμε όλα αυτά τα γλυκίσματα και οι καλοί πισί τηλεθεατές θα έρθουν κοντά μας για να τα δοκιμάσουμε. Έπρεπε να κάνουμε ένα πάρτι τελικά για τον κόσμο, έτσι. Σαφέστατα. Ωραία. Έχεις ακούσει, έχεις ακούσει τι λένε. Τι λένε. Με 10 κουτάλια λένε τρώει αυτός. Όχι, με 2 εγώ όπως είδες. Είσαι μικρός ακόμα. Δύο ονομάδες. Η Άννα, όλα δεν έφαγε καθόλου την έννοια. Η Άννα πίσω από τις κάμερες, στα μπουλοχτά. Ναι, σε βλέπει να τρως. Χωρίς να εκτίθεται. Δίαιτα δεν κάνεις. Τότε, ναι, κάνω δίαιτα. Τόσο πίκρα έφαγε. Κάνω δίαιτα, αλλά όπως είδες, από μία κουταλιά έφαγα. Είναι η δίαιτα της πάπιας. Τρως τα πάντα και κάνεις την πάπια. Και το ανανά, όλα. Όταν θα μπούμε στο εργαστήριο όμως να δείτε πώς φτιάχνουν το παραδοσιακό μουσουλμάνικο γαλακτομπούρικο αλλά και το καταΐφι. Έχει γίνει και τώρα σώτος με το γαλακτομπούρικο. Τελικά είναι δικό μας ή είναι δικό τους? Ελληνικότατο. Πώς? Και όταν λέω δικό τους, κάτσε για μην παρεξηγούμε. Μην παρεξηγούμε, παιδιά, γιατί προσοχή, 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 προσοχή. Μουσουλμάνοι της Θράκης. Είναι Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Να θυμίσω μόνο ότι είχε γίνει ολόκληρο τζέντζελο από μια τηλεοπτική εκπομπή. Αν το γαλακτομπούρικο είναι τον Τούρκο, είναι δικό μας. Εγώ λέω πάντως ότι ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος μας υποδέχθηκε στο μαγαζί του που είναι στο κέντρο της Ξάνθης, ένας συμπαθέστατος κύριος, συμπαθέστατη και σύζυγός του, θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Θα έλεγα ότι καλό είναι συγκεκριμένη περίπτωση να δούμε ένα βίντεο το οποίο αφορά τον κύριο Κωστή Πλάντζο. Διότι πολλοί μας λέει ότι πέφτουν οι διεθνώς τιμές του πετρελαίου, αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν το διαπιστώνει ουδής Έλλην. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης αντί να κατεβαίνει, ανεβαίνει κι άλλο. Ωραία, να δούμε το ρεπορτάζ για να σου πω το στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι καθαρά αγροτικές και θα έλεγα και με μονοκαλλιέργεια, όπως είναι το Νευροκόπη που έχουν την πατάτα. Και εκεί οι τιμές θα έλεγα ότι είναι εξωφρενικά απίστευτες. Να πάμε στον Ευρωκόπη, να δούμε τι τραβάνει άνθρωποι το πετρελαίο θέρμανσης και ξαναγυρίζουμε να δούμε τι δικαιολογία θα μας βρει ο κύριος Πλάντζος. Βαρύ χειμώνα παίρνουν λόγω της ακρίβειας οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, με τα έξοδα για το πετρέλαιο να επιβαρύνουν κατά πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ακόμα μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες όμως αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της επαρχίας και ιδιαίτερα αυτοί που μένουν στις ορεινές περιοχές όπου το κρύο χτυπά τις πόρτες των κατοίκων από νωρίς. Τώρα καίμε, ξεκινάμε από τον Οκτώβριο μέχρι και το Μάρτιο καίμε. Στην Αθήνα η πτώση της θερμοκρασίας ήρθε στα μέσα του Οκτώβρη. Στον Ευρωκόπη της Δράμας όμως το κρύο έφτασε ένα μήνα πιο πριν με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να αναζητούν από νωρίς τρόπους για να ζεσταθούν. Η κυρία Λίτσα που διατηρεί φούρνο στον Ευρωκόπη έχει 4 παιδιά. Όταν πιάνουν τα κρύα, μας λέει, ο οικογενειακός προϋπολογισμός εκτινάσεται. Η αθέρμανση γύρω στις 3.000 δίνουμε για όλη τη σεζόν. Για όλο το χρόνο. Πετρέλαιο ή καυσότητα? Πετρέλαιο, πετρέλαιο. Αλλά έχουμε και σόβα. Και σόβα πόσο πίνετε? Γύρω στα 15 χωρικά παίρνουμε. Τα οποία πόσο κοστίζουν? 300 ευρώ. Προκειμένου να ζεσταθούν οι κάτοικοι στον Ευρωκόπη, χρειάζεται να πληρώσουν σε πετρέλαιο τουλάχιστον 3.000 ευρώ το χρόνο. Την ίδια ώρα που για τους κατοίκους στην πρωτεύουσα, τα έξοδα για πετρέλαιο είναι περίπου τα μισά.
Για να ανάψει το τζάκι της μια οικογένεια στον Ευρωκόπη χρειάζεται να δώσει 300 ευρώ το χρόνο, ενώ μια οικογένεια στην Αθήνα δίνει περίπου 200 ευρώ, αφού η χειμερινή περίοδος ξεκινάει αργότερα και τελειώνει νωρίτερα. Η κυρία Αγγελική μένει στο Περιστέρι και οδηγεί ταξί για να ζήσει την οικογένειά της. Δώσαμε ραντεβού την ώρα που έφευγε από το σούπερ μάρκετ για να προλάβει τα παιδιά. Αυτό γίνεται κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα έβαλε για πρώτη φορά πετρέλαιο. Έναν τον έβαλε τώρα. Και πόσα πληρώσατε? Πλήρωσα 545 ευρώ. Όσο για τους υπόλοιπους λογαριασμούς, ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΙΔΑΠ, προκαλούν τον ίδιο πονοκέφαλο στους κατοίκους και των δύο περιοχών. 220 είναι το ρεύμα. 100 ευρώ το τρίμηνο. Ναι, ΕΙΔΑΠ. ΟΤΕ όχι πολύ, γιατί έχουμε τα κινητά. Αλλά πληρώνουμε και στα κινητά, πόσα παίρνει? Περίπου σε 4 κινητά που τα έχουμε κάνει πακέτο, γύρω στα 250 ευρώ. Οι λογαριασμοί όμως δεν τελειώνουν εδώ για τις δύο οικογένειες. Είναι ακόμη τα έξοδα για σούπερ μάρκετ, ένδυση και υπόδηση. Για δύο παιδιά που πηγαίνουν στο Λύκειο, η κυρία Αγγελική μας λέει ότι τα έξοδα είναι αβάσταχτα. 850 ευρώ το μήνα για φροντιστήρια. 840 ευρώ είναι ακριβώς. Και στον Ευρωκόπη όμως τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Με όλα, με τα φροντιστήρια, με αυτά, δηλαδή τα 2.000 θα χρειαζόμαστε το μήνα. Τη μεγαλύτερη ωστόσο διαφορά στο κόστος ζωής των οικογενειών στις δύο περιοχές κάνουν οι καιρικές συνθήκες, με τους κατοίκους στον Ευρωκόπη να ζητούν από την πολιτεία να τους ανακουφίσει παρέχοντας επιδόματα θέρμανσης. Μας ζητάτε αποτελέσματα των εκλογών στις περιφέρειες που σας ενδιαφέρουν. Εμείς από την ώρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή, και αυτό θα συνεχίζεται μέχρι τέλος, θα σας δείχνουμε τα αποτελέσματα σε όλους τους δήμους, σε όλες τις κοινότητες, εκεί όπου είχαμε το δεύτερο γύρο. Άρα, χωρίς να μας το ζητάτε, θα τα δείτε, έχετε λίγο υπομονή. Προσπαθούμε να τα μεταδίδουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα το ένα πίσω από το άλλο. Βεβαίως με την ταχύτητα που θα προλαβαίνει το μάτι να διαβάζει αποτελέσματα. Γιατί θυμάμαι χθες το δυστυχή του λίγο το Χάτζη Νικολάου, που του δείχναν τη μία κάρτα τόσο γρήγορα πίσω από την άλλη, που κάνει μη παλάβο, άνθρωπο λέει, παιδιά. Αυτά τα τέρματα, λίγο πιο σιγά. Θα πάμε για διαφημίσεις, παρόλο που θα ήθελα να δω ένα βίντεο που Φάτη Μουνία Σφιγμένου. Γιατί εκεί είχαμε θέμα χθες. Είναι η επίσκεψη που πραγματοποιεί στην Ελλάδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, και πήγε χθες στη Μονία Σφιγμένου, η οποία, όπως ξέρετε, ανήκει κατευθείαν στο Πατριαρχείο. Και βρέθηκαν μπροστά σε κλειδωμένες πόρτες, με κλειδαριές. Και έδωσε εντολή ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κασίμης, να σπάσουν τις κλειδαριές. Και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Μα είναι δυνατόν. Και όμως καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Γιατί δεν δικαιούται κανένας να κλειδώνει τις πόρτες των μοναστηριών. Πόσο μάλλον όταν είναι εκεί ο ίδιος ο προκαθήμενος, ο υψηλότερος στην τάξη, εκπρόσωπος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η Ιερά Μονή Σφιγμένου, ώρα 12 το μεσημέρι. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος φθάνει στην κοινότητα του Αγίου Όρους προκειμένου να θεμελιώσει το κονάκι της Μονής στις Καργιές. Οι πόρτες όμως παραμένουν κλειστές, καθώς η Μονή Σφιγμένου, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το κονάκι της Νέας Αδελφότητας, παραμένει υποκατάληψη από την Παλαιά Αδελφότητα. Μόνο νεκροί θα βγούμε από εδώ. Να το ξέρετε. Το τι θα γίνει, εμείς όπλα δεν έχουμε. Το όπλο μας είναι το κομποσχήνι. Αλλά πάνω στην αναβούλα. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Θεόδωρο Κασίμη και υπό την διακριτική παρουσία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Ευάγγελο Φλωρίδη, περιμένει υπομονητικά έξω από την κλειδωμένη μελουκέτο πόρτα. Όπως μπορείτε να δείτε και στο ερασιτεχνικό βίντεο που εξασφάλισε το Άλτερο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Κασίμης σπάει το λουκέτο με το οποίο είναι κλειδωμένη η κεντρική πύλη που οδηγεί στο κονάκι, προκειμένου να περάσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και να θεμελιώσει τη νέα μονή. Αν και στον συγκεκριμένο χώρο βρισκόταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ήδη από χθες, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επεισόδια, την πρωτοβουλία για να ανοίξει η πόρτα πήρε ο κύριος Κασίμης με αυτόν τον τρόπο. Μόνο νεκροί θα βγουν μέσα από το μοναστήρι και δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε ό,τι ανήκει στο μοναστήρι ούτε ένα χαλίκι. Έπειτα από την κίνηση αυτή του Υφυπουργού Εξωτερικών, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατάφερε να μπει στο χώρο της Μονής και να ξεκινήσει έτσι η διαδικασία της θεμελίωσης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τον αγιασμό στο κονάκι και στη συνέχεια επισκέφθηκε το παρεκκλήσι της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο κονάκι θα στεγαστεί και ο αντιπρόσωπος της Μονής Σφιγμένου, ο οποίος επί από πολλά χρόνια μετέχει πλέον κανονικά στα όργανα της Αγιορείτικης Πολιτείας. Που κανείς δεν δικαιούται να βάζει λουκέτα σε πόρτες μοναστήριων ή εκκλησίας. Και μάλιστα το δικό μου το, αν θέλεις, το παράπονο είναι ότι όταν τελειώνει η βάρδια με το ιερέα, κλειδώνει την εκκλησία και φεύγει. Βεβαίως υπάρχουν ιερόσιτοι που θα μπουν μέσα να βάλουν χέρια και στο παγκάρι και σε εικόνες.
Αλλά το να θες να προσκυνήσεις μια εκκλησία και τη βρεις κλειδωμένη, και αυτό θα έλεγα. Αλλά εν προκειμένου, αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο, έτσι. Ποιο? Να πηγαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και να βρίσκει. Δεν είμαστε εσύ και εγώ. Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Και εκεί η συμφωνία σφιγμένη, ότι πράγματα είναι λίγο πυρέα και ζώρικα. Πάντως είναι καλό σημάδι για την ΑΕΚ η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, βοήθειά μας. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν έτσι, πήρε το χήμες του Χαριλάου. Σημαίνει πολλά. Για τον Πετρέλαιο λοιπόν, τι ελεγχόμαστε άνθρωποι. Ότι λέγαμε από αυτή την εκπομπή ότι το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται φέτος χαμηλότερα, φθηνότερα 10% σε σχέση με πέρυσι. Τη στιγμή που η διεθνή τιμή του πετρελαίου είναι 10% υψηλότερα από την περσινή τιμή. Αυτό λοιπόν στην ουσία το είχαμε περιγράψει ότι θα εξισορροπηθεί. Δηλαδή ήταν ευκαιρία εκεί που ήταν η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης για τα νοικοκυριά, όταν ήταν 10% φθηνότερο, με αντικειμενικά τις διεθνείς τιμές υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι. Αυτό θα εξισορροπούν τους. Δεν μου λύνει την απορία μου. Είπαμε, γιατί στον Ευρωκόπη πρέπει να το αγοράζουν ακριβότερα. Γιατί είναι οι μετακινήσεις, μεταφορές και οι εταιρείες που κάνουν την σπέρκουλα με τις. Δεν μπορώ να τα βγάλω. Θα ζεσταθεί το κουκαλάκι μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε και θα πάμε στη Ρόκα. Η Ρόκα είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος της κάτω Ιταλίας, εκεί όπου φαίνεται απέναντι και η Κέρκυρα, με ονειρεμένες σπηλιές, ένα θα έλεγα εκπληκτικό κομμάτι της ελληνόφωνης κάτω Ιταλίας. Είμαι ευαίσθητη στις μυρωδιές. Αλλά μόνο εγώ ανησυχώ αν αυτό το σπίτι μυρίζει όμορφα. Φανταστείτε να έρθει κάποιος για καφέ ξαφνικά. Δεν θα έβλεπε την ώρα να φύγει. Χρησιμοποιώ την ηλεκτρική συσκευή Airwick Express για να μυρίζει ο χώρος υπέροχα. Και όταν θέλω, με το πάτημα ενός κουμπιού, απελευθερώνεται περισσότερο άρωμα. Χάρη στο Airwick, δεν ανησυχώ για τις απρόσμενες επισκέψεις. Γεια σας! Είναι κανείς εδώ? Βλέπετε τι εννοώ. Airwick. Είναι ωραία να είσαι σπίτι. Πόσες τρίχες έχεις στο κεφάλι σου? 4 φορές 800. Τι είναι αυτό? Το τηλέφωνο των Medi Laser Clinics. Πάρε να σου πούνε. Μου δίνεις το τηλέφωνο? Στο δώσα. Εννοώ το τηλέφωνο. Medi Laser Clinic. Η τέλεια μεταμόσχευση μαλλιών, τώρα μόνο 1.700 ευρώ, τελική τιμή. Medi Laser Clinic. Πάρτε το κι εσείς απόφαση. Τώρα. Καλώς ήρθατε στη νέα γενιά συσκευών NEV με δυνατό πρισματικό φωτισμό NEV Light. Καλώς ήρθατε στο NEV ZIM. Τρένο. Ένα τεκνό να πάρεις, είναι μια πληρωμένη. Τέλειο, κορίτσια! Για τα παπούτσα, πίθος. Το Trendy θα σφυρίξει 3 φορές. Θέατρο Δημήτρης Χόρ, Σταμάτης Φασουλής, η επιθεώρηση Z. Αυριανή, κάθε μέρα, πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις. Τόσο φθηνές χρεώσεις ανήκουν μόνο σε μένα. Όλες θα τις βουτήξω με ένα ρεσάλτο. Εγώ, ο μεγάλος πειρατής, Μπαρμπαρόσα. Τι λέρε, Μπάρμπα? Q-Card. Τώρα μόνο 0,0050 ευρώ το δευτερόλεπτο ομιλίας και μόνο 5,5 λεπτά το SMS κάθε βράδυ και όλο το Σαββατοκύριακο. Q-Card. Η οικονομική καρτοκίνητη από την Q. Το δικό σου δίκτυο. Στις 12.30 κάθε μέρα στο Alter κάνουμε πολύ πλοπλά. Έχουμε καυτά σχόλια, έχουμε αποκλειστικότητες, έχουμε συνεντεύξεις, μιλάμε για τα δικά σας προβλήματα, α, και έχουμε και πολλά δώρα. Αν η μνήμη σου σε απατά, το 11880 αμέσως απαντά. 11880. Μια διεθνής υπερπαραγωγή σε DVD. Κεφαλονιά 1943. Η αληθινή ιστορία της μαζικής δολοφονίας χιλιάδων αθώων. Δωρεάν με τον κόσμο του επενδυτή από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου. Μασούτης. Απίστευτες προσφορές. Αυτή την εβδομάδα όλα τα σπορέλαια 30% φθηνότερα με την κάρτα Mass Club Card. Σούπερ μάρκετ Μασούτης. 30 χρόνια δίπλα σας και συνεχίζουμε. Σημαδεμένος, χωρίς μνήμη, χωρίς ταυτότητα. I can't remember anything that happened before 2 weeks ago. Από κυβερνητικός πράκτορας, ο υπαριθμόν ένας στόχος, ο Μαθ Ντέιμον.
στο high-tech καταστροφικό θρίλερ του Doug Lemon. Χωρίς ταυτότητα, σε πρώτη πανελληνία τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη 9 το βράδυ, στο Alter. 39η έκθεση συγχρόνου κατοικίας. Η έκθεση με την υψηλή αισθητική και ποιότητα για το σπίτι και τον εξοπλισμό του. 21 με 29 Οκτωβρίου στο ΝΟΛΠ Πειραιά. Έκθεση συγχρόνου κατοικίας. Η έκθεση των επωνύμων. Η δική σας έκθεση. Ο κόσμος του επενδυτή δεν ξεφυλίζεται. Αυτή την Παρασκευή ο κόσμος του επενδυτή διαβάζεται. Σημαίνει να μην δέχεσαι τίποτα λιγότερο από την τελειότητα. Εντυχιζόμενες συσκευές Bosch. Bosch. Τεχνολογία για τη ζωή. John Greek 88,6. Ο πιο Greek ραδιοφωνικό σταθμό. Κτίζεις, ανακαινίζεις. Έκθεση σύγχρονο κτίσμα. Εδώ θα δεις και θα βρεις τα πάντα για έξυπνες και σύγχρονες κατασκευές. Έκθεση σύγχρονο κτίσμα. 25 με 29 Οκτωβρίου, πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού. Ο Κώστας Μητσοτάκης, ο επίτιμος, υποδέχεται τον Νίκο Κακαουνάκη, τον πραγματικό. Και η Έμιλι Βανίου εισβάλλει στον κώδικα Νταμίτσι του Terence Quick. Κώδικας Νταμίτσι, 5η 10 το βράδυ στο Alter. Νίκος Οικονόμου, είμαι έτοιμος για γάμο. Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη νέα του ζωή. Αβάντι! Ερυθρό Φόρτε. Πανίσχυρη θερμαντική κρέμα 100% natural. Ερυθρό Φόρτε. Και τέλος η πόνη. Τρέντινγκ. Ένα τεκνό να πάρεις. Τέλειο, κορίτσια. Θέλεις 150. Είμαι μια πληρωμένη. Μένια με λένε. Οι πιλάτες είναι πόντι. Τσόντες. Να βλέπετε τσόντες. Και τα παπούτσα πίθωνας. Το τρέντι θα σφυρίξει τρεις φορές. Θέατρο Δημήτρης Χορ. Σταμάτης Φασουλής. Η επιθεώρηση ζει. Από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου κάθε εβδομάδα δωρεάν με το TiVo ένα DVD με τις συνταγές της Βέφας Αλεξιάδου. Λέγε, θα έρχεσαι στις 6. Άσε με. Θα έρχεσαι στις 6. Καλά, θα έρχομαι από τις 6. Και εμένα, ποιος θα με μαστικό να μένω μαζί του μέχρι τις 10. Εδώ είμαστε. Και βλέποντας τα αποτελέσματα που μας ήρθαν τώρα από την AGB σε σχέση με τις χθεσινοβραδινές τηλεοπτικές εκλογικές μεταδόσεις, παίρνω το ηχηρό μήνυμα του Κοσμάκη. Ποσό τους ενδιέφερε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Γιατί σας αφήνω να μιλάτε τόση ώρα και δεν παρεμβαίνω. Ποσός. Πολύ καλό. Πώς το είπες, Άλεξ, ξαναπέστω. Ήδη νομίζεις ότι σας αφήνω να μιλάτε και δεν παρεμβαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Είναι ασύλληπτο δηλαδή αυτό που συμβαίνει. Κάτι τσίμπησε εκεί στην αρχή ο Αντένα, ο φίλος μου Νίκος, ο Ευαγγελάτος, με ένα 26 για ένα τεταρτάκι. Και μετά πήρε τη μαύρη κατηφόρα. Όπως επίσης και ο Χατζηνικολάου, το ίδιο με τον Αλφα, πιστεύω ότι καλύτερα η να φόρμουλα δεν έκανε. Είδε ο κόσμος ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 2,5 μονάδες μπροστά και άλλαξε κανάλι. καλύτερα να έπαιρνε τη φόρμουλα. Δελτίο, δεν έκανε ειδική εκπομπή. Όχι, τελικά το γύρισε talk show. Το γύρισε talk show. Δυστυχώς. Και βέβαια, επειδή επέλεξε του να βάλει σε βίντεο την Φόρμουλα 1, η φόρμουλα κάθισε. Είναι η πρώτη φόρμουλα που κάθισε. Από εκεί και πέρα ούτε η ΝΕΤ έκανε νούμερα. Πρέπει να έχει κάνει νούμερα. Τρίχες. Όταν λέμε τρίχες κατσαρές. Ο κόσμος εχθές δεν ενδιαφερότανε. Υποπτεύομαι βέβαια ότι πρέπει να έχουν πολύ υψηλή τηλεθέαση τα τοπικά κανάλια. Εκεί προσπαθώ να πάω τώρα δύο λεπτά να δω. Πολλοί βάλαν πλερέζες και πολλοί χαρήκαν, αλλά σε προσωπικό επίπεδο για τον Δήμαρχο που υποστήριζαν και βγήκε ή δεν βγήκε. Μάλιστα. Και όχι για την Δημοκρατία ή το Πασόκ αν κέρδισε τις νομαρχίες που κέρδισε. Περνώντας πάντως χθες το βράδυ από τον Κορυδαλό, γινόταν χαμός έξω από τα εκλογικά τμήματα. Χαμός. Ναι, βλέπω πάντως, δρόμους, βέβαια, έτσι, βλέπω ότι υπήρχε ένα πολύ ισχυρό αίρισμα με 20% κατά μέσο όρο σε άλλα κανάλια που έτσι όπως θα δίνει η AGB πρέπει να είναι τα κανάλια της περιφέρειας. Καταπληκτικό. Αυτό. Ο κόσμος γύρισε τις πλάτες σε εκλογές και πρέπει επίσης να πω ότι είχε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, θα έλεγα τα καλύτερα της ημέρας, η ταινία που έπαιξε ο Άλτερ χθες. Δηλαδή την ώρα που άλλοι κάνανε εκλογές, ο
Walter Benz στην ταινία του και έσκησε. Μιλάμε για τα ποσοστά. Έτσι για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι πραγματικά ο κόσμος δεν είναι ζωντόβολο. Θα έλεγα πάμε στη Ρόκα. Ξέρετε ποια είναι η Ρόκα? Είναι αυτό που μας έπαιρνε ζάνα. Το χορταρικό. Ξέρετε ότι στο πύλο τη Ρόκα την ξέρουν? Δεν γίνεται αυτό. Κι όμως. Δεν είναι δοκιμή. Κι όμως. Δηλαδή, βρέκα επιχείρηση. Στο χωριό μου στην Άγιο Γιώργη, έτσι που λέγαμε και ζωή, βάλτε μου μια ρόκα, την ρόκα δεν την ξέρανε. Θα μιλήσω. Αλλά βεβαίω πρέπει να σου πω ότι έχουν 32 διαφορετικά χόρτα πάνω στο βουνό. Αυτό. 32 διαφορετικά χόρτα. Άγρια χόρτα. Άγρια χόρτα. 32 διαφορετικά με ονομασίες απίστευτες. Θα ήθελα να πάμε στο χωριό Ρόκα. Εκεί πήγε η Αργυρό η Μπιμπλάκη. Γιατί εγώ ήμουν στη διαδικασία του ταξιδιού να φτάσω να την προλάβω από την Αθήνα. Είχε φύγει λίγο νωρίτερα από μένα. Μαζί με τον κύριο Απρίλε, ο οποίος είναι γεννημένος στο Καλημέρα, έχει γράψει και ένα καταπληκτικό βιβλίο την Κάτω Ιταλία σε εκδόσεις του Ινφογνώμονα. Και ο φίλος μου ο Απρίλε μαζί με την Αργυρό έκαναν ένα σύντομο ταξίδι σε ένα μέρος με σπηλιές, παραθαλάσσιο, ονειρεμένο, εκεί όπου κρυβόντουσαν οι παπάδες της εποχής όταν έβγαιναν οι πειρατές. Για να τους ακούσουμε. Βρισκόμαστε λοιπόν, Ρομπέρτο, στη Ρόκα και θέλω να μας πεις ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του οικισμού, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι και αρχαίος οικισμός. Ναι, είναι αρχαίος οικισμός με την έννοια ότι από εδώ έχουμε περάσει πάρα πολλοί λαοί. Δηλαδή, από ό,τι είπαμε, βρίσκεται στο πέρασμα της Αδριατικής με τη Ιωνική θάλασσα. Ιόνιο και Αδριατική. Ναι. Δηλαδή από εδώ περνάνε όλα τα πλοία που πηγαίνουν στη Βενετία, στον Βορρά κτλ. Και κατεβαίνουν όλα τα πλοία που πηγαίνουν στο Ιόνιο και στα άλλα μέρη της Μεσογείου. Άρα από εδώ έχουμε περάσει πάρα πολλοί λαοί. Εδώ βρίσκονται επίσης πηγές πόσιμου νερού. Σπηλιές ή πηγές, μου είπες. Πηγές πόσιμου νερού. Και πάρα πολλοί θαλασσοπόροι σταματούσαν εδώ σε αυτά τα μέρη. Για να εφοδιαστούν, για να παίρνουν νερό, να κάνουν εμπόριο, για να φορτώσουν κτλ. Το σημείο αυτό το βλέπουμε να μην είναι ιδιαίτερα κατοικήσιμο. Χρησιμοποιείται ως τουριστικό θέρετρο των... Είναι τουριστικό οικογενειακό θέρετρο. Δηλαδή, λόγω των Τούρκων, των Σαρακινών κτλ. Εδώ στην παραλία δεν υπάρχουν πόλεις, είναι πάρα πολύ λίγες. Είναι το Ότραντο, η Γαλλίπολη, ελάχιστες άλλες. Όλες οι άλλες πόλεις βρίσκονται μέσα στην εντοχώρα και ο κόσμος έρχεται εδώ για ψάρεμα, για το καλοκαίρι, για μπάνια κτλ. Ο πύργος που βλέπουμε απέναντι τι είναι? Ο πύργος είναι μέρος των χερώσεων των Ισπανών, των Αραγωνέζων. Δηλαδή είναι από τους πύργους που βρισκόντουσαν πάνω στην ακτή. Και το χρησιμοποιούσαν, δηλαδή άναβαν φωτιές για να δει τις φωτιές ο πληθυσμός και να πάει στην εντοχώρα να κρυφτεί και να οχυρωθεί. Αυτά όλα τα τούβλα, τα μεγάλα, τα πέτρια, τα τείχη είναι μέρος οχυρώσεων που υπήρχαν πριν από τις επιδρομές των Τούρκων και των Σαρακινών. Μετά ήρθαν οι πειρατές. Και κάποια στιγμή ο βασιλιάς της Ισπανίας αποφάσισε να καταστρέψει το κάστρο που υπήρχε, οι οχυρώσεις που υπήρχαν. Μετά βλέπουμε ότι έχουν δημιουργηθεί νησάκια, κολπίσκι κτλ. Γιατί η πέτρα έχει κάτσει, γιατί σιγά σιγά έχει σπάσει με τους βορειάδες, με τη θάλασσα κτλ. Αυτή είναι η αρχαία πόλη της Ρόκα, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η αρχαία πόλη, γιατί κατασκευάστηκε γύρω, ιδρύθηκε γύρω στο 4ο αιώνα π.Χ. 4ο αιώνα π.Χ. και κατοικήθηκε τότε. Κατοικήθηκε τότε. Από Έλληνες. Από τους Μεσάπιους. Γιατί οι Μεσάποι δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν. Είχαν ελληνικό αλφάβητο, μάλλον συζούσαν με ελληνικές κοινότητες, αλλά μάλλον ήταν ηλυρικής καταγωγής, γιατί ερχόντουσαν από την σημερινή Ιουγκοσλαβία. Και εδώ έχουν βρεθεί ένα εντυπωσιακό σωρό από αντικείμενα. Δηλαδή, κάνει εντύπωση το γεγονός, όχι τόσο η αξία των αντικειμένων, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν αντικείμενα από όλες τις εποχές, δηλαδή από το Μεσαίωνα, από την Ισπανική κατοχή, από τους Ρωμαίους, από τους Μεσάπιους, από Έλληνες, από Κρήτες, από Κύπριους. Αυτές οι σπηλιές σκάφτηκαν περίπου το 800-900 μετά Χριστόν. Η
Οι οποίες χρησιμεύαν, Ρομπέρτο, σε τι? Οι οποίες χρησιμεύαν ως σπίτια και εκκλησίες, γιατί ήταν μοναχοί από την Καπαδοκία που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ. Υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος που έμεναν εδώ? Ήταν προφυλαγμένο μέρος? Καταρχάς ήταν μοναχοί, γιατί ήθελαν να έχουν τη μοναξιά τους και ζούσαν εδώ σε αυτές τις σπηλιές. Ακόμη αυτή η περιοχή ήταν μια ασφαλής περιοχή, γιατί δεν υπήρχαν οι επιδρομές των Τούρκων, υπήρχε το Βυζάντιο σαν κράτος και είχαν και κάποια προστασία από την Καθολική Εκκλησία, από τον Πάπα δηλαδή. Δηλαδή αυτοί φύγανε από την Καπαδοκία όταν ξέσπασε η λεγόμενη εικονοκλαστία. Δηλαδή όταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Λέων ο Τρίτος, έβγαλε ένα διάταγμα όπου έλεγε ότι δεν μπορούσε να απεικονιστεί στις εικόνες, εντάξει, το πρόσωπο του Χριστού και των Αγίων κτλ. Κανένα θρησκευτικό πρόσωπο. Άρα αυτοί οι μοναχοί που ζούσαν από αυτά τα πράγματα, από αυτές τις εικόνες, ήταν εδώ, φύγανε και βρέθηκαν εδώ στην Κάτω Ιταλία. Παρόλο που είναι χτυπημένα από τη θάλασσα, δεν έχει υποστεί πολύ σημαντική διάβρωση, έτσι δεν είναι? Ναι. Κρατάει πάρα πολύ καλά. Τα μεγαλύτερα συμπλέγματα από τέτοιες σπηλιές βρίσκονται κοντά στον Τάραντα. Γιατί περίπου 100 χιλιόμετρα από εδώ. 100 χιλιόμετρα. Έχουμε λοιπόν σπηλιές που χρησιμεύαν ως καταφύγιο μοναχών στον Τάραντα αλλά και εδώ στη Ρόκα. Ναι. Και οι μοναχοί, γενικά οι Έλληνες μοναχοί που ήρθαν από την Καπαδοκία, δώσανε μια πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά έτσι, στον Ελληνισμό στην περιοχή. Φαντάζομαι άφησαν, συνέχισαν να εξασκούν, να φτιάχνουν τις εικόνες, να κάνουν τις αγιογραφίες, ναι, και γι' αυτό διασώθηκαν και μέχρι σήμερα. Δίδασκαν τα ελληνικά και την ελληνική, την ορθόδοξη θρησκεία εδώ στην περιοχή. Τέτοιες σπηλιές εδώ στη Ρόκα υπάρχουν πολλές, μπορούμε να βρούμε πολλές? Υπάρχουν αρκετές. Αρκετές έχουν φαγωθεί από τη θάλασσα, γιατί έχει πέσει εδώ η ακτή. Και εντάξει, βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα σήμερα. Και αργότερα που θα συνεχίσουμε το διπορικό μας, πιστεύω ότι είναι πραγματικά από τα πολύ ωραία μέρη. Αυτό το οποίο είδαμε με τη βοήθεια του Ρομπέρτο Απρίλε και της Αργυρός Μπιμπλάκη. Αργότερα θα πάμε Ελλάδα, στο χωριό Στερνάτια, ορίστε. Μυρίζει Ελλάδα. Μυρίζει Ελλάδα, παιδιά, μυρίζει Ελλάδα. Είναι αδέλφια μας, δηλαδή τους βλέπεις ότι σε κοιτούν στα μάτια και σε θεωρούν δικό τους άνθρωπο, σε θεωρούν αίμα τους, σε θεωρούν γάλα τους, σε θεωρούν ομογάλακτό τους, αδέλφοι τους. Αλλά όταν θα πάμε στη Στερνάτια και πριν ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ και αφού τελειώσουμε το ρεπορτάζ, πρέπει να πω κάποια πράγματα για να συστανθούμε σαν Έλληνες ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας. Δεν είναι μόνο η Oxford City στο Λονδίνο ή το χιονοδρομικό κέντρο στο Ντουμπάι ή η πολύ ωραία αγορά στην Ταϊλάνδη. Υπάρχει και η διπλανή μας Ιταλία. Τα αδέλφια μας κάτω Ιταλίας. Από τον Πρίντεζη μισή ώρα δρόμος είναι. Και για τον Πρίντεζη 12 ώρες με το καράβι. Αμαρτία δεν είναι να τους αφήνουμε? Θα ήθελα να πάμε γρήγορα στις εφημερίδες για να ρίξουμε μια ματιά για προσχάριν όλων εκείνων οι οποίοι ξύπνησαν μετά τις 7 η ώρα και είναι και μπόλικοι. Τι γράφει σήμερα ο Ελεύθερος? Αρχίζουν από σήμερα τα όργανα. Νευρική κρίση στο Πασόκ. Στα σύννεφα Παπανδρέου είδε μηδένιση της διαφοράς Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα Αδέσμευτος, Γκάλοπ της Κάπα Research, 2,8 μπροστά από το Πασόκ Νέα Δημοκρατία, γαλάζια παραμένει η Ελλάδα και δεύτερο χαστούκι στο Πασόκ. Υπεροχή της κυβερνητικής παράταξης και στους Δήμους. Ανατροπή σε μηνύματα, σε Μαρούσι, Χαϊδάρι, Ηλιούπονη, Αλολιώσα, Κορυδαλό, Κερατσίνη. Εφημερίδα Τα Νέα. Το Πασόκ πήρε 5 από τις 7 νομαρχίες. Κόντιναν τη Νέα Δημοκρατία σε 2 δόσεις. Παπανδρέου, πήγαν να μου πάρουν την Πάτρα, τους πήρα και τις Σέρες. Και έχει δίκιο να το λέει αυτό το πράγμα. Μπορούμε να βγάλουμε, σας παρακαλώ πολύ, τη φάσα. Γιατί, ναι, έτσι. Καραμαλής, δεν είδε, δεν άκουσε τίποτε. Μήνυμα από τη Θεσσαλία και προσωπικό πλήγμα του Καραμαλή στις Σέρες, κέρδη στις πρωτεύουσες των νομών, απώλεια στο λεκανοπέδιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Εντυπωσιακή αντοχή της κυβέρνησης στην πιο δύσκολη συγκυρία. Επιβεβαίωση υπεροχής Νέας Δημοκρατίας. Καραμαλής, ο λαός σφάγισε τις μεταρρυθμίσεις. Παπανδρέου, επιμένει ότι μηδενίστηκε η διαφορά. Και ο χάρτης της Ελλάδας, ο οποίος δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνει τόσο χαμογελαστή τη Νέα Δημοκρατία. 30 νομαρχίες είχε.
Αυτό είναι γεγονός. 30 κερδίζει και τώρα. Επίσης έχει και πολύ μεγάλη υπεροχή σε ό,τι αφορά δήμους της Β' Αθηνών, που είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. Μόνο αλλά... το προηγούμενο ρεπορτάζ που έδειξες είχε συγκεκριμένο σκοπό. Για ποιο λόγο? Για τον Λευτέρη Ζαγορίτη, για τις πηγές. Για το που να πάει να κρυφτεί από σήμερα. Έτσι. Εντάξει, εγώ περιμένω να δω ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες του για αυτό το χάλι. Πιστεύω ότι γενικά όλο αυτό το αποτύπωμα ενός γαλάζιου και ενός πράσινου χάρτη είναι η εξαθλίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης καπελωμένη από τα κόμματα. Είναι πραγματικά αμαρτία για τον Θεό. Να μην την αφήνει η τοπική αυτοδιοίκηση ήρεμη και η Νέα Δημοκρατία να μην θριαβολογεί και το Πασόκ να μην κάνει ταμείο. Αφήστε τους ήσυχους. Να δούμε σε επόμενες εκλογές. Θα τολμήσει κάποιο κόμμα να πει: εγώ δεν καπελώνω? Δεν νομίζω. Απογευματινή. Πρώτη σε 30 νομαρχίες, σάρωσε τα κάστα του Πασόκ και στην Αττική, πατάει γερά στα πόδια της Νέα Δημοκρατία, κυρίαρχε 72 δήμους της χώρας άνω των 10.000 κατοίκων. Έναντι 46 του Πασόκ. Πήρε και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Βλέπετε λοιπόν ότι η γλώσσα των αριθμών είναι όπως το θέλεις. Και θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, κυρίαρχη σε 130 δήμους σε πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων. Αν δεν μας βάλουν 5.000 κάτοικοι, θα τους κάναμε 2.500 κατοίκους. Αν μας βάλουν, τους κάναμε 10.000 κατοίκους, θα τους κάνουμε και 5.000 κατοίκους. Ο χάρτης πάντως είναι γαλάζιος. Πρασίνησε μεν λίγο παραπάνω, αλλά εξακολουθεί να είναι γαλάζιος. Ξαναπέστε μου, Βίβιαν, αυτό τι ακριβώς έκανε. Παραπάνω, γιατί λέω, πρασίνησε λίγο παραπάνω, ναι, αλλά εξακολουθεί να παραμένει γαλάζιος. Ναι, για να δούμε τώρα πόσο παραπάνω πρασίνησε τον έχουμε εδώ. Και οι σέρες είναι γαλάζιες και η καρδίτσα και η μαγνησία. Πώς το λένε, Κρουέλα... Ντεβίλ, εδώ πέρα. Δες το πόιντερ έχει γίνει. Βάλε και τον προηγούμενο χάρτη. Αντί να είναι όμως πόιντερ άσπρο μαύρο, έχει γίνει μπλε πράσινο. Έλα, βάλε και το 2002 δίπλα. Ενώ ο στόχος των 26 δεν επιτεύχθη. Αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω το γεγονός. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολείστε, αφού όλοι συμφωνείτε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τα κόμματα. Τα κόμματα, οπότε... Εφημερίδα Έθνος. Κέρδισε 5 νομαρχίες και μεγάλους δήμους. Ρελάνς Πασόκ στο δεύτερο γύρο. Μεγάλες νίκες του Πασόκ σε Καρδίτσα, Σέρες, Μαγνησία, Λευκάδα, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Αλλά χάθηκαν ταυτόχρονα. Νίκαια, Μαρούση, Γλυφάδα, Νέα Σμήνη, Κερατσίνη, Ηλιούπολη. Το άλλο που θέλει να λέει συνέχεια ο κύριος Λευτεράκης μας, πώς το λένε. Καματερό. Καματερό. Το Καματερό είναι προπύργιο Πασόκ, έτσι. Προπύργιο Πασόκ για πάντα. Πολύ σημαντικό. Μπράβο σας. Άμα δεν πάρεις το Καματερό, δεν πας πουθενά. Αυτό είναι και εγώ. Πού θα πας? Μια περιοχή με ιδιαίτερα, το θέτουμε έτσι όμως, είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα προβλήματα που ήταν πάντα Πασόκ, έτσι, αριστερά. Δηλαδή, πολύ σημασία δίνουμε στο Καματερό. Μπορείς να μου δείξεις, παρακαλώ, τις Σέρες στο χάρτη πάλι? Οι Σέρες είναι εδώ, είναι πράσινες οι Σέρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πράσινες είναι οι Σέρες, πράσινοι βλέπω εδώ πέρα. Να, εδώ οι Σέρες, πράσινοι οι Σέρες, εδώ. Στη Βίβη αν δείξεις τόσο παρακαλώ. Ωραία, σας παρακάτω, ελευθεροτυπία. Για να σου πω κάτι, μένω με μια ικανοποίηση, γιατί δείχνει τελικά ότι όταν το σύστημα σε πηγαίνει κόντρα και εσύ είσαι παλικάρι, το κερδίζεις. Και πού αναφέρομαι? Αναφέρομαι στην υπόθεση Παπατόλια. Επειδή ζούσα στη Μαγνησία τη φθορά που δεχόταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος από τους εσωκομματικούς του. Δεν τον πιστεύανε. Επειδή ήταν επιλογή του Γιώργου, δεν ξέρω. Δεν τον πιστεύανε. Τώρα τον πιστέψανε. Δέχτηκε λοιπόν αυτά που δέχτηκε. Βεβαίως, στο δεύτερο γύρο τρέξανε και ακόμα τρέχουν για να τον στηρίξουν. Εξαιτίας των προβλημάτων της Δημοκρατίας, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλός ή κακός. Είναι σαφές. Και ο Δήμος και ο νομός. Είναι σαφές ότι ο Σάκης ο Κοκκίνης θα χρεωθεί την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν κέρδιζε ο Πρίντζος, ο Σάκης θα ήταν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Τώρα πολύ φοβόμαι θα του χρεώσουν πολύ μεγάλη. Το θέμα είναι ποιος είναι καλός νομάρχης για κάθε κοινωνία. Αυτό είναι. Ο Γιώργος επιμένει σε αλλαγή σκηνικού, ελευθεροτυπία. Ο Καραμαλής δηλώνει ότι συνεχίζουμε. Ανατροπές στο Πασόκ, 5 από τις 7 νομαρχίες. Τώρα, κέρδη Νέα Δημοκρατία στη Β' Αθηνών. Έπεσε το γαλάζιο κάστρο των Σερών. Ιτήθηκε η συμμαχία Νέα Δημοκρατία Κουκουέ στην Καρδίτσα. Δηλαδή, αυτό θα έλεγα ότι είναι η μεγάλη ντροπή του Δημήτρου Σιούφα. Έχασε 2-2. 2-2. Ποιο? Ο εκ των δεξιών εκλεκτότερο, θα έλεγα, του Καραμαλή. Πρασίνη συμμαγνησία. Στο Κουκουέ η νίκια. Στο συνασπισμό 4 Δήμοι τη Δεύτερη Αθήνα. Βραδινή. Η Νέα Δημοκρατία διατήρησε το ακέραιο τις δυνάμεις της στις νομαρχίες. Η κάλπη δείχνει προχωρήστε. Αυριανή. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη. Βαριές ευθύνες του Γεωργάκη για την συντριβή του Πασόκ στους Δήμους του Λεκανοπεδίου. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αγγελιοφόρος. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Τρίτη φυτεία με μηνύματα. Πώς ψήφισαν τα 5 εκλογικά διαμέρισματα της Θεσσαλονίκης. Λέει η κυρία Ράπογλου
ότι τίποτα δεν είναι όπως θες στο Δήμο, λέει ο Παπαγεωργόπουλος, ο Ρώστας Θεσσαλονίκης υποβάβει στην εντυμότητα. Το θέμα είναι ότι πολύ γρήγορα έξω από το λογικό κέντρο του κ. Παπαγεωργόπουλου στήθηκε ένα πανηγύρι. Εκεί ήταν η Μαρία Κτζού με το μικρόφωνο και ακούσε τι κατέγραψε. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα. Ήταν το επιθυμητό της πόλης. Ο δήμαρχός μας θα κάνει το καλύτερο, όπως πάντα. Για το αποτέλεσμα. Απόλυτα. Και την άλλη τετραετία πάλι μαζί. Κορίτσια, εσείς. Το ίδιο, ο Παπαγεωργόπουλος για 4 χρόνια ακόμα. Σήμερα αποτελεί μια επανεβεβαίωση της αγάπης του λαού Θεσσαλονίκης στον δήμαρχό μας. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά. Πώς νιώθετε για το αποτέλεσμα? Πάρα πολύ ωραία. Καλύτερα δεν μπορούσε να γίνει. Πολύ καλά, πολύ καλά. Η δικαίωση. Ήρθε η δικαίωση. Είστε χαρούμενοι? Εσείς τι λέτε, βρε παιδιά, να φέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ κατέβηκα από το Δήμο Πηλέας, είμαι εκλεγμένη εκεί. Ήρθα να συγχαρώ τον Δήμαρχο, τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και όλο τον κόσμο. Οι Θεσσαλονικείς δώσαν την απάντηση. Γύρισαν την πλάτη στο διχασμό, γύρισαν την πλάτη στη συκοφαντία, στο ψέμα. Αναγνώρισαν το έργο του Δημάρχου, πάμε μπροστά. Η Θεσσαλονίκη πόλη σύγχρονη, πόλη ευρωπαϊκή. Τα λέει ο κόσμος, τα λένε οι ψήφοι, οι επιλογές. Οι πολίτες Θεσσαλονίκης επέλεξαν να συνεχίσουν την πορεία καταξίωσης της πόλης, την πορεία των έργων, την πορεία του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου. Είμαστε αισιόδοξοι ότι σε αυτή την πορεία και η κυβέρνηση μπορεί από τη δική της πλευρά να συμβάλλει ως Θεσσαλονίκη να είναι πραγματική πρωταγωνίστρια. Χαρούμενοι πολύ. Χαρούμενοι, ικανοποιημένοι. Δικαιωμένοι. Για το αποτέλεσμα, είστε ικανοποιημένοι? Πολύ. Συγχαρητήρια στον Ρώτο Παπαγεωργόπουλο. Καλή δύναμη και αυτό. Πολύ χαρούμενοι είμαστε για τον Δήμαρχο, τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Ποιο είναι το σύνθημα που φωνάζετε πλέον? Η Θεσσαλονίκη ψηφίζει Δήμαρχο Βασίλη. Εμείς φωνάζαμε μέσα. Ζήτω! Ζήτω το Βασίλη, συγχαρητήρια. Πανευτυχής. Ικανοποιημένοι από το ποσοστό. Ωραία. Αρκεί που έχουμε τον ίδιο Δήμαρχο. Συγχαρητήρια στον κύριο Παπαγεωργόπουλο και τους Θεσσαλονικείς που κέρδισαν. Καλή δύναμη στον Δήμαρχο για να δουλεύει πάρα πολύ για να μπορέσει να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Τι περιμένετε από αυτόν? Πολλά. Ό,τι υποσχέθηκε να τα κάνει. Εγώ νομίζω ήταν το αναμενόμενο. Γιατί είναι ένας άξιος άνθρωπος, άξιος Δήμαρχος. Αυτά που έκαμε μέχρι τώρα και καλύτερα θα έχουμε. Έκανε έργο ο κύριος Παπαγεωργόπουλος και θα το συνεχίσει πάλι. Ό,τι καλύτερο για την πόλη μας. Εγώ δεν τον αλλάζω με κανέναν. Και ο Δήμαρχος είναι ικανός, άξιος και το έχει αποδείξει με τα μεγάλα έργα του. Και θα κάνει ακόμα περισσότερο. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο κύριος Παπαγεωργόπουλος, ο Δήμαρχος. Είναι ένας σωστός που έχει κάνει πολλά έργα τις 2 τετραετίες και πιστεύω να ξεκινήσει και άλλα έργα. Την πόλη μας να την κάνει όμορφη τόσο πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσες οι απόψεις αυτές που άκουσα του κόσμου που μιλάει του Βασίλη του Παπαγεωργόπουλου. Βέβαια, μου έκανε εντύπωση η κυρία η οποία ήταν περιχαρής περί του Παπαγεωργόπουλου, φορώντας πράσινο και κρατώντας και πράσινη σημαία. Ξέρετε, το απόγευμα είχε μάθει ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Ανατρόμητο και είχε βγει να πανηγυρίσει και της έμεινε το λάβαρο. Η σημαία της πόλης Θεσσαλονίκης δεν έχει πράσινο, θυμάμαι καλά. Τι λες? Η σημαία της πόλης Θεσσαλονίκης νομίζω ότι έχει πράσινο. Πράσινο και άσπρο. Σε λάθος πόλη ζούμε τότε. Εντάξει, πάντως η ιστορία του Παπαγεωργόπουλου έληξε, αλλά έληξε όμως με τραυματισμένο τον Παπαγεωργόπουλο. Το ότι τον πήγε στο δεύτερο γύρο η Αράπογλου. Θεωρώ ότι είναι ή το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η ιστορία. Πάντοτε παραμένω με την απορία εάν τελικά ο Πασόκ είχε επιλέξει τον κύριο Μπουτάρη, θα έγινε στο δεύτερο γύρο. Φοβάμαι ότι ο Παπαγεωργόπουλος δεν θα βγει στο δεύτερο γύρο. Εγώ δεν το πιστεύω. Τρίτον, πρέπει να σου πω. Όχι. Δεν το πιστεύω, γιατί αν ο κύριος Μπουτάρης είχε την ταμπέλα του Πασόκ πάνω του, δεν ξέρει τι ποσοστό θα ήταν. Καλώς. Δεν αποκλείεται. Πάντως και χθες έβλεπα τον κύριο Βενιζέλο το βράδυ να μάχεται υπέρ της επιλογής Μπουτάρη ξαφνικά. Όλοι ξεθαρέψανε μετά τις εκλογές, παιδιά. Πόλοι μπορεί να κάνουν τις προφήτες. Το θέμα είναι πριν τι γίνεται. Και βέβαια το σημαντικότερο είναι ότι θα έλεγα στο φίλο μου τον Βασίλη του Παπαγεωργόπουλου, που εντάξει, θα μου πείτε βέβαια ότι αλλιώς μας προσεγγίζει όταν μιλάμε με κάποιοι παλιοί του φίλοι ή όταν μιλάει με δημοσιογράφους και αλλιώς όταν μπαίνει μπροστά στο σύστημα της τηλεοπτικής ή της δημόσιας εικόνας. Θα έλεγα ότι όταν ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής καθόταν δίπλα στον οδηγό του, ας μην κάθεται τώρα. Αλλάξαν οι εποχές. Πάνε εποχές πια όπου οι πολιτικοί πήγαιναν στο πίσω κάθισμα κτλ. Βεβαίως υπάρχουν κάποιοι έτσι, οι οποίοι το κάνουν αυτό γιατί σου λένε: εγώ κύριε, τιμώ τον θεσμό και την καρέκλα που έχω. Και πολλοί εγώ χθες.
στη δήλωσή του. Πολύ εγώ. Μπούκτιζα να μετράω του τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα πάρουμε και τις νεότερες σημαίες του, τις φρέσκες της δηλώσεις. Ξημερώνει μια άλλη μέρα για τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο. Ψυχανεμίζω ότι πρέπει να είναι και η τελευταία του τετραετία, μια που από την επόμενη φορά θα την καρέκλα αυτή τη διεκδικήσει κατά τα ψέματα Παναγιώτη Ψωμιώδη. Την έχει βάλει στο μάτι. Διαφημίσεις για να μην σας καθυστερούμε και αμέσως μετά θα πάμε στη Λαϊκή του Βόλου, όπου εκεί είναι και η μεγάλη έκπληξη. Γιατί? Για να αποδείξει για μια ακόμη φορά ο λαός στα κόμματα ότι ουδόλως ασχολείται με κομματικές εμπλοκές σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Πήγαμε σε μια πόλη που έβραζε με τα νομαρχιακά, Πασόκ κοντά σε Νέα Δημοκρατία με Κουκουέ και Συνασπισμό να παίζουν ένα βασικό ρόλο στο ποιος θα βγει τελικά, και κανένας δεν ασχολήθηκε στις ερωτήσεις που κάναμε. Τι τους ενδιαφέρει? Τσέπη, το κόστος ζωής, παιδεία και όχι μόνον. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ονειρευτείτε με χρώματα που σας ταξιδεύουν και σχέδια που προκαλούν τη φαντασία. Λευκά είδη Κένδια. Όσο και αν προσπαθείτε να αφαιρέσετε τους επίμονους λεκέδες κάτω από το χείλος της λεκάνης, ακόμα και με ένα τζέλ χλωρίου, οι λεκέδες παραμένουν. Το νέο Harpic Power Plus όμως είναι απίστευτο. Ανακαλύψτε την αποτελεσματικότητα του πανίσχυρου τζέλ του. Διαλύει ακόμα και τους πιο σκληρούς λεκέδες μπροστά στα μάτια σας και απολυμμένει σε βάθος. Τέλεια. Νέο Harpic Power Plus. Αποτελεσματικότητα Harpic. Δεν πειράζει. Υπάρχει το Vivere. Vivere, ο δικός σου κόσμος. 3.500 είδη για το σπίτι σου. Βίβερε, στην Κηφισιά. 17ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Όμιλος εταιριών RAX. Πετράκης ΑΕ. Παραδοσιακή κρέμα Γιώτης, έτοιμη στο ψυγείο. Αγνή, απολαυστική. Παραδοσιακή κρέμα Γιώτης. Η κρέμα της κρέμας. Ποιο? Έτοιμος ατμός σε 1,5 λεπτό που δεν τελειώνει ποτέ. Euro Never Stop. Ταλαιπωρία Stop. Από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου κάθε εβδομάδα δωρεάν με το TiVo ένα DVD με τις συνταγές της Βέφας Αλεξιάδου. Φύλαθλος. Μπροστά σε κάθε φάση. Φύλαθλος. Κρίση. Νίκος Μακρόπουλος. Κρίση. Με πιάνει κρίση. Νέα επιτυχία. Σήμερα, λίγο μετά τις 4, ελάτε να μαγειρέψουμε ριζότο με θράψαλα και να φτιάξουμε γλυκές τηγανίτες με ρύζι. Τέτοια χαρά είχατε καιρό να δοκιμάσετε. Λαβάς Κυρί Light. Η αγάπη παίρνει σχήμα. Light. Απόλαυση με 25 θερμίδες. Απολαύστε το τώρα και σε spread. Μήπως ήρθε η ώρα να επαναστατήσετε στον άντρα αφέντη? Ελάτε να το συζητήσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 5, στο Κοιτάω Μπροστά. Πόσα ξέρεις για τον ή την σύντροφό σου? Μάθε τώρα λεπτομέρειες για το ερωτικό πορτρέτο του συντρόφου σου με βάση το ζώδιό του. Μην αναρωτιέσαι τι του αρέσει. Στείλε απλά ε6 στο 4888. Η Στεφανίδου με κατέστρεψε. Ο πρώην σωματοφύλακας της Γερέκου ζητάει 400.000 ευρώ. Αβάντι! Μύρισε άνοιξη. Endless quality. Μύρισε φρεσκάδα. Μύρισε καθαριότητα. Μύρισε Endless Quality. Νέα αρωματική σειρά καθαρισμού. Endless Quality.
Ασύγκριτη ποιότητα, ατέλειωτο άρωμα. Al Pacino. Robert De Niro. I do what I do best. Μαζί. Takes course. Στην ταινία του Michael Mann. Put your hands in the air. Ένταση. Αντίπαλοι στο ίδιο παιχνίδι. You are going down. Ένταση. Απόψε στις 9 στο Άγιο. Τίβο, το πληρέστερο τηλεοπτικό περιοδικό. Δωρεάν με το Τίβο που κυκλοφορεί τα ένθετα Σταυρόλεξα, Φωτορομάντζο, Παραμύθια και Μαγειρική με τις συνταγές της κυρίας Χρύσας. Οι παιδικές ταινίες, οι περιπέτειες του Ζωρό, Ρόλι Πόλι Όλι και Ρούπερτο Αρκουδάκη. Δύο ταινίες. Ο Μασίστας εναντίον των κυνηγών κεφαλών και Έχω δικαίωμα να σ' αγαπώ. Δωρεάν με το Τίβο που κυκλοφορεί. Τίβο. Κυριακή μεσημέρι στο οικογενειακό τραπέζι. Ξέρεις τι να περιμένεις. Όμως όλα αυτά αξίζουν για μία και μοναδική στιγμή. Την εμφάνιση της Περσεφόνης και τη μανία της να μας ψήνει ότι φτιάχνει τα μίνι ρολά και μίνι κιχί με τα χεράκια της. Με τραγανό χωριάτικο φύλλο και πλούσια απολαυστική γέμιση, σας ψήνουν με τα μανίας. Μίνι ρολά και μίνι κιχί. Η μινομανία σας. Την επόμενη φορά τι θα μας φτιάξουν τα χεράκια σου. Αλφα. Για στα χέρια σας. Τι συμβαίνει σε ένα απομονωμένο χωριό όταν μαζεύονται όλοι οι άσχετοι και αναζητούν ένα θησαυρό? Ο θησαυρός του Μακαρίτη. Το νέο μυθιστόρημα της Εύης Αλτού. Νέα προσωπική μέθοδος αδυνατίσματος Personic. Μόνο στα New Day. Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία για γρήγορο, υγιεινό, αποτελεσματικό αδυνάτισμα. Για λεπτό, σφιχτό κορμί, τώρα... Τώρα πας στα New Day. Στο Τίβο που κυκλοφορεί. Ο υπόγειος πόλεμος, Ρούλας Κορομιλά και Ελένης Μενεγάκη. Δεν τα βρίσκουν οι δύο κυρίες της τηλεόρασης. Η πείνα εξαντλεί τους Έλληνες και η γκρίνια διαλύει την εθνική ενότητα στο Survivor 3. Τα μεγάλα ονόματα που μένουν εκτός του κώδικα Νταμίτσι. Τίβο. Theme Noir. Το notebook που καταργεί τα συνηθισμένα τετράδια και σημειωματάρια. Theme Noir. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά πριν πάμε στον Βόλο τον κύριο Δημήτρη από τη Σουηδία. Έστειλε τώρα ένα email εκπληκτικό. Τι αναφέρει. Που λέει μέσα σε όλο ότι μην φυσικάζει η Νέα Δημοκρατία που κέρδισε 30 λέει νομαρχίες, έτσι. Γιατί το 50% σαν μέτρο έγινε 42 φέτος. Το πρώτο ήταν πάρα πολύ χειρότερο. Αυτό είπε και χθες ο Κιμώνας Κουλούρης που πριν επικαλέστηκε. Ήταν γραμμή του Πασόκ. Όλοι ότι... το λέγανε το ίδιο. Ναι, αλλά είπε δισκέτα, ότι. Το... CD, ναι, μέσα. Αν δεν υπήρχε το 42%, και αυτό είναι αλήθεια, θα είχαμε 27 νομάρχιες στο δεύτερο γύρο και όχι 7. Ναι. Και από ό,τι φάνηκε, ο δεύτερος γύρος δεν ήταν και το καλύτερο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε θα είχαμε και άλλα αποτελέσματα. Ακού τώρα, φίλε. Πάω με την νύχτη Λιμπεράκη στη Λαϊκή του Βόλου. Μιλάμε για. Είναι εκεί που έφερε γούρι. Σάββατο μεσημέρι, εκεί που έφερε το γούρι. Ναι. Λέμε αυτά που λέμε για τον Δημήτρη το Σιούφα. Ποιο ξεχάσαμε και έσπαγα το κεφάλι μου, κάποιον έχω ξεχάσει σήμερα. Τον Κουμπάρο. Ποιο κουμπάρο. Ποιον από όλους. Ευάγγελος Μπασιάκος. Έχασε. Γιατί τους έχω χάσει κουμπάρο. Έχασε την ομαρχία, την έχασε. Πάει και αυτό το κουμπαρολίνι. Έχασε τη Θήβα. Έχασε τη Λιβαδιά. Μιλάμε για Βατερλό. Έχασε τη Γαλοπούλα, τέρες. Αυτό να πούμε. Αυτό να πούμε. Αψινούσες, λες. Έχεις δίκιο. Έχασε. Δεν χάνε τους Δήμους. Έτσι, ναι, ήταν περίπτωση. Και μου το λένε τώρα εδώ, μου το λένε. Λέτε για το Σιούφα, αλλά για τον Μπασιάκο δεν λέτε κουβέντα από το πρωί. Τι είναι, Ευαγγέλη, τώρα τι να του ξύνω πληγές του ανθρώπου, φαντάζομαι θα είναι μαύρη Δευτέρα για εκείνον. Εσμία, πάμε στο Βόλο. Πήγα μαζί με την Νίκη τη Λιμπεράκη, μπήκαμε στη Λαϊκή, μίλησα με τον κόσμο. Σας διαβεβαιώ ότι ο κόσμος πόσο ώστε να ενδιαφέρε, τι γίνεται με τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Και υπόψη ότι είχαν πολλές εκκρεμότητες στο Βόλο και σε Δήμους, ενώ στη Μαγνησία και σε Δήμους έτρεπε το δεύτερο γύρο και βεβαίως πάνω απ' όλα στην Ομαρχία. Όπου ήρθε και μεγάλη κατραπακιά στη Νέα Δημοκρατία. Να χάσει ο κύριος Πρίντζος από τον κύριο Παπατόλια μια ήττα που επιτρέψτε να το πω για πολλωστή φορά θα την χρεωθεί. Θυμηθείτε τώρα στην τοπική κοινωνία ο Σάκης ο Κοκκίνης, ο οποίος έδειξε τα δόντια του, έδειξε τα νύχια του, παρόλο που προσπάθησε έτσι να την διασκεδάσει η κατάσταση στο τέλος, δεν τα κατάφερε. Πάμε. Καλημέρα, να είστε καλά. Πώς περνάτε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Λέμε δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν ταλαιπωρίες, ένα σωρό πράγματα. Να μην λέμε ότι είμαστε. Και ξέρετε τώρα, ακούω τους πολιτικούς. Δεν περιμένω να αλλάξει και τίποτα. Γιατί? Για να αλλάξει κάτι χρειάζονται χρήματα.
Από πού θα πάρουμε τα χρήματα. Έχουμε. Να ρωτήσω αν η επίδοση είτε της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης μεταφράστηκαν σε αριθμούς στις δημοτικές και νομαρχικές εκλογές. Δηλαδή πόσο επηρέασαν. Δεν το κατάλαβα. Για επανέλαβε λίγο. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή αντιπολίτευση. Αυτά όμως, αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί επηρέασαν, ας πούμε, τη δική σας την ψήφο, επηρέασαν την το αποτέλεσμα. Που είχα ή έχω τώρα. Όχι, δεν νομίζω ιδιαίτερα να. Εσείς ψηφίσατε τοπική αυτοδιοίκηση. Είτε αν ήταν πιο υψηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν χαμηλότερα. Εκεί που ήθελα εγώ να ψηφίσω και ιδιαίτερα τελευταία, πιστεύω ότι ο κόσμος ψηφίζει και άτομα. Μάλιστα. Το Κώστας πώς πάει, το τσουκάλι της νοικοκυράς πώς πάει. Για μας καλά, ας πούμε, δόξα τω Θεώ, λέμε, τα βγάζουμε, υπάρχουν και χειρότεροι από εμάς, γι' αυτό λέμε, είμαστε ικανοποιημένοι. Κλείσαμε στα ελάχιστα και λέμε καλά, δεν είναι καλά, δεν είναι σας ευχαριστώ. Ακόμα, για να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ κύριε, καλημέρα. Γεια σας. Καλώς τα παλικάρια, καλημέρα, τι κάνετε, πώς πάνε τα κέφια. Έλατε εδώ, δύο λεπτά στην Ακρούλα. Δύο λεπτά. Η γυναίκα δεν θέλει να μιλήσει, δεν πειράζει. Πώς πάει. Καλά. Η δουλειά, το κόστος ζωής. Εντάξει, μέτριο, όχι και πολύ καλό. Παράπονα, όλος ο κόσμος έχει, πιστεύω. Γιατί. Τι μεροκάμα το βγάζετε. Εγώ τη μεροκάμα παίρνω το μήνα, περίπου. Γύρω στα 1000-1100 ευρώ. Παιδιά έχετε. Έχω ένα παιδάκι. Τι κόστος. Κόστος. Πόσο να μπορώ να απολογίσω, αλλά είναι μεγάλο τώρα. Σας έχουν οι τράπεζες στο χέρι. Τράπεζες, μέρες στιγμής, όχι, ένα-δυο δάνεια έχω πάρει εγώ, εντάξει, ευτυχώς. Ακούω, το πρόβλημά σας. Με τα παρκαρισμένα τις γωνίες και δεν αφήνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να κάνουν τη δουλειά τους. Είδες και από μόνος ότι κατεβαίνουμε μόνοι μας, τα παρκαρισμένα τα παίρνουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, επειδή είναι λαϊκή σήμερα γίνεται αυτός ο χαμός. Ναι. Και κάθε μέρα γίνεται. Απλά σήμερα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πολύ μεγαλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά με τον Βόλο. Όλα καλά με τον Βόλο. Εντάξει, καλημέρα, ευχαριστώ. Ωψ, ορίστε. Ο καλύτερος κύριε. Με το ποδήλατό του. Τι γίνεται. Καλά, το φίλο μου, σε βλέπω κάθε μέρα το πρωί. Και του τα λες καλά, δώσ' τα όσο μπορείς. Να του ταχώνει καλά, δεν καταλαβαίνω. Είστε απογοητευμένος. Είμαι πολλά πράγματα. Πείτε, δηλαδή. Τι να πω, την ακρίβεια του χάλτη. Μα κοροϊδεύει η λαϊκή ολόκληρη. Κακά τα ψέματα κοροϊδεύουν. Στα παίρνω εδώ, λέει, βάζει ένα κιλό. Και σου κάνει μια έτσι και λέει, βάλε ξανά ένα, κάτω 1,5. Μπορεί να σου πάρει το δίφραγκο. Τα 2 ευρώ που έχει 1,5 ευρώ τα γλάδια, παράδειγμα. Θα του περασπιστώ, ξέρετε, το έκανα το τεστ αυτό. Δηλαδή, που σα λέω, ζήγησα σακούλες από πελάτες. Δεν έχω δει ότι κλέβουν. Κάτι άλλο. Κοίτα να δεις μέσα στα τάσα. Στα τάσα να δεις τι βάζουν. Ποια είναι τα τάσα. Το τάσα είναι αυτό που ζυγεί, που βάζει μέσα. Κοίτα να δεις τι βάζουν μέσα. Εντάξει, είχα κάνει. Κάνει με τρόπο να δεις τι λαδιές γίνονται εδώ. Λαδιές. Μεγάλες λαδιές γίνονται. Τροπή στον κόσμο. Καλημέρα κύριε μου, τι κάνετε. Καλά εσείς. Πώς πάει η σύνταξη. Η σύνταξη, καλούτσικα. Τι να πω, τι γίνεται. Τον βλέπω στην τηλεόραση και σε αγαπάω πολύ. Α, κι εγώ τον αγαπάω. Από μικρό, από τι άρχισες. Από τι άρχισες και τι. Τώρα η σύνταξη πάει καλά κύριε μου. Όχι, δεν πάει καλά. Αυτά που σας τάξανε τα δώσανε. Τίποτα δεν δώσανε, τίποτα δεν δώσανε. Μόνο θα και τίποτα άλλο δεν μας δώσανε. Παίρνουμε τη σύνταξη, φως, νερό, τηλέφωνο, τελείωσε. Μετά βέρεσε με το τευτεράκι. Με το τευτεράκι και όταν πληρωνόμαστε τα δίνουμε σε 2-3 μέρες δεν έχουμε μία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, δευτεράκι. Πώς πάτε κύριε. Καλά. Πώς πάει η δουλειά. Όχι πολλά πράγματα. Γιατί κύριε. Δεν ξέρω, ο κόσμος είναι στριμωγμένος. Μέρες έχουμε δουλειά, άλλες μέρες δεν έχουμε. Είναι μια από τις κακές μέρες. Όχι, σήμερα από τις καλές. Πάντα το Σάββατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω την καλημέρα μου εδώ. Καλημέρα. Πώς πάτε. Καλά. Πώς είναι σήμερα η δουλειά. Το Σάββατο είναι λίγο αυξημένη κίνηση. Μάλιστα. Γιατί έχουν ευκαιρία και οι εργαζόμενοι. Ο κόσμος τι λέει. Να έρχονται να ψωνίζουν. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Περισσότερο εντάξει, τώρα έρχεται και ο χειμώνας, ξέρεις. Τα σχολεία, φροντιστήρια, όλα αυτά. Επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ο κόσμος... Ποια σχολεία δουλεύουν τα σχολεία. Μας λένε για ακρίβεια πάντως. Ναι. Ποια δουλεύουν... σχολεία. Ναι, δουλεύουν τα σχολεία. Όχι, εννοούμε ότι τα σχολικά είδη, όλα αυτά επιβαρύνουν την οικογένεια οικονομικά. Με αποτέλεσμα να μην έχουν πολλά χρήματα να ψωνίσουν. Έρχεται 28 Οκτωβρίου. Ναι. Συνήθως γίνεται παρέλαση 28 Οκτωβρίου. Φέτος λένε οι δάσκαλοι να κάνουν πορεία διαμαρτυρίας. Εσείς τι λέτε. Κάθε αγώνας
εμάς, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε, μας βρίσκει συμπαραστάτες. Δηλαδή όχι παρέλαση, αλλά να γίνει πορεία διαμαρτυρίας. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν. Φτάνονται τα δάσκαλοι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κλέβω και μια ρόγα. Πολλές, εντάξει. Καλημέρα. Εσύ. Τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε. Πώς πάει η σύνταξη. Χάλια. Χάλια. Δανείζουμε. Δανείζουμε από τη σύνταξη. Δανείζετε. Ναι. Δανείζεστε. Θέλετε να σας δανείσουμε. Άρα, περισσεύει κιόλας. Ναι. Καλημέρα. Γι' αυτό, αν πες, να τον δανείσουμε. Πόσο θέλεις. Να σε με δένει. Το 100. Τι σας τάξαν και τι δεν σας δώσανε. Το τάμα δεν χαλάει ποτέ σπίτι. Όλοι ψέματα λένε. Με το τάμα όλοι ψέματα. Τάμα σπίτι. Κανείς δεν τα δίνει, κανείς. Τέρεσε καμαρώνουμε στην τηλεόραση. Ελάτε κάτω στην έργο αυτών δύο εκεί που είναι τα ουζερή μαζί με ένα είναι φτυλία. Θα τα πούμε. Σήμερα, ελάτε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε, τι κάνετε. Μη σπάσουμε κανένα αυγό. Ναι, τα αυγά, τα αυγά. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση σπάει τελικά αυγά ή δεν σπάει. Τι το έχει κάνει ο Μελέτα. Ο Μελέτα δεν μπορώ να πω ότι τα έκανε η κυβέρνηση. Μην έχεις ρωτήσει και στην αρχή που βγήκε στην παραλία, αν θυμάσαι, ποιος είναι ο καλύτερος υπουργός. Θυμάσαι εκεί κάτω στα ψάρια. Το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, σ' είχα πει τότε ότι να δούμε. Υπάρχουν καλοί υπουργοί πάρα πολύ στην κυβέρνηση αυτή. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φιλότιμο, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες δηλαδή. Αισθάνεστε ότι αυτά τα οποία τάξανε όχι, τα βλέπω κάνουνε. Ότι προσπαθούν οι άνθρωποι. Δεν είναι απόλυτο, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Εσύ είσαι απόλυτα ευχαριστημένος από τη ζωή σου. Όχι. Εγώ, μπράβο, ούτε εγώ είμαι. Αλλά γιατί να είμαι απόλυτα από μια κυβέρνηση. Ο Γιώργος μοιάζει να είναι λίγο στριμωγμένος μετά τις εκλογές. Τώρα, εντάξει, τώρα. Τα τζάκια, τι να πεις για τα τζάκια, αυτή είναι πολύ ψηλά. Τζάκι και ο Καραμαλής. Τζάκια είναι αυτή. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους άρχοντές μας. Καλή να σου πω κάτι. Μην χαλάτε τα λιμάνια, μην χαλάτε τους δρόμους, μην δίνετε τα νερά γιατί πλημμυρίζουμε. Ελάτε στην Αργοναυτών 2 να σας δείτε πολλά πράγματα. Ήταν στην Αργοναυτών. Μια ζωή η Αργοναυτών, η Άσονος Δημητριάδος, μεγάλωσα και πλημμυρίζαμε. Δεν είναι πρώτη φορά. Και ο Δήμαρχος αγωνίστηκε και ο Νομάρχης αγωνίστηκε. Είναι από τους λίγους, ιδίως ο Νομάρχης, δεύτερος αλλά δεν γίνεται. Ο Δήμαρχος έφαγε μαύρο. Γεια σας, είναι καλά αυτοί που φύγανε. Τι εκοήμη, τι κάνετε. Εγώ καλά είμαι, σύνταξη δική σας πώς πάει. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Αυτά που σας τάξαν, σας τα δώσανε. Βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι, μια που είστε εδώ. Ναι. Βεβαίως είπατε εσείς. Βεβαίως. Ο κόσμος έχει άλλη αντίληψη. Είναι, αυτά που μας τάξανε, μας τα δώσανε. Ναι. Γιατί. 28 Οκτωβρίου. Ναι. Γίνονται παρελάσεις. Ναι. Φέτος όμως θέλουν πολλοί δάσκαλοι αντί για παρέλαση να γίνει πορεία διαμαρτυρίας. Όχι. Κακός. Κακός. Να γίνει κακός. Παρέλαση όπως γίνεται. Θα πρέπει όπως γίνεται η παρέλαση. Όλο αυτό που γίνεται με τα σχολεία, πώς το βλέπετε. Την μπορεί να έχουν και δίκιο, έχουν και άδικο. Ναι. Έχουν και άδικο. Βεβαίως. Εγώ λέω ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Λυπάμαι, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Να ρωτήσω αν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκφράστηκε σε ψήφο στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Σαφώς και εκφράστηκε, βεβαίως και εκφράστηκε. Άρα δεν ψηφίσατε τοπικές κοινωνίες, αλλά κυβερνητικές πολιτικές. Έτσι ακριβώς γιατί έτσι το θέλαν, κύριε Κουή. Όχι, τοπικές πρέπει. Κακώς, κακώς. Τοπικές γιατί εδώ ζούμε και ξέρουμε τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Χαρά, καλά, καλά είστε. Βλέπω γεμάτο το καλάθι. Γεμάτο το καλάθι. Άρα. Παίρνουμε από τα δεύτερα. Δηλαδή. Παίρνουμε από τα δεύτερα, όχι από την πρώτη ποιότητα, τη δεύτερη για να μας φτάσουν. Δεν μου λες τι θα κάνει ο Καρακαμαλάκος μας, θα μας δώσει καμιά αύξηση. Ή του ψηφίσαμε τζάμπα και βρισε αγάπη μου. Α, έτσι, που σε αγαπώ πολύ. Έλα σε δώσω δηλαδή, και ένα φιλάκι. Δηλαδή άλλα έταξε και άλλα έκανε. Τι είναι αυτά, τώρα είμαστε ήπιοι, θα αυξήσει τη σύνταξη όλα, εντάξει, ακόμα τίποτα να μην μας δώσει. Θέλετε Καραμαλάκο, το χαϊδεύετε. Τι να κάνουμε, αφού αυτού ήμασταν μαθημένοι από τη μαμά μας, να είμαστε Βέρα Βασιλική. Α, και Βασιλική. Και Βασιλική, αγαπούσαμε πολύ τον Κωνσταντίνο, τον βασιλιά μας. Ναι. Αλλά τι να κάνουμε, η μαμά μου την έχει φωτογραφία. Και επειδή τελείωσε ο Κωνσταντίνος ένας, έχετε πιάσει τον Κωνσταντίνο τον άλλον. Όλους τα κουστάκια, και ο Καραμαλής ο γέρος, ωραίος άντρας. Δεν θα ξαναπεράσει τέτοιο πολιτικό, έτσι. Και ο Ανδρέας ήταν άρχοντας. Και ο Ανδρέας καλός ήταν, αλλά άρχοντας. Μύτης, μας τα έκανε με τα κρυμμυδάκια. Μάλιστα.
Τώρα, άμα ψηφίσουμε του Γιουργάκη, θα μας κάνει τίποτα, λες. Δεν ξέρω, εσείς. Α, εσύ με παίρνεις, πάρε με, πάρε με. Είμαι ωραία. Να χαμογελάσω κιόλας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε? Καλά, καλά, πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ. Πώς πάει σήμερα η αγορά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Αδειάζει σιγά-σιγά, ε. Τι ακρίβεια? Ένα κιλό κρυστάλλι από αλικές στο πλούνόσε. Ακρίβεια είναι. Καλά, εσύ. Να δώσουν κανένα φράγκο στους μπατήριδες, να πεις. Γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά του Κοσμάκη. Όχι ότι είναι ακριβά εδώ τα πράγματα. Να δώσουν να αυξήσουν τις συντάξεις, τους μισθούς να φτάνουν να ψωνίζει ο κόσμος. Μου λέει μια κυρία προηγουμένως, ο Καραμαλάκος άλλα μας έταξε, άλλα μας έκανε. Όλοι τάζουν, δεν είναι ο μόνος. Όλοι έχουν τάξη. Και άλλοι οι ίδιοι ήταν. Και άλλοι τα ίδια κάνανε. Ό,τι έταξε, αυτά κάνει, κύριε. Ποιος πήγαινε προς τα εκεί? Ό,τι έταξε ο Καραμαλής, αυτά κάνει. Αλλά θέλει και χρόνο άλλο. Δεν και τίποτα. Δηλαδή, καμιά 50 χρόνια να μην. Πέντε, ότι εσύ δεν θα είναι 50, δεν θα είναι 50, θα είναι 6, θα είναι 7, ναι. Αλλά τουλάχιστον θα τα κάνει. Είναι φουσκωτός ο κύριος. Στην τσέπη εννοείται. Ναι, στην τσέπη εννοώ. Έτσι, όπως το λέτε, σαν να είναι μπράβος. Δεν είπα για μπράβος. Παίρνει μια καλή σύνταξη. Γιατί μαλώνεις, Λάκη? Γιατί μαλώνει, γιατί άκουσα το φίλο μου τον Νίκο εδώ να λέει δόξα τω Θεώ. Τι δόξα τω Θεώ να μου. Δόξα τω Θεώ, καλά περνάμε. Είναι για κλωτσές. Όλοι είναι για κλωτσές. Και δεν θα πω περισσότερα, άμα πας στην Αθήνα να το διαβάσεις αυτό. Τώρα, έχουμε... Απλώς είπαμε ότι οι ίδιες οι κυβερνήσεις, όποιος και να βγει, τα ίδια κάνει. Ό,τι δούλεψαν πήρε, παίρνουνε. Ό,τι δούλεψαν, ο κόσμος παίρνουνε. Άμα δούλεψες πολλά χρόνια, παίρνεις καλή σύνταξη. Έτσι δεν είναι? Και ό,τι πλήρωσες δηλαδή παίρνεις, σαν ένσημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ψηλά, το ξέρω. Όλος ο κόσμος αυτό λέει. Ψηλά. Καλώς τον. Τι κάνετε, κύριε? Καλά, καλά. Ωραία. Κούπα τις γκρίνιες εδώ. Ναι, ναι, ναι. Πάντα θα υπάρχουν οι γκρίνιες. Σε όλες. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Συγγνώμη, η απόδειξη δέστε. Είμαστε πολύ καλά. Δεν μπορούμε να πούμε. Αν και εγώ δεν. Ανήκω κάπου αλλού. Δεν έχει σημασία όμως, αλλά... Είστε πιο αριστερά προφανώς από ότι είμαι εγώ. Δώστε το χέρι σας, να είστε καλά. Εμένα ο αδερφός μου είχε 10 πτυχία και πάντα ψήφιζα αριστερά. Πάντα. Και καλά κάνατε, και μου έλεγε, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μου έλεγε, αδελφή μου, εκεί θα ψηφίσει. Ήταν καθηγητής πανεπιστημίου, έμεινε από 19 χρονών στην Αθήνα, στα Βρυλίσια. Μου λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσύ θα υποστηρίξεις το χαμηλό κόσμο. Και σε έχω εργοστάσιο, δεν έχει σημασία. Κάνα πρόβλημα. Όμως, πολύ καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Σας ευχαριστώ, κυρία, για την κουβέντα. Να είστε καλά, να είστε πολύ ευγενικοί. Ευχαριστώ πολύ. Καλό στο φίλο μου. Να μας πας κάτω στην Αφρική που μας πήγες την άλλη φορά. Κάθε μέρα. Σας αρέσουν τα ταξίδια? Ωραία, πολύ ωραία. Εδώ και παρακολουθάω κάθε πρωί. Πού έχετε, το πιο μακρινό ταξίδι που έχετε κάνει ποιο είναι? Όχι, εγώ δεν έχω κάνει πουθενά. Μόνο στο Βόλο και στο Κιλκίες. Δεν θέλατε να φύγετε, να βγείτε από την Ελλάδα? Όχι, δεν θέλω. Εγώ τα λεφτά θέλω να τα δίνω στην Ελλάδα, όχι έξω. Τόσο πολύ σας αρέσει εδώ με την κατάσταση? Καλύτερα. Τη ζωή πώς τη βλέπετε, ακριβή? Τα ίδια είναι μόνο όλα, τι να κάνουμε. Εγώ σε παρακολουθάω κάθε πρωί και ειδικά με τον Ολυμπιακό, με εκείνον και τον Παναθηναϊκάκια που έχει δίπλα. Α, το Σαράτσι. Στείλτε το ένα μήνυμα, κύριε. Πείτε του κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Α, μια ζωή τελευταία θα είναι, πες του. Ναι, πες του. Έτσι θα το πω, ε. Ναι, τη Δευτέρα το πρωί θα παρακολουθώ. Ευχαριστώ. Ω! Είσαι καλά? Λοιπόν, με το φίλο μου τον Πολυχρόνη, πραγματικά είμαστε από αυτούς που στήσαμε την E3. Εκείνο στην κάμερα, εγώ μπροστά από τις κάμερες. Εγώ είμαι από εδώ πέρα, ήρθα να ψωνίσω. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και ωραίες εποχές. Που να προχωρήσουμε λιγάκι, να πάμε λίγο παρακάτω. Πώς, τι χρόνο έχουμε? Α, είμαστε καλά, μέχρι εδώ. Η ώρα σας μειώνει, κύριε Κουίνη, εσείς είστε ωραιότατος. Σας ρίχνω και στο ύψος, ε. Στο ύψος, ναι, δεν φοράτε τα κούνι, όχι. Όχι, όχι, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει προκύψει, έτσι. Μακριά από μας. Τι κάνετε, κύριε, πώς πάει? Δόξα τω Θεώ, πολύ ωραία. Βλέπετε. Ποια? Η κατάσταση γενικώς. Η κατάσταση πολύ καλή, τα πορτοφόλια άδειασαν, αλλά ο κόσμος επιμένει. Επιμένει... Καλός ή κακός? Κακός. Που επιμένει. Όχι καλός. Βεβαίως, κακός. Ό,τι γίνει, όλα αυτά που γίνονται με την παιδεία, πώς τα βλέπετε? Την παιδεία, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος των άκρων. Πίστευα ότι σε κάποια στιγμή έπρεπε να τα βρουν. Με την κυβέρνηση. Τώρα η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω με τίποτα. Δεσμεύτηκε και ο Καραμαλής. Διότι αν θα κάνει πίσω τώρα σε αυτό το ζήτημα, θα έρθουν κι άλλα κύματα απεργιών. Το ξέρετε ότι 28 Οκτωβρίου φέτος λένε αντί για παρέλαση να γίνει πορεία διαμαρτυρίας. Όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμφωνώ. Αυτή είναι η εθνική γιορτή. Αν πρόκειται να χωρίσουμε, να πούμε, τις εθνικές γιορτές με τα
αυτά που ζητάμε, ας πούμε. Τι μήνυμα έστελαν οι δημοτικές και νομαρχικές εκλογές και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση? Ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για κανέναν από τους δυο. Απλώς ψήφισε ο καθένας. Τώρα αυτά είναι και τοπικά τα θέματα. Δεν ψηφίσατε κόμματα δηλαδή, ψηφίσατε πρόσωπα. Περισσότερο ναι. Αλλά μπήκαν και τα κόμματα όμως μέσα. Δεν μπορούμε να πούμε. Επιτρέψτε μου να σας πω κακώς. Ναι. Έξω από τις τοπικές κοινωνίες τα κόμματα. Να είναι σε κυβερνητικές. Τώρα βρήκα έναν άνθρωπο εδώ. Θεσσαλονικιός είμαι. Σουσουρής, παλιός Καρντάσης είμαι. Καρντάσης και μη με θίγετε, σας παρακαλώ. Σουσουρής, παλιός μαραθωνοδρόμος. Ναι, αλλά είμαι Καρντάσης. Είμαι Καρντάσης, αλλά με μάνα Κεφαλονίτης. Από σας φαίνομαι. Καλώς, ωραίος. Σε έχω δει πολλές φορές στην τηλεόραση μου. Και είσαι και φίλος. Στην Πάτρα είχα συναντήσει ένα μαραθωνοδρόμο Βαλκανιονίκη, φοβερό. Εγώ έχω τρέξει και με ξένους, με... Τι μαραθώνιο τρέχετε κάθε μέρα στη ζωή σας? Πολύ μαραθώνιο. Και στη ζωή και, και στον αθλητισμό. Λέβαια, ποιος είναι καλύτερος μαραθωνοδρόμος, ο Καραμαλής ή ο Παπανδρέου? Ο Καραμαλής. Αυτά έγιναν στη Λαϊκή του Βόλου. Και πιστεύω ότι ο κόσμος έδειξε πως στην πλειοψηφία του έχει γραμμένα τα κόμματα. Τον ενδιαφέρουν οι τοπικοί άρχοντες, η τοπική κοινωνία και τα προβλήματα καθημερινά που έχει εκεί στον τόπο του. Και μέχρι ενός σημείου τα κόμματα πως θα πρέπει πραγματικά να αφεντεύουν νομάρχες, δημάρχους. Έχουν σπεριφερειακές έτσι κι αλλιώς. Εδώ τι είναι, τσακ, φορετή εκεί. Για να κάνουν μια δουλειά την οποία δεν την κάνουν και σωστά, τα λέμε. Πάση περιπτώσει. Επειδή παίρνω το παράπονο από την κυρία Σταθή, από το πέραμα, ότι φτάνετε μέχρι το Κερατσίνα, δεν μας λέτε τι έγινε στο πέραμα. Τι να σας πω, στο πέραμα είναι ο κύριος Ιωάννης Γλύκας, υποστηριζόμενος από Πασό και Συνασπισμό, πήρε παραμάζο με τον κύριο Λαγουδάκο της Νέας Δημοκρατίας, 53 ο πρώτος, 46% ο δεύτερος. Ο κύριος Λαγουδάκος είναι ο σημερινός δήμαρχος, ο οποίος όμως απέρχεται. Αυτά τα ολίγα σε ό,τι αφορά τα δημοτικά, αλλά δεν στεκόμαστε εκεί, διότι πριν από λίγο. Φτάνοντας στην δημαρχία του, ο κ. Παγεργόπουλος έκανε δηλώσεις. Ήταν εκεί η Μαρία Κλουτζού και για παρακολούθησε τι μας είπε πρωί-πρωί. Δήμαρχε, καλημέρα από την εκπομπή. Καλημέρα, με τον κύριο. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Γεια σας. Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για δουλειά. Τι ώρα είναι? Χτυπάνε και τα τηλέφωνα όλα. Μισό λεπτό να τα κλείσω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είμαι θα έλεγα ενθουσιασμένος. Κατακτήσαμε άλλο ένα ρεκόρ, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Όπως έλεγα και χθες, για πρώτη φορά την προηγούμενη τετραετία πήραμε το πιο υψηλό ποσοστό που έχει πάρει ποτέ δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη, 54,2%. Και αυτή τη φορά καταρρύψαμε και άλλο ένα ρεκόρ, από το 1869. Για πρώτη φορά, τότε που δημιουργήθηκε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά δήμαρχος εκλέγεται για τρίτη συνεχή φορά. Τι ήταν αυτό που έκανε? Μεγάλο ευχαριστώ στους Θεσσαλονικείς και θα τους υπηρετήσουμε. Τι ήταν αυτό που έκανε τους Θεσσαλονικείς να σας εμπιστευτούν για τρίτη συνεχή? Κοιτάξτε, η δημοτική μας αρχή έχει καταθέσει ένα τεράστιο έργο την τελευταία τετραετία στον τομέα του πολιτισμού, της κοινωνικής πολιτικής, του πρασίνου, της καθαριότητας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όπως βλέπετε. Και στον τομέα των έργων. 48 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα και μιλάμε για έργα τεράστια. Από την ανάπλαση όλης της παραλίας της Θεσσαλονίκης μέχρι το καινούριο δημαρχείο, το πάρκινγκ των 900 θέσεων, το πνευματικό κέντρο της Τούμπας κτλ. Πρώτο μέλημά σας από εδώ και πέρα? Θα συνεχίσουμε την ίδια δουλειά, στο ίδιο μοτίβο. Έχουμε σε εξέλιξη το πρόγραμμά μας το προηγούμενο και τώρα θα αρχίσουμε να εφαρμόσουμε και το πρόγραμμά μας το καινούριο. Και βέβαια θα έλεγα αυτό το οποίο θα ολοκληρώσει την παρουσία μας εδώ θα είναι η Μητροπολιτική Διακυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το όνειρό μου. Αυτό το οποίο είπε ο Βασίλης Παγεργόπουλος για Μητροπολιτική Διακυβέρνηση Θεσσαλονίκης, το είχε πει παλαιότερα και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εδώ στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορεί η Αθήνα πια να είναι η Αθήνα των 600.000 κατοίκων, εγγεγραμμένων στο δημοτολόγιο, όταν μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι των 4 εκατομμύριων. Άρα, σαφέστατα πρέπει να γίνει μια μητροπολιτική ιστορία, η οποία όμως δεν μπορεί να αφορά νομαρχία. Θα μπορεί να πει κάποιος, παιδιά, υπάρχει μόνο νομάρχης. Όχι, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να. Εγώ πιστεύω ότι καποδιστριακά θα πρέπει να γίνουν συνενώσεις. Αν όχι συνενώσεις καποδιστριακές, θα πρέπει να γίνουν συνασπισμοί δήμων για να αποκτήσει μια καλύτερη αυτοτέλεια, μια ολόκληρη περιοχή. Δηλαδή, γιατί τα δυτικά προάστια να μην έχουν έναν υπερδήμαρχο ή ένα διευθυντήριο το οποίο να μπορεί να τους λειτουργεί καλύτερα. Υπερνομαρχία. Υπερνομαρχία αυτή τη δουλειά δεν κάνει. Δεν έχει δυστυχώς υπερνομαρχία. Τα γραφεία δεν είχε. Και είναι μεγάλο θέμα. Υπερνομαρχία για τα θέματα που μιλάμε στον Κοσμάκη με τη γλώσσα της αλήθειας. Η υπερνομαρχία φτιάχτηκε και ορθώς
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά πάνω την Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα. Για να μπορέσουν να αλλοιώσουν, εγώ θα το πω στα ίσα, αποτελέσματα εκλογικά που ενδεχομένως να ήταν δυσάρεστα λόγω και του μουσουλμανικού στοιχείου εκεί, διότι δεν είναι μόνο οι μουσουλμάνοι οι Έλληνες υπήκοοι, έτσι οι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Κατά τα ψέματα, έχουμε μέσα έναν δούριο έμπο της Τουρκίας σε αρκετές εστίες. Λοιπόν, το κάνανε εκεί, είπαν άντα να το κάνουμε και στην Αθήνα. Για να σκεπάσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, η Υπερνομαρχία θα έλεγα ότι είναι ένας τίτλος που τον υπηρετεί καλά. Οι φίλοι μου, οι φόφοι, ανεξάρτητα που θα την κατηγορούν ότι έκανε δύο παιδιά στην τετραετία και κακό. Καλά, τώρα. Κάκιστο έτσι όπως ακριβώς. Όχι, ελέγξαν και αυτά. Τη έριξαν και αυτή τη λάσπη. Η εγκυμοσύνη δεν άρρωσε. Τη έριξαν και αυτή τη λάσπη. Αλλά ήδη βγήκε η νικήτρια. Αμέ για διαφημίσεις και αμέσως μετά. Μάγδα μου, τι ήρθες. Καλημέρα, τι κάνεις, Μάγδα μου. Πώς πέρασες το βράδυ με τον Βασίλη και με τον Μιχάλη, τον Κοστέτσο και τον Ασλάνη. Όχι μόνο. Βάλε και ένα παρθένι μέσα να έρθει να μορφύνει το πράγμα. Τι έκανε ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος μας μίλησε για τη Σοφία. Και η Σοφία τι είπε για τον Αλέξανδρο. Η Σοφία δεν είπε, ο Αλέξανδρος είπε μόνο. Η φίλη μου η Δήμητρα πήγε. Νομίζω ότι θα φάμε κουφέτα, παίρνεις. Λες. Σου έκανε τέτοια δήλωση. Μου την έκανε αμέσως πλην σαφώς. Θα περιμένουμε σε λίγο. Έχεις ετοιμάσει ρεπορτάζ. Και η φίλη σου η Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου, που θα σου πω και παρασκήνιο ότι έγινε με το επίθετο, που έκανε ένα λάθος, βρήκε καινούριο σπίτι. Α, ναι. Ναι. Πού, πολύ κοντά σε αυτό που είχε. Το καλώς. Βασικό δεν μας είπες. Ποιο έπαθε ο Βασίλης Κωνσταντέτσος. Έκαψε τα μαλλιά του με ντεκαπάζ. Τι έκανε. Έκαψε τα μαλλιά του με ντεκαπάζ βαθύ. Από ό,τι ξέρω. έχω μείνει βέβαια πρώτη. Από ό,τι ξέρω, πρέπει να είχε κάνει ο άνθρωπος προσθετική. Δεν είχε τόσο απλά μαλλιά. Ο Βασίλειος. Κυκλοφόρησε μια έτσι πολύ καιρό με τραγιασκάκι. Όχι, είχε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πάρα πολλά μαλλιά. Ναι. Αλλά έχει λίγο έτσι εδώ στο πλάι. Διαφημίσεις και εξτρέφουμε δρυμύτεροι. Διότι μένω ότι έχουμε να σας πούμε κυρίως το μέγα παρασκήνιο που παίχτηκε και έχω πάρει μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Λυπάμαι, θα συγχωρήσω τους φίλους μου εκεί στον Αλφα. Τους ταχώνουν και στον Αλφα και στον Αντένα. Ξέρετε, η ιστορία και του Μάκη, ο οποίος είναι δημοφιλέστατος στον κόσμο, αλλά και της Έλλης, ξεσπάει κατά των καναλιών. Και για τον Μάκη βλέπω πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου, έτσι όπως διαβάζω τα μηνύματά σας, αλλά θα σας δώσω όλο το παρασκήνιο. Και θα σας μιλήσω για το τι λένε και οι δύο πλευρές, ακριβώς για να δείτε ότι εμείς ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον, παρόλο που δημοσιογραφικά είμαι υποχρεωμένος να στηρίξω τον εργαζόμενο. Το Μάκη, μην μου πείτε τον πολλαπλά καλά αμοιβόμενο. Υπάρχει θέμα και εδώ. Πάμε στις διαφημίσεις. Μιλώ με τη Φλούδα. Φυσικά. Τώρα μπορείς να το απολαύσεις. Φίλοι αγί, φίλοι με τη φύση, φίλοι με τη ζωή. Σύντομα σε επιλεγμένα καταστήματα τροφίμων. Ονειρευτείτε με χρώματα που σας ταξιδεύουν. Και σχέδια που προκαλούν τη φαντασία. Λευκά είδη κέντια. Ωχ, χάλεσε το πλυντήριο. Όχι, ζημιά. Είναι γεμάτο άλατα. Πρέπει να το πάρουμε. Τα άλατα έχουν καταστρέψει τον κάδο. Δεν χρησιμοποιείται αποσκληρωτικό νερό. Ναι, ένα φτηνό. Τα φτηνά κάνουν τις πιο ακριβές ζημιές. Ποιος σας το σύστησε. Κανείς. Επιλέξτε Καλγκόν. Βάζουμε μία ταμπλέτα Καλγκόν και δύο από κάποιο φθηνό αποσκληρωτικό. Το Καλγκόν περιέχει δύο φορές περισσότερα ενεργά συστατικά που εξουδετερώνουν τα άλατα. Μόνο το Καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Αγάπη, βλέπεις πίσω σου το άσπρο κουτί. Το λέμε πλυντήριο. Πάρε μια χρωμοπαγίδα, βάλτε στον κάδο, βάλε όλα τα ρούχα. Μην ανησυχείς, η χρωμοπαγίδα απορροφά όλα τα χρώματα που βγαίνουν. Είδες, τέρματα ρόζε όρουχα. Χρωμοπαγίδα σε κάθε πλύση. Η απόδειξη είναι στο χαρτί. Τσινετσιτά. Η μεγαλύτερη παραγωγή του χειμώνα στο θέατρο Αλίκη. Η ζωή σας μέσα στο Άλτερ είναι συναρπαστική. Η Μαριέτα Φρουσαλά μοιράζει κάθε μέρα έως και 10.000 ευρώ με πολύ μπλα μπλα από τη Φέη Σκορδά και την παρέα της. Με suspense και όλα από πρώτο χέρι. Η ζωή σας με στο Alter έχει φαντασία. Ήθελα να χτίσω ένα σπίτι για το παιδί μου. Να το αφήσω κάτι. Δεν είχα ιδέα ποιες θα ήταν οι δυσκολίες και πιστέψτε με,
είναι πολλές. Όταν χτίζεις σπίτι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Στην Attica Bank γνωρίζουμε καλά την ανάγκη για σιγουριά. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το στεγαστικό δάνειο Attica Σταθερή Δόση. Βλέπετε, καταλαβαίνουμε απόλυτα τις ανάγκες σας. Γιατί κι εμείς άνθρωποι είμαστε. Attica Bank. Ένα βήμα μπροστά. Αυριανή. Κάθε μέρα πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις. Το κοτόπουλο Λιτσιάκος μεγαλώνει με 100% φυτική διατροφή. Γι' αυτό είναι απόλυτα φυσικό. Λιτσιάκος. Αξίζει να το ψάξεις. Σε DVD η ελληνική ταινία «Σχολή για σοφερίνες». Αυτή την Παρασκευή δωρεάν με τον κόσμο του επενδυτή. Αλ Πατσίνο. Ρόμπερτ Ντε Νίρο. I do what I do best. Μαζί. It takes course. Στην ταινία του Μάικλ Μαν. Put your hands in the air. Ένταση. Αντίπαλοι στο ίδιο παιχνίδι. You are going down. Ένταση. Απόψε στις 9 στο Άντρο. Μα πού έχω βάλει τα καφέ μου boxer? Boxer soft του γυναικείου. Τόσο άνετα που ξεχνάς ότι τα φοράς. Ζουζούνια. Ακαντού. Πάμε εκεί και πάμε. Νέο CD. Καλύτερος φίλος για το γάλα. Δωρεάν στο τύπο που κυκλοφορεί σε DVD ο Μασίστας εναντίον των κυνηγών κεφαλών. Τύπο. Μέμος Μπεγνής, Βέφα Αλεξιάδου, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Μαριέτα Χρουσαλά, Νίκος Μακρόπουλος, Βάνα Μπάρμπα, Fashion Week και Σμαράγδα Καρύδη, Μιμή Ντενίση, Αλέξης Γεωργούλης μαζί. Lifestyle. 5η-9 το βράδυ στο Alter. Ο κόσμος του επενδυτή δεν ξεφυλίζεται. Αυτή την Παρασκευή, ο κόσμος του επενδυτή διαβάζεται. Με την Γνώρ, οι ιδέες δεν τελειώνουν ποτέ. Όλοι περιμένουν το δικό μου παστίτσιο με λαχανικά. Να και ο πρωταγωνιστής. Βάζω 2 κύβους αγρόκηπος για κοκκινιστά στα λαχανικά και καλύπτω με τύρι. Γνώρ, μ' αρέσει. Η Τεφάλ δημιουργεί την Expert, την πιο ανθεκτική αντικολλητική επίστρωση με νέα ενισχυμένη τεχνολογία Top Coat. Τεφάλ, αλλάζει τη ζωή σου. Αγαπώ να επιστρέφω. Το νέο, μελαγχολικό μυθιστόρημα της Ρούλας Κοντέα. Αγαπώ να επιστρέφω. Για πρώτη φορά, σπρέτ με φέτα. Ποιος θα το φανταζόταν? Η Ήπειρος φυσικά. Ήπειρος σπρέτ με φέτα Ήπειρος. Γεύση που απλώνεται. Οι άγγελοι χορεύουν στο ποτάμι. Το νέο μυθιστόρημα της Κάλης Καρατζά. Οι άγγελοι χορεύουν στο ποτάμι. Τζόντι Πίκολτ, ο φύλακας της αδελφής μου. Μια κοπέλα καταγγέλει τους γονείς της όταν τη ζητούν να γίνει δότρια οργάνων για να σωθεί η αδελφή της. Ο φύλακας της αδελφής μου. Αυτή την Παρασκευή δωρεάν με τον κόσμο του επενδυτή η νέα υπερπαραγωγή Κεφαλονιά 1943. Καλημέρα και φίλοι μου τη Βάσια. Καλημέρα. Τι έχεις, έχεις φέρει πρώτα εφημερίδες? Όχι, δεν έχω φέρει κάτι. Το παρασκήνιο της ρήξης, η ζούγκλα χωρίς Τεταφυλόπουλο και Αλφα. Είναι χθεσινά δημοσιεύματα από διαμάχη Αλφα Τεταφυλόπουλο. Που αναφερθήκαμε χθες στην εκπομπή, πήραμε όλα τα αποσπάσματα να δούμε ποιοι τάσσονται υπέρ του Μάκη και ποιοι τάσσονται κατά του Μάκη. Εδώ τρεις άνθρωποι ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Καταρχήν, το πρώτο μήνυμα που να σας το πω, το πήρα στο κινητό μου Παρασκευή βράδυ από τη Μάτου Καναλάκη. Τάσπασε ο Μάκης με τον Αλφα. Μιλάμε. Ναι, πραγματικά πριν. Αυτό είναι γεγονός. Παρασκευή απόγευμα το Media News το έγραφε αυτό. Ναι. Παρασκευή απόγευμα είχε μπει η είδηση μέσα. Το είχε περάσει όμως το Media News μετά τις 7.30. Η Μάρο το ήξερε πολύ νωρίτερα. Αυτό που έχει μείνει αργά το βράδυ. Αυτό που έχει σημασία είναι όμως ότι την επόμενη μέρα μου έρχεται άλλο μήνυμα από τη Μάρο. Τα βρήκε ο Μάκης με τον Αλφα. Εδώ τώρα μας δουλεύουν εδώ πέρα. Ναι, έτσι δεν είναι. Την άλλη μέρα μου έχει άλλο μήνυμα από τη Μάρο.
Τα σπάσε ξανά ο Μάκης με τον άνθρωπο, ρε παιδιά, τώρα δύο λεπτά. Θέλω να σου πω ότι το Σάββατο ο Μάκης ήταν και στο γραφείο του το απόγευμα και μετά πήγε σε μια παρουσίαση. Ήταν όλοι μέσα στην τρελή χαρά από ό,τι έμαθα και την Κυριακή άφαντος το τώρα παρέλει. Τι έγινε. Σε τρία επίπεδα δουλέψαμε. Η Μάρο μιλούσε με τα επιτελεία και του Μάκη και του Α. Η αφεντιά μου μίλησε με τους πολύ υψηλά ιστάμενους του Α και με τον ίδιο τον Μάκη. Και η Βάσια έκανε μια ολόκληρη εκπομπή, η οποία μάλιστα έκανε και εντυπωσιακά ποσοστά. Χτύπησε πάνω από 20% το Σάββατο, αφιερωμένο μόνο στην περίπτωση του Μάκη. Προτείνω, επειδή έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα θα μιλήσουμε τις αλήθειες. Όλες. Ό,τι ακούσαμε. Και από την μια πλευρά και από την άλλη. Θεωρήστε όμως δεδομένο κάτι. Ότι είμαι υποχρεωμένος. Όχι για λόγους συμφεραντολογικούς, αλλά πραγματικά για λόγους δημοσιογραφικούς. Να πρέπει να ακούμε περισσότερη προσοχή την πλευρά εκείνου, ο οποίος ασυμβίβαστα κάθε φορά που αισθάνεται ότι πάνε να του βάλουν φήμοτρο, φεύγει από το κανάλι. Και με τον Α, ο Μάκης Τεφαλόπουλος το έχει ξανακάνει. Πάλι του κατεβάζαν διακόπτες, σας θυμίζω, και τελικά σηκώθηκε και έφυγε. Ξαναγυρίζει πίσω και μάλλον ξαναφεύγει. Και η ρήξη είναι οριστική. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Πραγματικά, ό,τι σας πούμε είναι λίρα Αγγλίας. Χρυσή. Κοπή σε Ελισάβετ. Γιατί το λες Ταρζάν. Υφαίστει ότι η παραμονή μιας μεγάλης έκρηξης θυμίζουν οι σχέσεις του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και του τηλεοπτικού σταθμού Α. Ο δημοσιογράφος δήλωσε την Παρασκευή το απόγευμα ότι αποχωρεί, καθώς ο σταθμός του απαγόρεψε να παρουσιάσει στην εκπομπή του Ζούγκλα αποκαλύψεις με θέμα το μαύρο χρήμα στην πολιτική. Ο Α ζήτησε να μάθει το περιεχόμενο της εκπομπής του, απαγορεύοντας την ουσία εκ των προτέρων στον δημοσιογράφο να ασχοληθεί με το καυτό θέμα του χρηματισμού πολιτικών. Ως γνωστόν, όταν ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος κατά τη διάρκεια κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού είχε αναφερθεί σε μαύρο χρήμα που πηγαίνει σε πολιτικούς, ο Α είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 500.000 ευρώ από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δείτε τι γράφει η εφημερίδα Πρώτο Θέμα για τα όσα συνέβησαν κατά τη συνάντηση των ηγετικών στελεχών του σταθμού με τον δημοσιογράφο. Ύστερα από μια γενική εισαγωγή για το πόσο στηρίζουν τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο και το έργο του, του είπαν πως ο σταθμός τη δεδομένη συγκυρία δεν μπορεί να αντέξει, όπως ισχυρίστηκαν τις αποκαλύψεις της εκπομπής. Εν συνεχεία, μάλιστα, τόνισαν επί λέξη. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με όλο το πολιτικό σύστημα. Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα αναφέρει πως ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος τόνισε στη διοίκηση και την ιδιοκτησία του καναλιού, δηλαδή στους κύριους Χατζηνικολάου και Κοντομινά, πως δεν επιθυμεί να βρεθεί αντιμέτωπος με όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά να αποκαλύψει συγκεκριμένα περιστατικά και ειδικές περιπτώσεις όπου το μαύρο πολιτικό χρήμα διαβρώνει τη δημοκρατική λειτουργία. Και πως τέτοιες αποκαλύψεις δρούν υπέρ της δημοκρατίας και των κομμάτων και όχι εναντίον τους. Επέμειναν ότι η εκπομπή της Δευτέρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να προβληθεί. Αντιπρότειναν μάλιστα να συνεχιστούν κανονικά λίγες μέρες αργότερα οι εκπομπές του Μάκη, αλλά να μην περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα θέματα που έκριναν ότι ενοχλούν όχι μόνο κάποιους πολιτικούς, αλλά και εκδότες, όπως και ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος ήταν αδύνατο να δεχθεί οποιοδήποτε είδους προληπτική λογοκρισία. Ακούστε πώς αντέδρασε. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος τόνισε πως η επαγγελματική του αξιοπρέπεια, που αποτελεί το μόνο του κεφάλαιο ύστερα από 25 χρόνια σταδιοδρομία στη δημοσιογραφία, δεν του επιτρέπει να κάνει τέτοια παραχώρηση. Όχι μόνο επειδή η εκπομπή είχε ήδη ανακοινωθεί και διαφημιστεί από το σταθμό, αλλά και γιατί δεν κάνει ποτέ τέτοιους συμβιβασμούς. Άλλωστε, ένας ανάλογος λόγος που είχε προβληθεί ξανά από τους κυρίους Κοντομινά και Χατζηνικολάου πριν από 2 χρόνια περίπου, τον είχε οδηγήσει και τότε εκτός σταθμού. Ο δημοσιογράφος ζήτησε από τη διοίκηση του σταθμού τη λύση της συνεργασίας τους με ευθύνη του Α. Το αν βέβαια το θέμα της μεταξύ τους συνεργασίας έχει λήξει οριστικά, θα φανεί τις επόμενες μέρες, καθώς η εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου Ζούγκλα έχει συμπεριληφθεί κανονικά στο πρόγραμμα του σταθμού για την επόμενη Πέμπτη. Η χρυσή τομή που θα γεφυρώσει τις σχέσεις τους πάντως δύσκολα θα βρεθεί, αφού όπως διεμήνυσε ο δημοσιογράφος, η θεματολογία δεν είναι αυτή που ο ίδιος έχει επιλέξει και αποφασίσει να έχει η εκπομπή του. 19,9-20 βλέπω το ποσοστό το υψηλό της Βάσιας στην εκπομπή του Σαββάτου που έπιαξε, που ασχολήθηκε, θα έλεγα, εξ ολοκλήρου με το θέμα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Τώρα, εδώ θα πρέπει να δώσουμε τις δικές μας πληροφορίες. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε ημερολογιακά. Παίρνω το μήνυμα το απόγευμα του Σαββάτου, είμαι πάνω στο ρεπορτάζ από την Μάρο και την Κανελάκη, το SMS στο κινητό μου. Παρασκευή απόγευμα, είμαι πάνω στο ρεπορτάζ. Και μου λέει: έχει σκάσει θέμα Μάκη, φεύγει από τον Α. Την παίρνω τηλέφωνο. Και τι μου είπες?
στο τηλέφωνο ότι έφυγε. Για ποιο θέμα? Έφυγε γιατί δεν τον αφήνουν να προβάλλεται η εκπομπή του στον Α, ότι έχει κάνει μια συνάντηση από ό,τι γνωρίζω με τον κύριο Χατζηνικολάου και με τον κύριο Κοντομινά και με, και με την νομική υπηρεσία. Με τον κύριο Κοντομινά δεν έγινε συνάντηση κατά τον Μάκη τον Ταφυλόπουλο, όπως δεν υπήρξε και συνάντηση με την νομική υπηρεσία πάντα κατά τον Μάκη τον Ταφυλόπουλο. Εγώ, εσύ θα λες και εγώ θα σου λέω. Είναι πληροφορίες που αναφέρουν αυτό το πράγμα. Ορίστε. Το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος αυτό αναφέρει ότι ήταν ο δικηγόρος του καναλιού, ήταν ο κύριος Κοντομινάς και ο κύριος Χατζηνικολάου. Παρασκευή απόγευμα το ραντεβού. Έτσι γράφει το πρώτο θέμα. Οι πληροφορίες που έχω πάντως και από τις δύο πλευρές και εκεί συμπίπτουν είναι ότι η συνάντηση υπήρξε μόνο με τον κύριο Χατζηνικολάου. Αυτό μου ελέγχθηκε από τις δύο πλευρές και μάλιστα όταν ερώτησα εάν Δευτέρα θα υπάρξει συνάντηση Δραφυλόπουλου με τον Κοντομινά και μου είπανε άγνωστον, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Σε ακούω, Μάρο. Θεωρείς ότι θα λήξει, δεν θα γίνει συνάντηση? Φρονώ ότι είναι μια τελειωμένη ιστορία αυτή από πλασμάκι. Ο Μάκης δεν θα κάνει πίσω σε καμία περίπτωση. Είπα, για παροχαρά. Όσον αφορά για την εκπομπή την οποία θα γινόταν, θα προβλεπόταν σήμερα τη Δευτέρα το βράδυ, έχει το περιεχόμενο επί της ουσίας, δεν μπορούσε νομικά να το καλύψει η νομική υπηρεσία του καναλιού, όπως γνωρίζω εγώ. Και σταμάτησαν όλα, πάγωσαν την εκπομπή ότι δεν θα βγει στον αέρα. Ο Μάκης δεν υποχώρησε, το κανάλι δεν μπορεί να υποχωρήσει γιατί φοβάται ψηλά πρόστιμα, γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις στην εκπομπή του στα στοιχεία που θα προβάλλει. Και η διοίκηση του Α είπε ότι το ρεπορτάζ δεν είναι τεκμηριωμένο. Όταν το ανέφερε περιληπτικά ο Μάκης, ότι ακριβώς θα περιέχουν οι συγκεκριμένες κασέτες. Ναι. Ξέρουμε ότι αυτό δεν υφίσταται τουλάχιστον με το Μάκη. Αυτό το άκουσα και εγώ από υψηλό βαθμό στελέχη του Α και από ανθρώπους, μάλιστα οι οποίοι είναι και πάρα πολύ κοντά, θα έλεγα κολλητά, επάνω στον κύριο Κοντομινά. Το θέμα είναι ότι από το πλευρά του Α μου είπαν ότι όταν ενημερώθηκαν από τον Μάκη τον Ταφυλόπουλο ότι θα κάνει μια εκπομπή που θα σας πω σε λίγο τι περιεχόμενο είχε, έτσι, γιατί δεν έχει ακουστεί. Τι είχε στο μυαλό του ο Μάκης ή τι έχει στο να κάνει σε αυτή την εκπομπή. Του είπανε αποδείξεις. Και είπε ότι τις αποδείξεις δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, πάντως το έχω δεμένο το ρεπορτάζ. Του είπαν ότι αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε την εκπομπή στον αέρα. Γιατί έχουμε φάει πολλά πρόστιμα, έχουμε φάει για σένα πρόσφατα 500.000 και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν μπορούμε να βάλουμε σε κίνδυνο και την άδεια λειτουργίας του σταθμού, γιατί ήταν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα τα οποία θέλει να αποκαλύψει ο Μάκης ή που ισχυρίζεται ότι έχει ο Μάκης στη διάθεσή του, ώστε φοβήθηκε η ιδιοκτησία αλλά και η διεύθυνση κυρίως. Δηλαδή ο Νίκος Χατζηνικολάου, εδώ το βλέπουμε είναι τον Νίκο. Είναι δυνατόν να μην έχει αποδείξεις. Άσε με να τελειώσω. Ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη απέναντι και στον νόμο ως γενικός διευθυντής του σταθμού. Σου λέω, κύριε, δεν μπορώ να βάλω σε δοκιμασία ούτε την άδεια που έχουμε σαν Α, έστω και αυτή την προσωρινή, γιατί όλοι με προσωρινές άδειες είμαστε στην Ελλάδα του 2006. Και βεβαίως δεν μπορώ να βάλω σε κίνδυνο και την δουλειά κάποιων εκατοντάδων εργαζομένων εδώ στον Α. Αυτή λοιπόν ήταν η δική του η άποψη και όταν ζήτησε αποδείξεις από τον Μάκη, ο Μάκης είπε ότι έχω μία μάρτυρα για μια υπόθεση. Απαντά ο Χατζηνικολάου, μα ένας μάρτυρας ίσον κανένας μάρτυρας. Υπάρχει βέβαια και η άποψη του Μάκη Ταφυλόπουλου που λέει ότι με ένα μάρτυρα βγήκε όλο το σκάνδαλο του παραδικαστικού κυκλώματος. Από έναν άνθρωπο ξεκίνησε. Γιατί υπήρχε η διάθεση να το ψάξουμε. Τώρα, αυτά λέει η πλευρά του Α. Τι λέει τώρα η πλευρά του Ταφυλόπουλου? Ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα αποδείξεων. Ότι κόψανε την εκπομπή αποκλειστικά και μόνο λόγω τίτλου. Το πολιτικό χρήμα. Για το μαύρο δεν μου αναφέρθηκε. Πολιτικό χρήμα. Ο τίτλος τσίτωσε. Έγινε κουβέντα κάποια στιγμή περί αποδείξεων. Αλλά ο Μάκης, από ό,τι τουλάχιστον αντιλήφθηκε από τα λεγόμενα, είπε κάτι πολύ απλό. Όλα τα στοιχεία τα έχει, είναι κατατεθειμένα στο δικηγόρο μου. Ο Μάκης. Είναι μια γάτα. Σου λέει, κι αν μου συμβεί κάτι στον δρόμο, άσε να τα έχω αφημένα στον δικηγόρο μου, ο οποίος μου τα έχει ελέγξει τα στοιχεία και έχω πάρει και ένα πράσινο φως από εκείνον. Και μάλιστα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο δικηγόρος του Μάκη, και αναφέρουμε επώνυμα στον κύριο Αγιοστρατήτη, έχει και νομικές σχέσεις με το κανάλι του Α. Δηλαδή το Α σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται τον κύριο Αγιοστρατήτη. Άρα υπάρχει ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά όμως ο Μάκης επιμένει ότι η έρευνά του πρέπει να βγει προς τα έξω και τώρα πρέπει να το πω κατά τέτοιον τρόπο, να το διατυπώσω, δηλαδή ποιο είναι το περιεχόμενο της εκπομπής, ώστε να μην έχουμε εμείς εμπλοκές δυσάρεστα. Μπορώ να σου διαβάσω και ένα κείμενο στις εφημερίδες, Αυριανής. Διάβασέ μου την Αυριανή τι λέει.
Η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, από την άλλη, στην οποία ο Μάκης είναι εκδότης μαζί με το Θέμα Αναστασιάδη, υποστηρίζει ότι η εκπομπή Κίτρινος Τύπος έπεσε θύμα ασφικτικών πιέσεων που άσκησαν στο κανάλι πολιτικά καρτέλ και εξωστρατηγικά λόμπι. Αφήνει μάλιστα σαφείς αιχμές κατά εκδοτικών συγκροτημάτων και οικονομικών παραγόντων, αλλά και κατά του Υπουργού Τύπου Θεόδωρου Ρουσόπουλου. Μένει να δούμε με ποιον τρόπο θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα του κυρίου Τριανταφυλόπουλου περί μαύρου χρήματος στην πολιτική μας ζωή. Εδώ λοιπόν ο Μάκης, από τη στιγμή που θα βγάλει την εκπομπή στον αέρα, γιατί... Αν όλα αυτά ισχύουν... Θα μιλήσει... πώς να το πω τώρα, γιατί ξέρω ακριβώς το περιεχόμενο της εκπομπής, αλλά πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσει για διασυνδέσεις εκδοτών με πολιτικούς. Και εγώ αυτή... Με κάποιους. Ή με έναν. Όχι, είναι αρκετή. Με κάποιους... Έτσι μου είπαν. Μίλησε με το Μάκη εσύ. Μίλησα με συνεργάτες και μίλησα εγώ με το Μάκη όμως. Και ο Μάκης πρέπει να ξέρει περισσότερα από τους συνεργάτες. Λοιπόν, ή για έναν πολιτικό ή για κάποιους πολιτικούς, ας τα σκορπίσω το θέμα, όπου εδώ αναβιώνει η εποχή των βαλιτσών. Μπάμπερς κάποτε, βαλίτσες τώρα, με εκατομμύρια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μαύρο χρήμα, το οποίο μπορεί να κυλάει σε ταμεία τώρα πολιτικών, κομμάτων, εξωθεσμικών παραγόντων, πάντως το μαύρο χρήμα στην πολιτική. Σαφέστατα το έχει ταξινομήσει μέσα στην εκπομπή του ο Μάκης αυτό. Έχουμε στο μυαλό του το θέμα πολύ γνωστού προσώπου, όπου χαρακτηριστικά μου είπε ότι αν κάποια στιγμή βγουν τα στοιχεία αυτά στην φόρα, θα φάει 500 χρόνια φυλακή. Δεν θα σας πω μόνο τι ρόλο παίζει στην Ελλάδα, στην πολιτική ή στην οικονομία ο συγκεκριμένος άνθρωπος που μου ανέφερε. Μιλάμε για πράγματα που αν ο Μάκης θα βγάλει στον αέρα θα τρανταχτούν συνθέμελα πολλά, πάρα πολλά γεγονότα. Τώρα, υπάρχει η πλευρά, αυτό δεν μου το είπε ο Μάκης, αλλά μίλησα με ανθρώπους που είναι κοντά στο Μάκη που δεν έχουν να κάνουν με την εκπομπή του, που ενδεχομένως να μιλάει, μάλλον δεν ξέρω με ποιους μιλάει και ούτε με ενδιαφέρει, γιατί δεν θέλω να ξέρω τις πηγές των συνεργατών μου. Αλλά άλλοι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον Μάκη μου έλεγαν έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι ο συγκεκριμένος δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω στο παραμικρό. Και ότι εάν δεν βρεθεί, διότι ένα από τα επιχειρήματα οποία μου ανέφερε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Δημήτρη Κοντομινά είναι η απορία του Νίκου Χατζηνικολάου γιατί ο Τριανταφυλόπουλος επιμένει αυτά τα πράγματα, τα αναπόδεικτα κατά τον Α, να τα βγάλει στην εκπομπή του Α και να κάψει το κανάλι και όταν τα βγάζει πρώτα στην εφημερίδα του, να σταθμίσει ο Α τι αντιδράσει θα προκαλέσει το δημοσίευμα της εφημερίδας. Το ρολόι έπεσε, δεν είναι τίποτα. Ένα ρολόι το οποίο έχω απέναντί μου που δεν δείχνει έτσι κι αλλιώς ποτά τη σωστή την ώρα και έπεσε κάτω και καλά έκανε. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς λοιπόν ο Μάκης, γιατί δεν τα δημοσιεύει πρώτα στην εφημερίδα στο θέμα και, αν δεν, και ανάλογα με τις αντιδράσεις να τα φιλοξενήσει ο Α. Αυτή λοιπόν είναι η πλευρά του Α. Τι απαντά ο Μάκης? Από Κυριακή θα δημοσιευτούν όλα αυτά τα οποία πρόκειται να βγάλω στη τηλεόραση. Και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι θα βγάλει και DVD. Νομίζω ότι θα βγάλει και σε DVD. Δηλαδή, ο Μάκης είπε, δεν έχω κανάλι, αντάρτικο κι εγώ. Θα τα βγάλω όπως μπορώ μέσα από το δικό μου το μέσο. Σε ακούω, Μάρο, επειδή συνέχεια μου είσαι στο έτσι, ναι. Αλλά ξέρετε κάτι. Ξέρετε, θα σας πω το εξής. Όταν προσπαθώ να συγκροτήσω τις σκέψεις μου και να διατυπώσω μια άποψη και βλέπω χέρια από κάτω, με αποσανατολίζεται. Σε ακούω. Με συγχωρείς. Ναι. Λοιπόν, επειδή ο Μάκης είναι συνεκδότης, θα πρέπει να συμφωνήσει και με τους υπόλοιπους ότι θα μπορεί να κάνει την εκπομπή του, να την κάνει σε DVD. Ένα αυτό. Καταρχήν δεν έχει παραιτηθεί ακόμη. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη παραίτηση του καναλιού, ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υφίσταται. Έχει κάνει ένα συμβόλαιο. Μπορεί να είναι παραγωγός της εκπομπής του, αλλά όλο αυτό το υλικό ουσιαστικά είναι και ακόμη στον Α. Όταν θα σταματήσει αυτό, μετά μπορεί να γίνει σε DVD. Ακόμη περιμένουμε. Έχουμε επανάληψη του φαινομένου Θέμα Αναστασιάδη και πώς αποχώρησε από τον Αντένα με βάση μια εκπομπή που την είχε έτοιμη και τελικά την πήγε στον Αντένα και την έπαιξε. Πρέπει να σου πω όμως ότι στο θέμα είναι σαφές μέσα ότι ο Μάκης θέτει τον εαυτό του εκτός Α. Δηλαδή θεωρεί τελειωμένο, τελειώσαμε και κάνει ανακοίνωση για το συμβόλαιο του. Έχει γίνει ακόμη για την, τι θα γίνει η εκπομπή Ζούγκλα από την οποία θα προβληθεί, αν προβληθεί την Πέμπτη. Δεν έχει γίνει κάτι.
Συνήθως θέλω να σου πω ότι ο Αλφα είναι ένα από τα κανάλια τα οποία αμέσως βγάζει ανακοινώσεις. Δηλαδή, η μία ανακοίνωσε μετά την άλλη σε ό,τι συμβεί, σε ό,τι αλλαγή προγράμματος. Αυτό δεν το έχει κάνει από την Παρασκευή. Η δική μου η θέση, δηλαδή, αν ήμουν Χατζηνικολάου, σαφέστατα θα ενεργούσα σαν τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Δηλαδή, αν αισθανόμουν την απειλή ότι μπορεί στο παραμικρό, γιατί μιλάμε για πολύ χοντρή υπόθεση, το μιλάμε για μαύρο χρήμα, που εμπλέκει μέσα φυσικά πρόσωπα, κόμματα και δεν ξέρω τι άλλο. Μιλάμε για απίστευτη ιστορία. Όταν μιλάμε για βαλίτσες και μάλιστα με αποδεικτικά στοιχεία που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα έχει στα χαρτιά, επιταγές και δεν ξέρω και τι άλλο, έτσι. Αλλά εγώ αν ήμουν Χατζηνικολάου θα έλεγα, άμα δεν είμαι 100% δεμένος, δεν μπορώ ούτε το μαγαζί να μου κλείσουνε, ούτε και οι εργαζόμενοι να βρουν στον δρόμο. Τα πλευρά όμως λέει και ο. Αν είμαι τώρα βέβαια και στη θέση του. Καταλαβαίνετε, καμιά φορά από το χορό πρώτα τραγούδια κανείς ξέρει. Αν είμαι στη θέση του Τριανταφυλόπουλου, θα επέμενα και ήμουν βέβαιος ότι τα στοιχεία που έχουν πολύ ισχυρά και θα έχει ελέγξει και ο δικηγός μου και ο στρατής δεν είναι κανένα κορόιδο. Από τους πολύ ικανούς ποινικολόγους, θα προχωρούσα στο ρεπορτάζ μου. Και με τη λογική του Μάκη, ότι όπως από έναν άνθρωπο, ένας ήταν αυτός, γιατί ο Μάκης το ξεκίνησε, που έβγαλε όλο τη σκαρταδούρα που υπήρχε μέσα στο υπογάστρο της δικαιοσύνης, και ο Μάκης το έβγαλε, δεν το έβγαλε κανένας άλλος, σου λέει, εκεί δικαιώθηκα, ήταν μη δικαιωθώ και τώρα. Και να σου πω και κάτι ακόμα, και θα σας το πω στα ίσα κυρίες και κύριοι. Κάποια στιγμή κάποιος θα πρέπει να προχωρήσει και στο θέμα των πολιτικών. Θα σας πω και κάτι ακόμα, και κάποιος θα πρέπει να προχωρήσει και στο θέμα των δημοσιογράφων. Κάποιος θα πρέπει να προχωρήσει γενικά σε όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει να ταραβέρει μεταξύ του. Γιατί πολιτικοί δημοσιογράφοι είμαστε μία οικογένεια, κακά τα ψέματα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να ανοίξω το στόμα μια συγκεκριμένα επιχειρηματία που μου έλεγε κάποτε ότι με εκβιάζουν, τι να κάνω. Του λέω προσημείωσε και δώστα τα λεφτά. Γιατί θέλει να χτίσει ένα σπίτι. Και μετά από μερικούς μήνες ο συνάδελφος με κάλεσε στα γκίνια του σπιτιού του. Πώς σας φαίνεται? Πάνε χρόνια αρκετά. Σε ακούω, Βάσια. Λοιπόν, καλά, δεν συγκρίνουμε τις περιπτώσεις του Θεού με το Μάκη. Είναι πολύ πιο άγρια η περίπτωση, είναι πιο σκληρά τα πράγματα. Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη εκπομπή θα μπορούσε να παίξει σε άλλο κανάλι ή μόνο σε DVD? Το ίδιο ερώτημα μου το κάνατε και το Σάββατο από την εκπομπή σου. Και θα πρέπει να σου πω ότι. Επειδή γνωρίζει καλά το περιεχόμενο και εγώ το γνωρίζω, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να παίξει σε κάποιο κανάλι? Έτσι όπως είναι, χωρίς να φιλτραριστεί. Πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσε. Από τη μια πλευρά. Δεν θα δεχθεί ο Μάκης να θα σου πω και κάτι ακόμα. Από αυτό δεν αποτελεί μορφή για τον Α σε μια περίπτωση. Δεν ξέρω πραγματικά ο Α σε τι φάση βρίσκεται. Σαφέστατα υπάρχουν όμως κανάλια τα οποία υπολογίζουν και τα ανοίγματα που έχουν. Σωστό. Όταν βλέπω για παράδειγμα κανάλι που ταξιδεύει υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Δεν είναι σημερινό αυτό, αυτό είναι των περασμένων ετών. Και εκεί όπου το ταξίδι αυτό στο εξωτερικό το καλύπτει μόνο μια κάμερα, τη ΕΡΤ, διαλογισμό των καναλιών. Το κανάλι αυτό στέλνει και δικό του δημοσιογράφο, με δικό του κανάλι, με δικό του συνεργείο, δείχνει ότι κάπου θέλουμε κάτι να γλύψουμε. Κάποιοι θέλουν να τον έχουμε από κοντά. Τα έξοδα αυτά τα πληρώνει το κανάλι, βέβαια. Βεβαίως. Αυτό σημαίνει συμπόσο ότι κάπου θέλουμε να έχουμε από κοντά τον υπουργό. Για κάποιους λόγους. Γιατί είμαστε κάπου ανοιχτοί. Την προβολή του και. Λοιπόν, εδώ γι' αυτό λέω ότι κάποια στιγμή μήπως θα το σπάσουμε το απόστημα. Μήπως θα πρέπει έστω και αν πέσουμε σαν μια δάδα φλεγόμενη, θα πρέπει να μπει το έναυσμα, να ανοίξουν πολλά αποστήματα και να ανοίξουν πολλές πόρτες. Εγώ δεν ξέρω αν ο Μάκης πραγματικά. Άκουσα με πολύ προσοχή για τις δύο πλευρές. Σου λέω, αν ήμουν Χατζηνικολάου θα είχα επιφυλάξεις. Αν ήμουν Μάκης θα έλεγα εγώ θα το πυροβολήσω έστω και με δικό μου κόστος, γιατί το πιστεύω αυτό που κάνω. Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι, μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή πράγματι να αρχίσει αυτή η ιστορία. Σου θέσω μια λεπτομέρεια. Ναι. Ο Δημήτρης Μάρκου που κάνει μεσημεριανή εκπομπή βγήκε ανακοίνωση από το κανάλι, δηλαδή διακόπτεται η εκπομπή του. Και αυτό έγινε την Παρασκευή. Για τον Μάκη τον Τριανταφυλόπουλο, γιατί δεν έβγαλαν ακόμη ανακοίνωση? Δεν λειτουργεί το γραφείο τύπου το Σαββατοκύριακο του Αλφά? Σήμερα θα έχουμε την. Εύλογο ερώτημα είναι αυτό. Στην περίπτωση του Γιάννη του Λάτσιο άργησαν να στείλουν ανακοίνωση. Όταν είναι πιο δύσκολη περίπτωση, δεν είναι ένας απλός δημοσιογράφος. Υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός. Απλά ακόμη ορούνται τα πράγματα. Αυτό εννοώ. Όλοι οι καλεσμένοι σου που βγήκαν, που ήταν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι. Δεν αναφέρομαι μόνο στους. Γνωρίζοντας όλη το Μάκη πώς λειτουργεί και πόσο ασυμβίβαστος είναι, ξέρουμε ότι όταν το Μάκη τον περιορίζεις, φεύγει. Κλωτσάει.
Ακριβώς. Έτσι πιστεύω και εγώ. Πάντως ο Αλφα έχει στο πρόγραμμά του την εκπομπή Ζούγκλα για την Πέμπτη. Μα το έλεγε προηγουμένως. Την έχει έτσι. Το έλεγε προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Μάκης Τενταφυλόπουλος δεν θα γυρίσει πίσω στον Αλφα. Ρωτώντας υψηλόβαθμο στέλεχος του Αλφα, μου είπαν ότι το βλέπουμε εξαιρετικά απίθανο και δύσκολο να μπορεί να υπάρξει κάποιο συγκερασμό απόψεων. Ο Μάκης, για ένα πολύ απλό λόγο, εάν ο Μάκης κόψει έστω και ένα και από την εκπομπή του, δεν θα μπορεί να σταθεί. Και ο ίδιος είναι της λογικής ότι θα στέκεται όσο μπορεί με το κεφάλι πιο ψηλά, έστω και αν δέχεται πιέσεις, έστω, γιατί δεν τον παίρνει, πραγματικά δεν τον παίρνει. Έχει βγάλει άλλη εικόνα προς τα έξω, του ασυμβίβαστου δημοσιογράφου. Εάν χάσει το ασυμβίβαστο, τελειώνει η καριέρα του για μένα. Και δεν είναι αποφασισμένος να τελειώσει τώρα, προς χάρη κανενός. Περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον. Θα το παίξει από κανάλι, θα το πάει στο θέμα μαζί με DVD. Εδώ είμαστε. Κυριακή κοντή γιορτή. Διαφημίσεις και πάμε μετά στην κάτω Ιταλία και έχουμε να πούμε και άλλα πολλά σε σχέση με τα ρεπορτάζ που έχουν κάνει και η Βάσια και η Μάγδα. Δημοσιογραφικές έρευνες απέδειξαν ότι οι περισσότερες μεταμοσχεύσεις μαλλιών στην Ευρώπη πραγματοποιούνται στα Laser Line Clinics με τη μέθοδο FUG. Καθημερινά, όλο και περισσότεροι Έλληνες ανανεώνουν την εικόνα τους αποκτώντας φυσικά και πυκνά μαλλιά. Με τη μέθοδο FUG μπορείτε και εσείς. Αν τηλεφωνήσετε αυτή τη στιγμή στο 210-65-64.000 και μας πείτε το όνομα της μεθόδου, κερδίζετε υγιή και γερά μαλλιά μόνο με 800 ευρώ τελική τιμή. 210-65-64.000 τώρα. Μην κλείνετε τα μάτια στο πρόβλημα της οστεοπόρωσης. Γάλα και γιαούρτι Delta Daily. Τα μόνα με 40% επιπλέον ασβέστιο και prebiotics για γερά οστά. Για να πρωταγωνιστώ καθημερινά στη ζωή. Σήμερα, λίγο μετά τις 4, ελάτε να μαγειρέψουμε ριζότο με θράψαλα και να φτιάξουμε γλυκές τηγανίτες με ρύζι. Δωρεάν με το Τίβο που κυκλοφορεί σε DVD. Έχω δικαίωμα να σ' αγαπώ. Τίβο. Τώρα η Τεφάλ δημιούργησε την Protect, την πρώτη γεννήτρια ατμού με ενσωματωμένο προστατευτικό κάλυμα που μόλις κλείσει διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία. Τεφάλ. Αλλάζει τη ζωή σου. Φύλαθλος. Μπροστά σε κάθε φάση. Φύλαθλος. Στα μάτι πολύ. Σάββατο. Ναι. Μήπως ήρθε η ώρα να επαναστατήσετε στον άντρα αφέντη? Ελάτε να το συζητήσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 5, στο Κοιτάω Μπροστά. Τίβο, το πληρέστερο τηλεοπτικό περιοδικό. Δωρεάν με το Τίβο που κυκλοφορεί τα ένθετα Σταυρόλεξα, Φωτορομάντζο, Παραμύθια και Μαγειρική με τις συνταγές της κυρίας Χρύσας. Οι παιδικές ταινίες, οι περιπέτειες του Ζωρό, Ρόλι Πολιόλι και Ρούπερ το Αρκουδάκι. Δύο ταινίες. Ο Μασίστας εναντίον των κυνηγών κεφαλών και Έχω δικαίωμα να σ' αγαπώ. Δωρεάν με το Τίβο που κυκλοφορεί. Τίβο. Αν θέλετε να σας τρέχουν, μην έρθετε στο Κοτσόπολο. Γιατί εδώ τρέχουμε εμείς για να σας προσφέρουμε άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση με εγγύηση χαμηλής τιμής, εγγύηση αποθεμάτων, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη Total Support και PC Clinic για κάθε απαίτηση του υπολογιστή σας. Κοτσόπολος. Γιατί τα θέλετε όλα. Αυτή την Παρασκευή δωρεάν με τον κόσμο του επενδυτή σε DVD, ραντεβού στο Λονδίνο. Τώρα στο Κοτσόβολο τρέχουμε εμείς για να σας τα προσφέρουμε όλα. Και TFT LCD 32 inch Samsung μόνο 799 ευρώ και όλα τα είδη με πρώτη δόση το 2009. Κοτσόβολος, γιατί τα θέλετε όλα.
6 μήνες μετά το Pearl Harbor, οι ιαπωνικές δυνάμεις βομβαρδίζουν ξανά το αμερικανικό ναυτικό. Charlton Heston, Henry Fonda σε μια ιστορική ναυμαχία. Η ναυμαχία του Midway. Τετάρτη 9 το βράδυ στο Άρτερ. Για ποιον είναι τα δάκρυα, Σιμώνη? Στο νέο μυθιστόρημα του Στέλιου Στυλιανού, η αγάπη παλεύει να ευδοκιμήσει σε ένα κλειό βίας. Για ποιον είναι τα δάκρυα, Σιμώνη? Ποτέ δεν αισθάνθηκα πιο όμορφα, γιατί δεν αρνούμε την ηλικία μου. Αλλά μετά τα 60 η επιδερμή ήταν πιο εύθραυστη. Χάνει τη συνοχή της. Η δική μου λύση, HRE Perfect Pro Calcium από τη L'Oréal. Αναδομεί την επιδερμίδα από το βάθος. Την τονώνει. Επιτέλους μια κρέμα για τις πολύ όριμες επιδερμίδες. Το ασβέστιο είναι το μέλλον της επιδερμίδας μου, αλλά και της δικής σας. Μας αξίζει. Νέα HRE Perfect Pro Calcium από τη L'Oréal Paris. Είμαι 68 χρονών. Φαίνεται. Νούμερο 1 στις αντιρρητικές κρέμες στον κόσμο. Βλέπω και τα νούμερα της, του Σαββάτου, όπου η Σεμίνα, που είχε Γιάννη Πλούταρχο, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 25. Δύο χρόνια τον κυνηγούσε το Γιάννη τον Πλούταρχο να τον έχει καλεσμένο στην εκπομπή. Ναι, αλλά ο Πλούταρχος, ο οποίος δεν πολύ βγαίνει, σε μήνα, η οποία έχει κάνει 35, 40, έκατσε σε ένα 25, το maximum, γιατί έχει κάνει και 17 και 19. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε μια εκπληκτική εκπομπή με Μητροπάνο, και ποιους δεν είχε μαζεμένους εκεί. Ούτε ο Σπύρος έκανε νούμερα στην Ελλάδα. Πάντως η εκπομπή της Σεμίνας, επειδή την είδα, ήταν εξαιρετική. Αλλά όμως, γιατί ο Άκης δικαίως θα μου πει το πρωί, το μεσημάκι που θα βρεθούμε για τη σύσκεψη των ειδήσεων, θα μου πει. Δεν έχω και τα γέλια, δεν μπορώ να κάνω και το Μίτσι Κώστα. Θα μου λέει, να σου πω κάτι. Δεν είχαμε ταινία χθες. Είχαμε την εκπομπή. Και η εκπομπή του Άκη, το πάρτι, έκανε εκπληκτικά νούμερα χθες. Που σημαίνει ότι ο κόσμος κιλοβαριόταν να κάθεται να ασχολείται με τον κάθε μιμπό των δημοτικών και νομαχιακών εκλογών, το τι έλεγε στα διάφορα στούντιος από πολιτικούς και όχι μόνον, και γυρίσανε και διασκεδάσανε με την Πίτσα Παπαδοπούλου και με τη ζωή της Ριτάρας Σακελαρίου. Αφιέρωμα. Αυτό ήταν. Εξαιρετικό αφιέρωμα. Μπράβο στον Άκη μας. Εξαιρετικός ο Άκης που έπιασε χθες φλέβα χρυσού. Πάμε τώρα εμείς στην Κάτω Ιταλία. Αργυρό Μπλάκη. Μαζί με την Αργυρό πήγαμε στη Στερνάτια. Η Στερνάτια είναι ένα χωριό μισή ώρα από το Καλημέρα περίπου. Όλη αυτή η κάτω περιοχή κάτω από το Λέτσε είναι τα ελληνόφωνα χωριά. Και πρέπει να σας πω ότι όσο μεγαλύτερο άνθρωπο βρίσκεις μπροστά σου, τόσο πιο εύκολο θα μιλήσει ελληνικά μαζί τους. Οι νεότεροι είναι που σιγά σιγά χάνουν την γκρέκο γλώσσα. Και ίσως και πιο πολλά έχει να διηγηθεί. Αυτό σημασία έχει το να μιλήσεις μαζί τους. Γιατί εγώ ψάχνα να μιλήσω με κάποιους ελληνικά. Και μίλαγα με τους 50 και πάνω. Βεβαίως βρήκα και ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν σπουδάσει τα Γκρέκο. Έχουν κάνει και σπουδές στην Ελλάδα και είναι αυτοί οι οποίοι πασχίζουν για να κρατηθεί η γλώσσα ζωντανή. Που είναι μια απόδειξη το ότι είναι αδέλφια μας, είναι αίμα μας, είναι το σόι μας. Και να σας πω κάτι, παρόλο που είναι Ιταλοί με τα όλα τους, χωρίς κανένα κόμπλεξ μας θεωρούν αδέλφια τους. Δεν μας χωρίζουν σύνορα Ιταλία και Ελλάδα, δεν μας χωρίζει η Αδριατική θάλασσα. Πάμε τώρα στην Στερνάτια, μαζί με τη βοήθεια του Ρομπέρτο του Απρίλε, αλλά και με τον τοπικό μας πλέον τον οδηγό, ξεναγό, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος του εκεί πολιτιστικού συλλόγου. Για να έχουμε μια πρώτη προσέγγιση στο τι θα πρέπει να πάτε να δείτε στην Κάτω Ιταλία, κάτω από το Λέτσε. Κάνετε. Καλησπέρα, λέμε. Καλησπέρα, λέμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μην αγκατεβαντάρε. Τι κάνετε. Να το κάνουμε. Να πάω να φορτώσω την μπάνα. Τι κάνετε, είστε καλά. Πάγει να στο καράζε. Δύο λόγια, πέ, γρήκα. Εσύ πώς είστε, εσύ. Εγώ είμαι πολύ καλά. Σε πουρούμι είστε με καλά. Τι, το ευρώ, τι κάνει το ευρώ, ευρώ. 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 Ένα πελάβα, τίποτε. Τίποτε, ε. Ένα πελά, τι στο έβαλε. Ακρίβεια, τις το έβαλε. Τις το έβαλε, το ξέρω, ναι, έχετε δίκιο. Το ξέρω. Μπράβο, μπράβο, ωραία. Σας απείνω γιατί έχω τη μάγαινα δε φόρε να μου την πάρουν στο καράζε. Εντάξει, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια. Τι δωριό μέστα. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτή η πόλη, είπαμε, είναι... Εδώ είμαστε στη Στερνατία. Στερνατία. Στερνατία είναι ένα χωριό ελληνόφωνο.
και εδώ οι γέροι μιλάνε. Για να προχωρήσουμε λίγο και αφήστε τη σακούλα εδώ πέρα με τα καλούδια. Πάμε λίγο παρακάτω εδώ. Καλημέρα. Και ο κύριος. Καλημέρα. Τι κάνετε? Τίποτε. Τίποτε, ε? Τίποτε. Ξάπλα. Ατσούνησα, γέρτη μου. Μάλιστα. Τώρα ξυπνήσατε. Κομπέ. Τώρα ξυπνήσατε, ωραία. Φάγατε? Υφάμονε. Ναι. Ωρα μεσημέρα. Α, το μεσημέρι. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Από πού είσαι εσύ? Αθήνα. 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 Κρίζα. Εγώ πασάει εγώ να παρέχω. Μίλησο γρήγα. Εγώ ήμουν στην τέμπο τη γουέρα. Α, στον πόλεμο. Ναι. Το 40. Σε, σε. Αμπουζή, η Ρόδη στην Καβό. Στη Ρόδο. Ρόδη. Ρόδη στην Καβό. Να το ρωτήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Και στη Ρόδο, πώς ήταν εκεί τα πράγματα τι τότε? Πώς ήταν η ζωή? Είναι τέμπο δι γουέρα, ρε, ρε. Πόλεμο σου λέει. Τι έκανε? Α, Ρόδη. Στην Καβό, μιλιγάρε, νο. Οι χριστιανοί πώς ήταν? Ε, οι χριστιανοί. Ενιστέμω πως χριστιανούμοι. Δεν βλέπανε και πολλούς ανθρώπους εκεί, γιατί ήταν μέσα στο στρατόπεδο, κλεισμένοι και εντάξει, δεν είχαν πολλές επαφές. Ήρθε έτσι σώμα με σώμα σε πόλεμο με τον Έλληνα. Πώς είπε? Hai combattuto con Greci? In tempo di guerra? Contro? No, contro i Greci, no. Io ero dopo, io sono andato in Grecia. Πήγε όταν είχε ήδη γίνει η κατάκτηση και εντάξει, έμεινε ήσυχα γιατί την γλίτωσε. Την γλίτωσε. Πολέμησε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκράτσι. Ευχαριστώ. Πόσους κατοίκους έχει εδώ? Εδώ είναι περίπου 3.000 κατοίκους. 3.000 κατοίκους. Και οι γέροι, όπως σας είπα, μιλάνε όλοι την ελληνική διάλεκτο. Βέβαια, αλλά το Εστερνατία είναι μήπως από το... Το Εστερνατία είναι από το στερνό, από το τέλος. Το Εστερνατία, το όνομα έρχεται από το χτυπώ το στέρνο. Α, χτυπώ το στέρνο. Αυτό που κάνανε οι μυρολογίστρες όταν είχε ένα νεκρό και κάνανε έτσι μέσα στο στήθος. Ή μπορεί να είναι από το στέρνα, η στέρνα, δηλαδή η στέρνα εκεί που είχε το νερό, ναι. Γιατί εδώ έχει μια μεγάλη στέρνα που τη λένε Ματρία και από εκεί πίνανε οι άνθρωποι που ζούσαν στη Στερναδία και στα χωριά εδώ κοντά. Αλλά η ρίζα από τη Στερναδία είναι όλη ελληνική. Όαση della frutta. Όαση della frutta, η όαση των φρούτων. Όπως βλέπετε, ναι, εδώ οι άνθρωποι αγαπάνε πολύ. Και Αθήνα βλέπουμε, και Αθήνα. Αθήνα, ναι. Το έδεσε προηγουμένως ο Ανδρέας. Έχει ένα... Επιγραφή. Μια επιγραφή ενός καταστήματος που πουλάει καλλιντικά. Και το έχουν βγάλει Αθένα. Δρόμους έχετε με ελληνικά ονόματα? Έχουμε και δρόμους. Εδώ είναι η οδός Λιταρά, δηλαδή από Λιτάρι, Λιθάρι. Από την Πέτρα, Λιθάρι, ναι. Εμείς λέμε Λιτάρι, το λέμε. Και οι αρχαίοι το λέγαν Λίθος. Ναι. Εμείς το βγάλαμε Πέτρα, το πήραμε από άλλη ρίζα. Ναι. Και έχουμε την οδός Πλατεία, από Πλατεία, δηλαδή που ήταν η οδός πιο μεγάλη. Μάλιστα. Και η οδός Απάνω, δηλαδή Πάνω, γιατί είναι λίγο πιο πάνω από τις άλλες. Πολύ ωραία πόλη όμως είναι. Ήρεμη, ήσυχη, έτσι καθαρά πράγματα. Καθαρή πόλη. Ναι, είναι καθαρή και έχει ωραίους ανθρώπους εδώ, είναι όλοι καλοί, δηλαδή δεν κάνουν άσχημα πράγματα. Αυτό είναι αρχαίο? Αυτό είναι του 1500, είναι μια κολόνα devozionale, δηλαδή το κάνανε για το Χριστό, δηλαδή αυτή. Αφιέρωμα, ναι. Σου και ο Σταυρός στην βάση του. Ναι. Με το Via Lithara. Αυτό το κτίριο εκεί τι είναι? Εκεί ήταν ένα μοναστήρι των Δομενικανών, αλλά σήμερα μέσα στο κτίριο εκεί, η εκκλησία έμεινε της, του επίσκοπου δηλαδή. Ο κτίριο είναι ο Δημαρχείο σήμερα. Τερένς, δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε... Θέλω να δω αν εκεί στο καφενείο που παίζουν τάβλοι υπάρχει κανείς που να μιλάει γκρέκι. Ναι, εδώ υπάρχουν παντού. Καλησπέρα Ελλάδα, Ελλάδα. Τι κάνετε? Αθήνα. 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 Κέρκυρα. Νο, Κέρκυρα. Κέρκυρα. Σαλονίκο, Κατερίνη. Εμείς το καταλαβαίνουμε λίγο το ελληνικό.
Όλα καλά. Μιλούμε το γλύκο, άι, μιλούμε το γλύκο, το ο νερό, ο μαχαίρι, το νούμε έναν, δύο, τρία, δέκα, είκο, σαράντα, με τι, τα καλό. Τα ξέραμε όλα. Όλα καλά. Καλά. Όλα καλά, τούτη μπαίνε. Τούτη μπαίνε. Τι κάνετε, πώς πάει. Τι παίζουν. Σκαρτία. Τι κάνετε. Υπέζομαι. Παίζετε, τι παίζετε. Μπρίσκολα. Παραμέλ. Δεν ξέρω. Να, ορίστε, τι να κάνω. Τι να κάνουμε. Σε θέλει να παίξετε με εμά. Να παίξουμε με εσά. Δεν ξέρω να παίζω. Και κάτω είναι όλο, ναι. Να κάτσω εδώ. Να κάτσω, να κάτσω. Άσκα, άσκα. Ωραία, εντάξει, ωραία. Ορίστε, πάρε το μικρόφωνο. Πάρε το μικρόφωνο. Τι κάνω εγώ τώρα. Τα καρτία τα νωρίτσι σου. Τα κρέμ. Σπάδα. Του είναι πρίσκο. Μάλιστα, ωραία. Αλλόρα, τρία γενού. Ναι, τρία. Τρία σε σένα. Μπράβο. Τρία γινού. Μάλιστα. Καλά, καλά, καλά. Να μην τα βλέπω, εντάξει. Να μην τα βλέπω. Αλλόρα. Αλλόρα. Άρτε γινού να πέτσει. Τον αφήνω να παίξει, εντάξει. Άρτε να πέτσει. Σου άρτε πιάγωνα. Παίζω εγώ τώρα, όποιο θέλω. Στα καρτία. Τα βλέπω. Ό,τι να είναι παίζω. Το πέντε. Ωραία. Το λέει ο φίλος. Το πέντε, το πέντε. Δεν ξέρω ποιο είναι, αυτό. Πού να ξέρω εγώ. Έλα. Κάρικο πίσω. Φόρτα, φόρτα. Του τα έκανα μαλλιά. Πήγε, πήγε. Χάσαμε. Χάσαμε. Χάσαμε, πήγε γίνο, έπηγε. Μάλιστα. Το επόμενο τώρα. Έλα. Ωραία. Πάρε, ένα. Να πάρω ένα. Πήρα ένα. Α, ωραία. Πολύ καλό. Εξαιρετικό. Πρέπει να είναι βάλε πάνω. Πούντο, πρέπει να είναι πάνω. Ορίστε. Έγινε. Βάλε πούντο. Βάλε πούντο. Κάνε τα καρτί. Έγινε. Κέρδισα. Πρίσκορα έγινε. Όχι, ε. Πρίσκορα έγινε. Τι το καγγένει τόσο. Να μην πει λόγια. Ωραία. Το βρήκαμε. Έχω... Σύμμαχο. Ορίστε. Το σύμμαχο. Συνοδέσσερα ένα. Τέσσερα. Ναι, τέσσερα. Εγώ. Α, ορίστε. Μπράβο. Πάτε μαζί. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Ταμπάρι. Ταμπάρι. Αν πάρει τσιτώνα. Οτό. Διάγωνε. Δεν βλέπω φως. Δεν έχω καταλάβει πώς παίζετε. Ούτε κι εγώ. Αλλά πάση περιπτώσει εγώ για να του βγω 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ορίστε. Μεγαλύτερο. Τώρα κατάλαβα πώς παίζετε. Πρέπει να έχεις μεγαλύτερο φίλο από το προηγούμενο. Εσύραμε, εσύραμε, εσύραμε. 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 Τι χάσαμε όλο. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια. Πώς είναι η ζωή εδώ, για ρωτά, Ρομπέρτο. Πώς είναι η ζωή. Πώς είναι η ζωή. Καλή, καλή. Στα ιταλικά πες το. Καλή, καλή. Το ευρώ. Φιάκα με γίνω. Αφήγοντα την λίρα για κάγιο. Η λίρα τα καλύτερα, ε. Ναι. Η σύνταξη πώς είναι, τα λεφτά τη σύνταξη. Τα πενσιόνε. Όλοι πώς είναι. Με πενσιόνα σε μένα καλή βίντεο. Για εκείνο. Για μένα φιάκα. Τίποτα, ε. Τίποτε, τίποτε. Αλλιώ σόρτο, αλλιώ σόρτο. Εντάξει. Εγγύζει να πολεμήσει πολύ, σέντσα τίποτε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα. Γεια. Γεια. 3.000. Καλησπέρα. Τι κάνετε. 3.000 ευρώ. Είστε καλά. Μισό λεπτό. €3.000 or €3.000 €3.000 €1.500 €1.500 σύνταξη. Τι δουλειά έκανε. Τι δουλειά κάνατε πριν. Τι έκανα πριν εγώ. Τι δουλειά κάνατε. Εγώ έκανα το καραμπινιέρι. Καραμπινιέρι. Αστυνομικός 1.500 σύνταξη. Μάλιστα. Πολύ καλά. Και έγινε 3 μιλιών τον μήνα. Ο κουέντριαν τα μέρε.
30 μέρε ή παίρνω 3 μισθού. Σε κάθε 30 μέρε παίρνει 3 μισθού. 3 μιλιόνι λέει. 3 μιλιόνια πολυρέτε που αντιστοιχούνται σε 1.500 ευρώ. Πόσο είναι ο μισθό ενό καραμπινιέρο, μισθό. Είναι lo stipendio, quant'è di un carabiniere adesso? Non lo so, ci sono secondo. E chi cino capiando ne 4 e chi cino capiando ne. E ni zero, insomma. €1.000. 2.000 ευρώ, μάλιστα. Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Κάνουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Κάνουμε. Καλά? Καλησό πολύ καλά. Πολύ καλά. Αν και μάλε. Μα λέγαμε πιάλια μια καρόνια. Μακαρόνια. Μισκάλια. Α, μισονέστα. Μάλιστα. Σε έχουν κάνει ένα γιαβίγο στο Σαγουάιδα. Εντάξει. Ωραίος, το κοστιμάκι του, η γραβατούλα. Φοβερός. Μάμμα μια και μπράβα γέννη. Αγαπάει τους Έλληνες. Πολύ καλοί χριστιανοί. Πολύ καλοί άνθρωποι. Βάρτα. Ωραία. Για να φύγουμε τώρα. Τι ένας Έλληνας που θα έρθει εδώ να κάνει τουρισμό, τι άλλα πράγματα μπορεί να δει εδώ στην... Έχουμε ένα ωραίο ιστορικό κέντρο. Ναι. Έχουμε ακόμα σπίτια μέσα από το 1500. Ωραίο καμπαναριό, φοβερό καμπαναριό. Είναι καταπληκτικό εκεί. Ναι, τώρα ευχαριστώ. Μπορούμε να πάμε να το δούμε από κοντά. Ωραία, πάμε. Πραγματικά έτσι από κοντά που το βλέπουμε είναι μια μοναδική εκκλησία. Είναι η Μητρόπολη εδώ, ο Θεδρικός Ναός. Η Μητρόπολη είναι η εκκλησία της Παναγίας Ασούντα. Δηλαδή τη Κοίμηση, αυτή που γιορτάζουμε 15 Αυγούστου. Της Κοίμησης, ναι. Της Κοίμηση. Και είναι του 1700 η εκκλησία. Αλλά εδώ είχε μια άλλη εκκλησία. Η παλιά εκκλησία ήταν η ελληνική εκκλησία. Ήταν μικρή και φτιάξανε αυτή πιο μεγάλη. Στη θέση της Ορθόδοξης χτίστηκε αυτή η Καθολική, μου λες. Δεν ήταν Ορθόδοξη, ήταν Βυζαντινή. Αλλά ήταν Καθολική αυτή. Λειτουργούσαν στην Ελληνική, τη Βυζαντινή λειτουργία, αλλά ήταν Καθολική με το Πάπα αυτή. Πάντως είναι καταπληκτική εκκλησία, φοβερή. Γιατί το 10 μπαναριό που το βλέπα και από μακριά είναι μοναδικό. Και πολύ είναι πολύ ωραία μέσα. Ναι. Να που ήρθαμε στη Βία Απάνω, που μας έλεγε, στην οδό Απάνω, μας έλεγε προηγουμένως ο Γιώργος. Στην οδό Πλατείας. Και θέλω να γυρίσεις έτσι σιγά σιγά, αυτά τα στενάκια. Ένα εδώ, πανέμορφο, και άλλο ένα δεξιά, αυτό που περπατήσαμε τώρα για να έρθουμε μέχρι εδώ, και εδώ είναι η Βία Πλατεία. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Φραντόιο υπόγειο, τι είναι, υπόγειο τι σημαίνει? Υπόγειο, το υπόγειο, ναι, το φραντόιο είναι το ελαιοτριβείο. Είναι ένα ελαιοτριβείο από ένα από τα 13 ελαιοτριβεία υπόγεια. 15ο αιώνα βλέπω. Ναι. Μάλιστα. Και εδώ τι ήταν, τείχο ήταν αυτό εδώ? Αυτό ήταν το παλιό τείχο της πόλης. Ναι. Και αυτή είναι η πόρτα, η πύλη δηλαδή, του 1300. Και εδώ τη λένε η πόρτα του Φιλία. Η πόρτα Φιλία. Της Φιλίας. Έχει μια παράδοση, από εδώ μπαίνει πάντα η νύφη που πάει στην εκκλησία να παντρευτεί και βγαίνουν από εδώ οι νεκροί που πάνε στο κημητήριο. Δηλαδή μπαίνουν στο χωριό εκείνοι που θα δώσουν τη ζωή δηλαδή, και βγαίνουν οι νεκροί που θα πάνε στο κημητήριο και κλείνουν την πόρτα. Αυτή είναι μια παλιά παράδοση που είχαμε εδώ στο... Το κημητήριο το χρησιμοποιούσαν χρόνια τώρα σαν λέξη. Το νεκροταφείο άλλαξε επιμηλτία διέβερτο. Όταν είπα, το λέμε πια κημητήριο, γιατί πάει να κοιμηθεί κάποιος. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όποιον έρθει για τουρισμό εδώ. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Καταπληκτικό. Αν δεν έχεις ένα Γιάννη μέσα στο σπίτι, δεν έχεις προκοπή. Φοβερό. Ο άνθρωπο που έρχεται να καταρρύσει εδώ λέγεται Γιάννη και έγραψε αυτό. Εμείς έχουμε Γιάννη στο δικό μας, το Γιάννη του Τσακίρι. Εμείς έχουμε, ναι, έχουμε. Ναι, ναι. Αλλά είπαμε 45 Γιάννηδες. Ένας κοκορουνός. Έτσι, απλά και πάμε μόνο λέμε. Ναι. Χρειάζονται πολλοί Τσακίριδες για να φτιάξει μια γνώση κοκόρου. Τώρα θα το βλέπει και θα γελάει. Εδώ βλέπουμε το μήλο που τρίβαν την ελιά. Αυτή είναι η μηλόπετρα, δηλαδή φέρνανε τις ελιές εδώ και είχε τα μουλάρια που κάνανε γύρω-γύρω εδώ, και όταν κάνανε μια πάστα, παίρνανε την πάστα μέσα στις σφυρίδες, στη πρέσα, έχουμε την πρέσα. Εδώ είχε μια πρέσα και από εδώ το λάδι έπεφτε στην πρώτη στέρνα. Το καλύτερο λάδι πάει πάνω, τη μούργα μένει κάτω.
Και το καλύτερο λάδι έχει μια τρύπα και πέφτει στη δεύτερη στέρνα, στη μεγάλη. Και από εκεί παίρνανε με αυτό σαν κουτάλι έτσι, παίρνανε πάντα το λάδι από πάνω γιατί ήταν το καλύτερο. Και αυτό λέγεται μάπο, είναι πολύ παλιό αυτό. Και εδώ, όπως βλέπετε, τρώγανε, έχει ένα τραπέζι σκαβωμένο στη πέτρα εκεί, γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Αυτό είναι ένα από τα 13 ηλιοτριβιά υπόγεια που υπήρχαν στη Στερνατία. Συνεχίζουμε, πάμε προς τα μέσα, Γιώργο. Εσύ πώς τα μάθες τα γκρίκο? Η μητέρα μου και ο πατέρας μου μιλάνε μόνο γκρίκο στο σπίτι. Και εγώ έμαθα τη γκρίκο από παιδάκι και μετά σπούδασα φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Λέτσε και σπούδασα και νέα ελληνικά. Και έκανα το πρόγραμμα Erasmus στα Γιάννενα. Μιλάς περίφημα ελληνικά, δεν είναι γκρίκο τα δικά σου, είναι ελληνικά, έτσι? Εδώ ήταν ένα άλλο ελαιοτριβείο, ήταν δύο ελαιοτριβεία εδώ. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε τις στέρνες εκεί που έπεφτε το λάδι. Ο Γαϊδαράκος είναι φοβερός σαν ζωγραφική εκεί. Ναι, το έκανα ένα ζωγράφος από τη Στερνατία, από εδώ. Γιατί το κάνανε όμως μέσα έτσι εδώ και δεν το κάνανε υπαίθριο? Αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί, πρώτο γιατί εδώ κάτω υπάρχει πάντα την ίδια θερμοκρασία. Και να ξεχωρίζουν το λάδι από το νερό, θέλει πάντα αυτή τη θερμοκρασία που έχουμε εδώ κάτω. Και ένα άλλο λόγο είναι γιατί η πέτρα που βλέπετε εδώ είναι πολύ ελαφρή. Και είναι πιο δύσκολο να φτιάξουν ένα μεγάλο κτίριο έτσι πάνω, ότι να το σκάψουν έτσι κάτω όπως το βλέπετε. Αντρέα, προχώρα, φύγε εσύ μπροστά και εμείς μιλάμε. Βλέπετε τώρα. Ναι. Και το κάνανε και για τους πειρατές, για τους Τούρκους. Οι σταυροί που βλέπετε εδώ. Αυτή εδώ. Έχουμε ένα ελληνικό και ο άλλο είναι λατινικό. Γιατί εδώ, ελληνικό και λατινικό, είπα, ναι. Ήταν οι Έλληνες και οι Λατίνοι μαζί. Και έχουμε και ένα σταυρό του Δαβίδ, γιατί είχε και Εβραίους εδώ στη Στερνατία. Μάλιστα. Ήταν οι Εβραίοι που έφυγαν από την Ισπανία και ήρθαν εδώ στη Κάτω Ιταλία. Α, ο Μιχάλης Δουκάκης. Ναι, ήρθε ο Δουκάκης εδώ στο ελαιοτριβείο και ο πρόεδρος, ο Στοφανόπουλος. Μάλιστα, είναι έτσι για να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Έχει έρθει και ο Κορμπατσόφ εδώ. Εγώ δεν έχω να σου πω. Ορίστε, ακούω. Παγαπώντο. Τι που παίζει. Έτσι δηλαδή, παγαπώντη, σε την είσαι, που παίζει τα χαρτιά. Είναι εξαιρετική περιοχή και θα ήθελα να πω ότι είναι ασυγχώρητο για μας τους Έλληνες να μην πηγαίνουμε να τους στηρίζουμε. Πραγματικά θέλουν το στήριγμά μας. Αφήστε αυτό που αποκάλυψαν τα νέα, ότι το Πανεπιστήμιο του Λέτσε, την ελληνόφωνη έδρα, κοντεύουμε να την χάσουμε γιατί δεν έχουμε καθηγητή να τους πάμε. Παραιτήθηκε ο προηγούμενος και δεν έχουμε να τους στείλουμε ένα καθηγητή. Ασυγχώρητοι και σε αυτό. Οι άνθρωποι αρπάζονται πάνω μας. Μας θέλουν δίπλα τους. Δίπλα τους. Και πάνε Γάλλοι, Αυστριακοί, Γερμανοί, Ισπανοί. Και δεν πάμε εμείς οι Έλληνες. Που από την Πάτρα είναι 12 ώρες το φέρι για να τους πάει στο Πρίντεζι και από το Πρίντεζι είναι μισή 20 λεπτά το Λέτσε. 20 και άλλα 20 λεπτά είναι για να πάνε στο Καλημέρα. Και δεν θέλετε να πάτε με το αυτοκίνητο. Ξέρετε πόσο μου κόστησε εμένα. Θα σας το πω. Νίκιασα ένα Focus. Για station wagon, για να μπούμε να έχουμε και το συνεργείο μας. Για δύο μέρες έδωσα 140 ευρώ στη Hertz. Δύο μέρες. Με όλα, με την ασφάλεια μέσα, τα πάντα πληρωμένα. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε και χωρίς να πάρετε το αυτοκίνητό σας, αν το φοβόσαστε, στην Ιταλία και από εκεί αν νοικιάσετε ένα μικρό αυτοκίνητο. Μην πάρετε ένα Ford Focus, αγγλικό. Πάρετε ένα μικρότερο. Να κάνετε τη δουλειά σας. Έχει φιατάκια. Έχει τα λάντσε τα ύψιλο. Δηλαδή, τέσσερα άτομα σε ένα αυτοκίνητο νομίζω ότι είναι μια χαρά για πάρα να πολύ καλά. Δύο ζευγάρια όπως πηγαίνουν πάντα. Εξαιρετικά. Διακοπές. Θα δούμε αύριο και ένα μουσείο που έχουν φτιάξει το Καλημέρα. Μετά, αν ήμουν ελληνικό κράτος, θα πρημοδοτούσα, θα πρημοδοτούσα την, το πώς θα αποκωδικοποιείται σε ελληνική τηλεόραση. Μα ήδη κάνει τόσα πράγματα το ελληνικό κράτος εκεί. Αυτό είναι. Λίγα πράγματα. Ελάχιστα. Τίποτα δεν κάνει. Τι λίγα. Δεν είδαμε έναν άνθρωπο κάτω των 70 να μπορεί να μιλήσει. Ένα-ένα, παιδιά. Ακούω. Τα ταξιδιωτικά πρακτορία, επειδή τυχαίνει να έχω ενδιαφερθεί για Ιταλία και για αυτό το διάστημα, σας πληροφορώ ότι κανένα, εκτός και αν κάνω λάθος, δεν έχει μέσα συμπεριλάβει αυτές τις περιοχές. Είναι κακοσκάκιστο, βάζουμε Ταϊλάνδη, βάζουμε Ντουμπάι, βάζουμε Λονδίνο, βάζουμε Πράγα, βάζουμε ό,τι θέλουμε. Την Κάτω Ιταλία που μέχρι τα Χριστούγεννα έχει ένα ονειρεμένο καιρό, δεν την έχουν μέσα, τουλάχιστον στα προγράμματά τους, όλα τα πρακτορία που θα έπρεπε.
Θα ήθελα να κάνω μια σύνδεση με τον συνάδελφο, τον Γιώργο Τζελίκα, διότι σήμερα είναι η μέρα της προσευχής των μουσουλμάνων, καθώς τελειώνει το Ραμαζάνι. Γιώργο. Καλημέρα, Τέρνς. Είμαστε εδώ στο Περιστέρι, στην Οδό Αρκαδίας, όπου περίπου 500 μουσουλμάνοι από τις όμορες περιοχές εδώ, Περιστέρι, Ήλιον, Κολονό, Πετρούπολη, έχουν μαζευτεί. Σήμερα η μέρα τους λέγεται Μπαϊράμι. Είναι το Μπαϊράμι, η τελευταία μέρα που γιορτάζουν. Μέχρι χτες από την Πανσέλινο και 30 μέρες, για 16 ώρες ούτε νερό ούτε τροφή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Αλτάφ. Από τον Τέρες, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τέρες. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Χρόνια πολλά όλοι σας. Ευχαριστώ. Και γιορτάζουμε και εμείς αυτά. Είναι Ραμζάνι, όπως ξέρετε ήδη όλοι. Τελειώνουμε σήμερα και γιορτάζουμε. Στην ταράτσα, έτσι. Στην ταράτσα πάνω. Έχει ταράτσα, έχει μέσα. Θέμα είναι χώρο, δεν έχει χώρο. Μικρό διαμέρισμα είναι δύο ντοματάκια και έχει ταράτσα αυτό. Και είμαστε πολλά άτομα που ξέρεις είναι πολύ. Είπατε προηγούμενα ένα παράπονο, θέλετε να πείτε. Ναι, παράπονο είπαμε άλλα. Λέω, εντάξει, αυτό αφοράει το Δημοαρχείο αυτό. Λόγω στο χαρτιά μας, δικά μας. Γιατί καταθέσαμε εδώ και ένα χρόνο και δεν πάραμε απαντήσει. Δεν βγήκαν ακόμα. Δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια παραμονή. Και όταν να πάρουμε και λήξη, μετά από 6 μήνες πάει σπίτι ή να καταθέσει πάλι. Αυτά είναι θέμα, είναι πιο δύσκολο. Για να πάτε για το Ραμαζάν εννοείται. Βέβαια, πρέπει να θέλω να πάω εγώ. Γιώργο, πρέπει να πάω σπίτι. Γιώργο, να πούμε, ότι αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα στο Ολυμπιακό Στάδιο γίνεται μία άλλη αντίστοιχη εκδήλωση. Και στην Νίκαια. Η οποία γίνεται και στην Νίκαια. Αλλά μόνο που στο Ολυμπιακό Στάδιο γίνεται πιο πανηγυρικά με συμμετοχή και μελών της κυβέρνησης αλλά και των πολιτικών κομμάτων και όχι μόνο. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Πάμε λίγο για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το ρεπορτάζ το οποίο έχει φέρει η Μάγδα και με τα νεότερα που θα μας πει εδώ η κουτσομπόλα της παρέας μας, η Βασία. Ανανέωση τώρα. Χωρίς επέμβαση, χωρίς ενέσεις. Στα Laser Line Clinics. Με την αποκλειστική μέθοδο θερμοανάπλασης. Έχει άμεση συσφυκτική δράση. Ενισχύει την ελαστικότητα της επιδερμίδας, λιένει τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες. Χωρίς επέμβαση, χωρίς ενέσεις. Τηλεφωνήστε αυτή τη στιγμή στο 210-65-64.000 και κερδίστε τη θεραπεία μικροανάπλασης εντελώς δωρεάν. 210-65-64.000 τώρα. Αγάπη μου, φως μου, διασύνη, οδός μου, χωρίζουμε φταίες. Αγάπη μου, σ' αγαπώ, σε λατρεύω, χωρίζουμε στο Θέατρο Εμπορικών. Αυτά είναι τα φιλέτα Σολομού Ρίο Μάρε. Χωρίς δέρμα και χωρίς κανένα κόκαλο. Φιλέτα Σολομού Ρίο Μάρε. Ποιότητα και γεύση στο λεπτό. Στις 12.30 κάθε μέρα στο Alter κάνουμε πολύ μπλα. Έχουμε καυτά σχόλια, έχουμε αποκλειστικότητες, έχουμε συνεντεύξεις. Μιλάμε για τα δικά σας προβλήματα. Α, και έχουμε και πολλά δώρα. Θέλει πειθαρχία, θέλει οργάνωση, θέλει δουλειά. Θέλει το άλλο σύστημα. Έχει απόλυτο δίκιο. Και η απόλυτη στεγανότητα θέλει το άλλο σύστημα. Και για απόλυτη στεγανότητα, σύστημα αλουμινίου AluSystem. Το άλλο σύστημα από την Alco. Τον ηθικό της Ιωάννας Λίλη. Λεπτομέρειες για την εμφάνιση της μέλουσας κυρίας Ζαχωράκη. Αβάντι! Ψάχνετε ειδικό στο φυσικό αέριο? Μην μένετε στο σκοτάδι. Φυσικό αέριο με ασφάλεια από την EcoEnergy. Με 24ωρο σέρβις και εγγύηση έως 10 χρόνια έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. EcoEnergy. Ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις. Al Pacino. Robert De Niro. I do what I do best. Μαζί. Takes scores. Στην ταινία του Michael Mann. Put your hands in the air. Ένταση. Αντίπαλη στο ίδιο παιχνίδι. You are going down. Ένταση. Απόψε στις 9 στο Άλφα. Η ελαφριά μορφής ακράτεια δεν χρειάζεται να σας κρατάει μακριά από τίποτε. Η Tena Lady Mini είναι λεπτή και διακριτική. Συγκρατεί όμως την υγρασία 4 φορές καλύτερα από μια κοινή λεπτή σερβιέτα χάρη στον ειδικό πυρήνα της. Έτσι, αν δεν το πείτε εσείς, κανείς δεν θα το μάθει. Για εκατομμύρια γυναίκες, το μυστικό είναι Tena. Εστίες φούρνη πυραμίς. Πυραμίς. Έχουμε πύρα εμείς. Ο Κώστας Μητσοτάκης, ο επίτιμος, υποδέχεται τον Νίκο Κακαουνάκη, τον πραγματικό. Και η Έμιλι Βανίου εισβάλλει στον κώδικα Νταμίτσι του Τέρενς Κουίκ.
Κώδικας Νταμίτσι. Πέμπτη 10 το βράδυ στο Alter. Τι κάνεις όταν η μητριά σου είναι πιο όμορφη και πιο νέα από σένα? Γιατί οι άντρες προτιμούν τις καλονές του Ανατολικού Μπλοκ? Οι απαντήσεις στο απρόβλεπτο μυθιστόρημα της Μαρίνα Λεβίσκα, έρωτας και τρακτέρ από την Ουκρανία. Τέλειο! Εκτός από το σιδέρωμα, θα κάνω και καθαρισμό προσώπου. Μόνο στην Expert για αυτή την εβδομάδα. Γεννήτρια ακμού Philips, μόνο 249 ευρώ και σε 12 άτοκες δόσεις. Expert, η ειδική. Νέα μέθοδος αποτρίχωσης Silk Skin με τεχνολογία Ήλο Σαρέ. Καταστρέφει ταυτόχρονα θύλακο και τρίχα. Μόνο στα New Day. Για δέρμα ονειρεμένο, τώρα... Τώρα πας στα New Day. Από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου κάθε εβδομάδα δωρεάν με το Τίβο ένα DVD με τις συνταγές της Βέφας Αλεξιάδου. Όλη η ελληνική φύση και όλη μας η φροντίδα, όλη η γνώση και όλη μας η προσοχή για ένα μέλι. Το μέλι που μαζί του μεγαλώσαμε. Μέλι Αττική, το μέλι με δύο λέξεις. Εδώ είμαστε. Για να πάμε στο Ζάπιο, όπου γίνεται εδώ στην Αθήνα η εβδομάδα της ελληνικής μόδας. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Υφυπουργείο Εμπορίου, μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το στήριξε πάρα πολύ αυτό. Το να εξάγουμε μέσα από διάφορες από σειρά εκδηλώσεων και την ελληνική μόδα στα έξω. Να και όχι μόνο να εισάγουμε. Έγινε λίγο Μιλάνο. Γιατί όχι? Μην ξεχνάτε ότι έρχονται δεκάδες κανάλια στη χώρα μας για να παρουσιάσουν και προβάλλονται αυτό το... από ξένα επίδειξη. Δίκτυα όλες επιδείξεις όλων των Ελλήνων σχεδιαστών. Χθες είχαμε δύο συμπαθέστατους. Ναι, τον Μιχάλη Τανσλάνη και τον Βασίλη τον Κοστέτσιο. Mm. Και ο Κοστέτσιος μάζεψε και κόσμο έτσι καλό, όπως για παράδειγμα τον κύριο Αλέξανδρο Παρθένη. Πως δεν άφησες το θέμα να πέσει κάτω, έτσι? Όχι, βέβαια. Αν και είναι φίλος μου, το στρίμωξα λίγο. Το πίεσα λίγο για να μας ξεκινήσουμε με τους κυριολεκτικά. Να ξεκινήσουμε, ορίστε. Δημοσιογραφικά. Ωραίους φίλους. Δήμητρα Παπανδρέου ήταν εκεί. Ναι. Να ξεκινήσουμε με τα όσα σου είπε ο Αλέξανδρος Παρθένης για το γάμο του με την Σοφία ή να ξεκινήσουμε με τα της μόδας? Δική σου επιλογή. Ό,τι θες εσύ. Τι σου καίει έτσι την περιέργεια. Επειδή εγώ δεν είμαι κουτσομπόλης και δεν με ενδιαφέρει το αν θα παντρευτεί η Σοφία τον Αλέξανδρο και τον Σοφία, προτείνω να ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο Παρθένη το τι ακριβώς είπε στο Μάγδα Τσέκου. Κορίτσια, ετοιμαστείτε, διότι σας έχω το καλύτερο. Αλέξανδρος Παρθένης. Αλέξανδρος Παρθένης. Τι κάνετε, κύριε Αλέξανδρε Παρθένη? Καλά είμαι. Λέω, κορίτσια, κρατηθείτε, σας έχω το καλύτερο για πρωί-πρωί. Για πρωινό ξύπνημα. Είχε φυδίνει σε μένα. Μα είναι σημαντικό να έχουμε ένα ωραίο πρόσωπο για να το κοιτάμε πρωί-πρωί. Πάλι είμαι πιο ωραίος. Θα τον δω και τον Γιάννη σε λίγο. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά. Σε βλέπω πολύ ανανεωμένο. Έτσι είμαι. Πάντα. Όχι. Απλά φέτος το καλοκαίρι ξεκουράστηκα πάρα πολύ μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και γέμισα τις μπαταρίες μου και είμαι γεμάτος ενέργεια για δουλειά. Γιατί ακριβώς? Ποια είναι τα επόμενα σχέδια? Ξεκινάω στον Αντένα και στον Έρωτα, στο Καθημερινό. Έχω ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες τα γυρίσματα. Είναι μια καινούργια συνεργασία. Ποιο ρόλο θα έχεις εκεί? Θα είμαι ο Άγγελος. Θα βρείτε τον Άγγελό σας. Και θα είναι ένας ρόλος περίεργος. Δεν μπορώ δηλαδή, να πω πολλά. Εντάξει, ωραία, μη σε πιάσω. Αλλά επειδή μου μίλησες για καλοκαιρινές διακοπές και για ανανέωση, ναι, μήπως ο έρωτας παίζει ένα ρόλο ως προς την ανανέωση αυτή? Νομίζω ότι ο έρωτας δεν έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές, έχει να κάνει με ανά πάσα στιγμή. Αλλά μην μου το λες αυτό, γιατί σε είδα φωτογραφίες με τη Σοφία στις διακοπές της καλοκαιρινές. Με ποιον δηλαδή πρέπει να με δεις? Δεν είπα ότι είναι κακό. Αλλά λέω, ναι, στην ανανέωσή σου είναι σημαντικό. Το βασικότερο, πρωταρχικότερο. Μέχρι εκεί, τελεία. Ναι, δεν χρειάζεται να πεις πολλά πράγματα. Έχω τον Τέριν στο στούντιο που σίγουρα θα μου πει, μα είναι δυνατόν να μου το έκανες και μία επόμενη ερώτηση και άλλη μία και άλλη μία, μα δεν θέλω να το πιέσω. Καλό, καλά θα κάνει, δεν θα πάρεις απάντηση. Και είχα διαβάσει ότι είχες λάβει μέρος στο casting για την εκπομπή. Σας παρακαλώ δύο λεπτά, δύο λεπτά. Σου είπα εγώ να ρωτήσεις. Γιατί με εκθέτεις τον άνθρωπο? Κοίταξε.
Αν το άφηνα εκεί και του έλεγα καληνύχτα τώρα, γεια σας, δεν θα μου λες καλά. Πήγες και στον άνθρωπο, αφού τον βρήκες. Αυτό θα σου έλεγα, θα σου έλεγα μετά. Αυτό τι είπα. Προκαταβολικά σου είπα τίποτα. Άξω να δεις με τη Σοφία, της, χάλασα την καρδιά πέρσι που της είπε ότι κακό σε βγήκε μέσα στην περίοδο αντιτηλεοπτική στη μέση να πάει στον Αντένα. Αλλά δεν έχω καμία διάθεση τώρα να μπαίνω και στα προσωπικά τη. Καλά, κάνω. Να είναι ευτυχισμένο, να είναι χαρούμενο. Εξάλλου μα είδε στο περιοδικό τη πάλι. Μαζί ερωτευμένοι, ευτυχισμένοι. Πολύ ωραία φωτογράφηση. Ο ένα βρήκε τον ιδανικό ή τον άλλο. Απλώ πουλά και σε πουλά. Κοίταξε, εάν έφευγα, αν τον άφηνε εκείνη τη στιγμή και του έλεγα Αλέξανδρε, καλό βράδυ, θα χάνω το θέμα. Διότι μετά, δείτε τι μου λέει. Καλά έκανε και τον ρώτησε. Αλλά όμω γιατί του πε ψέματα ότι σου είπα να τον ρωτήσει. Γιατί ξέρω ότι σου έχει μια ιδιαίτερη δυναμία και δεν θα μου λέει όχι. Συνεχίζουμε το βίντεο. Ευχαριστώ. Ότι είχες λάβει μέρος στο casting για την εκπομπή της Σοφίας της Αλιμπέρη στον Αντένα και τελικά δεν το πέρασες στο casting. Δεν έγινε κανένα casting. Υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα που θέλανε να παρουσιάζουν μαζί την εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έγινε αυτή η πρόταση από το κανάλι. Ίσως να ήταν αυτό που ίσως να θέλανε πολύ ή θα περιμένανε πολύ να γίνει. Δεν έγινε ποτέ αυτή η πρόταση. Η μόνη πρόταση που είχα εγώ από το κανάλι ήταν για το serial στον Έρωτα. Όπου και κάποια άλλα σύρια που έχουμε ήδη να συζητήσουμε, το δέχτηκα και κάναμε αυτό. Και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν τώρα κατευθείαν θα ήθελα να κάνω μια. Καλά κάνεις πάντως και το ξεκαθαρίζεις τώρα, γιατί όλοι έχουν μείνει με αυτή την εντύπωση. Ναι, γιατί όλοι γράφουν ό,τι θέλουν, γιατί αυτό γεμίζει τις σελίδες τους και, και τις μεσημεριανές ώρες. Όχι, ρωτά διακριτικά, δεν θα μου αλώσει μετά. Είστε και άλλη ζώνη. Εντάξει, γι' αυτό. Για σοβαρή εκπομπή. Μπράβο. Για μένα είσαι ένα σοβαρό παρουσιαστή που εκτιμάω και πάρα πολλά χρόνια μέσα στη δημοσιογραφία. Θα φύγω τρέχοντας, αφού θα σου κάνω την ερώτηση. Θα την κάνω και θα έχω φύγει. Δεν θα προλάβω να μπει. Έχει παντρεύεσαι. Γεια σας, γεια σας. Ναι ή όχι. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, Αλέξανδρε, χάρηκα. Να είστε καλά. Θα φύγουμε, τι να κάνουμε τώρα. Θα το μάθετε άμα είναι όμως. Εντάξει. Καλομελέτα και έρχεται που λέει μια κουμπί. τι να πούμε μετά από αυτό. Καλομελετάμε, Αλέξανδρε, εντάξει. Πάμε στο στούντιο. Κάτσε με σχόλια, θα το είπα. Καλομελέτα και έρχεται που λέει μια κουμπί. Τον τίτλο έκανε και αυτό στη διαφήμισή του. Τι? Είναι ο τίτλος της εκπομπής Σοφίας. Ναι, αν το καλομελέτα και έρχεται δεν το λες έτσι για βασάνιστα. Αχ. Τι αχ. Εσύ τώρα θα ρίξεις τον διδυτή, δε, θα ρίξεις τον. Γιατί κάνεις έτσι. Τι, για τον Αλέξανδρο. Εντάξει, έπρεπε να πει. Νομίζω ότι ο πάτρας ήταν λίγο μπροστά το Σάββατο σε νούμερα. Εντάξει, κάνει και αυτό στη διαφήμισή του. Κοίταξε κακία. Τι σημαίνει τίτλο τώρα με τον άνθρωπο. Παντρέχει, ας πει και τον τίτλο. Καλομελέτα και έρχεται ο άνθρωπος. Τον ρωτάω, παντρεύεσαι. Και του λέω πριν το ρωτήσω. Θα φύγω σφαίρα. Γιατί. Ναι. Δεν θέλει να απαντήσει. Και μου λέει... Είναι σαφέστατο ότι κάτι έχει στο μυαλό του και δεν θέλει να απαντήσει. Καλομελέτα και άμα είναι για όχι. Άμα ήταν... ναι, όχι. Αν δεν θες να μιλήσεις, λες ότι ξέρεις, δεν μιλάω. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Άρα... Και τέλος. Άρα... Καλομελέτα και έρχεται και έτσι και αλλιώς. Άρα το έχουν στο μυαλό του τα παιδιά. Όχι, θέλω να κάνω τη διαφήμισή τους. Δεν ξέρω αν το έχουν στο μυαλό τους. Αδική. Τι κέρδισε ο Παρθένης από την εκπομπή. Να ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή μαζί του, Μάρου μου. Αυτό είναι το κέρδος. Με τον ίδιο να ασχολούμαστε, όχι με την εκπομπή της Σοφίας. Μαζί γιατί σε ενοχλεί που ασχολούμαστε μαζί του. Καθόλου, είναι πολύ όμορφο σαν εικόνα. Πες το. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Δηλαδή θα... Τι. Λέω, δηλαδή είναι ο άντρας που θα έκανες παρέα μαζί του. Ο Αλέξανδρος. Καμία σχέση. Καλά, ερώτηση έκανα. Λέει ένα εξαιρετικό παιδί. Δώσε μου την περιγραφή του άντρα που θα σε εγωίτευε, άμα δεν σε εγωίτευε αυτός ο πολύ ωραίος. Θα έλεγα και πολύ σεμνό παιδάκι. Τέρενς, επειδή τον Αλέξανδρο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πρόκειται για ένα παιδί που έχει εκπληκτικό χαρακτήρα. Είναι ένα παιδί πολύ αθώο, όπως σας το λέω, χωρίς υπερβολές. Οι κουλτουριάρες εκπομπής εδώ οι δύο. Να σας πω κάτι. Μας ακούνε και γελάνε. Και εγώ ενημερωτικό ρεπορτάζ κάνω. Μια έχει σηκώσει φρύδι από την δευκάδα και άλλη την Καστοριά γελάει. Εγώ γελάω με το παιδάκι. Σε σχέση με μένα είναι παιδάκι. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και γιος μου. Με αυτή την έννοια λέω. Εσύ τι θες αμέσως να το τονίσεις. Είναι το στυλ μου συγκεκριμένος. Έτσι. Δεν ξέρω, το βλέπω και όταν έπαιζε και στη σειρά. Καλά. Πάμε να δούμε την επίδειξη μου. Τώρα θα τον βλέπετε στον Έρωτα κάθε μέρα, στον Αντένα. Μαζί με το φίλο του Σπάνια. Η μόδα πώς ήταν του Βασίλη. Ήταν εντυπωσιακή. Είχε πάρα πολύ ασημί, πάρα πολύ χρυσό και πάρα πολύ πέρλα. Πολύ εντυπωσιακά έτσι, ρούχα. Extreme θα τα χαρακτήριζα. Ένα Βασίλειο εκπληκτικό, σου στέλνει χαιρετισμούς. Και μετά, αφού τελειώσει το βίντεο. Είπα κάτι κακό. Το έχει άλλη γελά. Και όταν τελειώσει το βίντεο, θα σου πω ένα μικρό κομμάτι που δεν το συμπεριέλαβα μέσα. Κακός βέβαια, αλλά θα σου πω μετά τι μου είπε για σένα. Τη μια συμβουλή που σου δίνει σε σχέση με τα φιλιά. Σε μένα. Σε σένα. Θα πάρω συμβουλή από τον Βασίλη. Μην απαντάς, λέγε καλημέρα από τον Τέρες. You foul. Ναι. Το βίντεο μπορώ να δω, να ξέρω τι πρέπει να σου πω. Μετά το βίντεο θα σου το πω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε? Εσείς. Πώς είσαι, Βασίλεια? Πώς να είμαι. Σε διακόπτουμε? Προσπαθούμε, ναι, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με το πουτσιά. Και... Τι πρόβλημα έχουμε, μικρότερο ή μεγαλύτερο νούμερο? Συνήθως, καμιά φορά τα πόδια παίζουν και είναι στενά η φαρδιά και καταλαβαίνεις δεν μπορούν να περπατήσουν τα κορίτσια. Ξέρω όμως ότι αναλαμβάνεις τα πάντα μέχρι και τελευταίες λεπτομέρειες. Το βλέπεις, δεν το ξέρεις απλά. Λοιπόν, περιμένω να τελειώσεις. Ελάχιστε. Φιλάκια, κύριε Κουίκ. Λίγο πρωί με βλέπετε, δεν είναι βράδυ τώρα, τι απόγευμα. Πριν από λίγο σε είδα να δείχνεις τα κορίτσια το πώς θα περπατάνε. Θέλω να το δω. Θέλω να το δείξω στον Τέρενς. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε παρακαλώ. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το κάνω μόνη μου. Κάτω, ναι, για κάνε λίγο. Έλα. Περπάτησέ μου λίγο, σε παρακαλώ. Στα πρώτα τα πόδια cross, έτσι ψηλά τα γόνατα. Εντάξει, το έχουμε δείξει από το 2003 αυτό, αλλά. Λοιπόν, ζητούσα στα κορίτσια να μην περπατάνε κανονικά τα πόδια του, αλλά να τα σηκώνουν ψηλά. Ναι, για να είναι πιο σεξι, να είναι σαν καθαρό άμα άλογα. Και τα κορμί λέει πίσω. Ναι, βέβαια, ναι, γιατί πρέπει να είναι σεξι οι γυναίκες. Πολλά ζητάς από τα κορίτσια. Θα ταλαιπωρείς την πασαρέλα. Όχι, καθόλου. Απλά πρέπει να τις βγάζω τέλειες, 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 όσο πιο τέλειες γίνονται. Πάμε να περπατήσουμε λίγο να μου δείξεις τι θα δείξεις φέτος στην πασαρέλα σου. Α, χρυσά. Ναι. Χρυσά. Βλέπω, το χρυσό είναι πια τη μόδα. Μα όχι, η κολεξιόν, η συλλογή είναι εμπεσμένη, είναι The Gold Athena Παρθένος. Πώς το είπες αυτό? The Gold Athena Παρθένος. Έτσι λεγόταν η θεά Αθηνά. Κοιτάξτε, υπέροχα χρώματα. Και μαγιό. Σε παρακαλώ, και μαγιό. Θα βγει η κυρία με αυτό το μαγιό έξω το καλοκαίρι, μισό λεπτό. Βεβαίως. Οι κυρίες πλέον είναι κούκλες, είναι πλάστικ τελείως. Είναι πολύ αμπιγέ. Ναι, καλά το λέω. Στην παραλία με ένα απλό σανδάλι. Εντάξει, τώρα αφού φοράτε σαγιονάρες, παγέτα και τέτοιο. Τώρα το μαγιό το παγέτα σε πείραξε. Λοιπόν, θέλω να πω στις κυρίες που μας παρακολουθούν ότι ο Βασίλης θα μας δώσει συμβουλές και για το χειμώνα. Γιατί δεν έχει μπει καλά-καλά ο χειμώνας και εμείς παρουσιάζουμε την επίδειξη μόδας του καλοκαιριού. 2007. Άνοιξε καλοκαίρι 2007. Και μαγιό. Πολύ γρήγορα δεν είναι, βρε Βασίλεια. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί μην ξεχνάς ότι την επόμενη εβδομάδα πρέπει να ξεκινήσει η καμπάνια να γίνει φωτογράφηση που θα βγει στα περιγραφικά τον Ιανουάριο. Πρέπει οι στυλίστες να πάρουν τα ρούχα πολύ νωρίτερα για το... Ένα χρόνο πριν λοιπόν για σας. Έξι μήνες πριν, ναι, ένα χρόνο πριν ουσιαστικά. Τι θα πεις λοιπόν, τι θα συμβουλεύσεις στις κυρίες που μας παρακολουθούν για το τι θα πρέπει να φορέσουν φέτος, το χειμώνα. Άκουγα να μας δείξεις τις φωτογραφίες. Πάρα πολύ μαύρο. Πολύ ψηλά τα κούνια, πάρα πολύ ψηλά τα κούνια. Ναι. Αυτό. Από δεκάποντο. Και παραπάνω. Δεν αντέχετε όμως. Ναι, αλλά εκεί που το πρέπει, πολλά πράγματα ψηλά δεν αντέχονται, αλλά αναγκαστικά πρέπει να τα περπατήσεις, δεν γίνεται. Να σου πω, μια φορά νομίζω, πριν από χρόνια σε είχα δει σε μια επίδειξη δική σου, να περπατάς με τα κουνιά. Όχι εγώ, ήταν ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Ναι, ναι, ναι. Άρα, τώρα τι μου θύμισε. Ο Κώστας Φραγκολιάς. Σε είδα πριν από ένα μήνα να δίνεις ένα σκαστό φιλί. Άστον Τέρενς τώρα. Να δίνεις ένα σκαστό φιλί στον φίλο μου, τον Σαμαρά, τον Τρίφωνα, στο σώμα. Στο στόμα, έχεις στο σώμα. Στο στόμα. Στο στόμα. Ναι, πού είναι το κακό. Δεν είναι κακό. Παιδιά, δηλαδή, τι κομπλεξικοί είμαστε. Τα κακά τα βάζουμε εμείς. Εμείς Μαντόνα με Britney Spears. Όχι, καμία σχέση. Ήταν τελείως. Το συγκεκριμένο, πίστεψέ με, ήταν τελείως αυθόρμητο. Φιλικό. Πολύ φιλικό. Ήταν η πρώτη σου παρθενική εμφάνιση στην Πασαρέλα. Ουσιαστικά, ναι. Είδα τον μπαμπά σου πριν από μακριά και λέω, λες να είναι αυτός, λες να μην είναι. Τι δουλειά μπορεί να έχει ένας τραγουδιστής εδώ. Και δε ο Νίκος ο νομικός, ο οποίος δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις. Ναι, ήρθε να με δει. Θέλω η κάμερα να τη δείξει ολόκληρη την κοπέλα, γιατί είναι κούκλα, έτσι δεν είναι θέμα. Πες μου, από πότε ασχολείσαι με το μόντελινγκ. Ήμουνα στη σχολή της κυρίας Κρίστη. Δεν έχω πάνω από ένα χρόνο. Έχεις τελειώσει το σχολείο σου. Ναι, σπουδάζω στην ΑΣΟΕ, είμαι τώρα τρίτο έτος. Και πώς πήρες την απόφαση να ασχοληθείς με αυτό το επάγγελμα. Ο πατέρας μου ήξερε την κυρία Κρίστη και πήγα στη σχολή της. Ο μπαμπάς σε ενθάρρυνε δηλαδή. Ο πατέρας μου δεν είχε πρόβλημα. Πετύχαμε λοιπόν τον κύριο Νίκο νομικό που δεν σας βρίσκαμε πουθενά. Διότι η κόρη σας είναι μέσα και ο μπαμπάς έξω. Να είστε καλά. Γεια σας και από μένα, ναι. Χαρούμενος σας βλέπω. Χαιρετίσματα στον Τέρεν, στο φίλο μου. Ναι, είμαι κοντά στο παιδί γιατί κάνει τα πρώτα του βήματα. Ερασιτεχνικά φυσικά. Αφού πρώτη στα σχόλια είναι... Οι σπουδές της. Και ήρθα να συμπαρασταθώ. Να τη δω, έχω καιρό. Είναι αλήθεια ότι εσείς της προτείνατε να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα λόγω της σχέσης σας με την κυρία Κρίστη? Όχι ακριβώς. Από μόνη της ήθελε να κάνει κάτι για τον εαυτό της, να μάθει να ντύνεται, να μάθει να μακιγιάρεται. Μου είπε να πάει σε μια σχολή, της πρότεινα την Κρίστη. Γνωρίζετε την Κρίστη. Ξεκίνησε, ναι. Γνωρίζετε. Κρίστη είναι φίλη μας. Άρα, σωστά, κάπως τα λέω σωστά λοιπόν. Ναι, σωστά.
Θα τα ακολουθήσει και τα δύο, ταυτόχρονα και παράλληλα. Ναι, και τα δύο. Σπάνιο αυτό να λέει ο μπαμπάς ναι σε αυτά. Γιατί όχι, εγώ εντάξει. Το παιδί έχει βάσεις και τις έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και να είστε, κύριε Παπανδρέου. Καλημέρα. Όταν το δείξετε θα είναι πρωί. Αρκετά πρωί. Το Τέρενς, τον οποίον θα έλεγα αγαπώ και ξεχωρίζω από το δημοσιογραφικό χώρο για το ήθος του, την ευπρέπειά του και τη στάση ζωής του. Κάτι που κι εσείς έχετε, κι εσείς είστε αξιοπρεπείς, έχετε κι εσείς μια εκπληκτική στάση ζωής και ομολογώ ότι σας παρακολουθούμε χρόνια. Γιατί ακολουθώ τους στίχους του Καβάφη όσο μπορείς τη ζωή σου, μην την ευτελίζεις, μην την εξευτελίζεις. Να διαβάσει εφημερίδες και στη συνεντεύξη σας ότι ψάχνετε να βρείτε ένα σπίτι, να μείνετε. Το έχετε βρει? Βρέθηκε ένα σπιτάκι. Και σε ποια περιοχή? Κοντά στο δικό μου. Και ναι, φαντάζομαι λίγο... μικρότερο από αυτό που μένα. Και σε λίγο καιρό, τον άλλο στις αρχές του μήνα θα μετακομίσω. Θέλω να μου πεις γιατί φοράς καπέλο. Γιατί έχω ξερίσει τα μαλλιά μου, είναι τελείως ξερίσει. Να το δω. Όχι. Δεν κάνει. Ναι, δεν είναι μεταμόσχευση. Πάντα έχω βαρεθεί να το λέω. Όλοι μου λένε ότι έχω κάνει. Γιατί να μην βγαίνει με ξερισμένο κεφάλι, εσύ που είσαι τόσο μπροστά, τόσο extreme και τόσο. Κάνει. Να σου πω κάτι, δεν το έκανα το 99, είχα ξερίσει. Και είχα και βάλει τατουάζ και έκανα και διάφορα τέτοια. Δεν αισθάνομαι σε φάση να το παίξω Νάτζι. Ναζί, πώς το λένε, Νάτζι, Ναζί, νέο Ναζί. Ναζί. Ναι. Α, τότε δεν το έπαιζες Ναζί και τώρα όχι. Όχι, είναι πολύ σκληρό για μένα τώρα αυτό το πράγμα. Μόνο που φεύγουμε το παράπονο ότι δεν μου έδειξες πώς δείχνεις τα κορίτσια να περπατάνε. Και θα με βάλω quick να σηκωθώ σε στούντιο να το δείξεις. Οπωσδήποτε, ξέρει. Μην την ακούτε εγώ ότι δηλαδή δεν ξέρει. Έχει δει, θα δει και τώρα σπασαρέλα σε λίγο. Οπότε θα κάνεις εσύ. Ναι. Λέκε. Και όχι στο στόμα, αφού σε κομπλάρι. Μην το κάνω και αυτό. Πώς χάνει τη ρεπορτάζ, είπαμε. Τι κόψε, κάτι κόψατε στο τέλος εσείς. Έπρεπε να του δώσω ένα φιλί στο στόμα, διότι στο στόμα. Ναι. Μα... Είναι το σύστημα. Είναι δύσκολη δουλειά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Κωστέτσιος. Κάτσε όποιον βρίσκει στο φλάσ στο στόμα. Μα αυτό λέει ο Κωστέτσιος ότι πρέπει να κάνουμε. Α, ναι, και. Λοιπόν, ο Κωστέτσιος πριν από λίγο καιρό στην Πασαρέλα φίλησε τον Τρίφωνα το Σταμαρά στο στόμα. Το ακούσαμε. Λοιπόν, και λέει, Τέρενς μου λέει. Μάθαμε αυτή την ημέρα. Τέρενς μου λέει, μετά από 1-2 χρόνια που και εσύ λέει με του φίλου και του συνεργάτε του. Του συνεργάτε του τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, μπορεί και εσύ να του φυλά στο στόμα. Δεν είναι κακό, λέει πια. Γιατί να είστε open mind. Δεν πλέει να έχετε κλειστό μυαλό. Σίγουρα αυτά. Έλα τα πάρω. Ποιο θα κάνει επίλογο για μένα. Κώστα. Κυριάκο το πρωί. Με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε. Πρέπει να σε φυλάω στο στόμα. Δεν ακούω. Δεν ακούω. Σε ακούω. Θα σα πω κάτι για τη Δήμητρα που πήρε χθε και τη χαιρέτησα που είχα φοβερό θράσο. Τη στολίζουμε συνέχεια. Δηλαδή τη στολίζουμε συνέχεια τη γυναίκα κάτω στο Σαββατοκύριακο από την εκπομπή. Και μετά πήγα να τη χαιρετήσω κιόλα. Τη Σάββατο. Έλα, πες μου. Γιατί Δήμητρα, Παπαδρέ, ότι πήγα τη χαιρέτησα και με κοιτούσε η γυναίκα με απορία. Τι να κάνω, μωρέ Τέρες, που είχες λίγο ξεφύγει. Ναι, μου τη γέννησε εσύ. Και αφήσει τον άλλον, και μιλάει. Τι έπρεπε το μαστίγιο, δεν το έχω μαζί μου. Έλα, το παίρνεις. Αφού φράσεις τις μπότες αυτά τα κουνιά και τα αυτά που πήγε ασπίρου. Θα τα ξαναπούμε. Πες μια καλημέρα στον Νίκο το νομικό. Κάτσε γιατί. Που έκανε μια χαρά που σε είδε. Καλά λέει ο κύριος Κωστέτσος, έτσι. Τι θα κάνεις τώρα. Παναγία μου. Αυτό είναι το φιλί του Ιούδα. Προχωρήστε, προχωρήστε. Ραντεβού, αύριο το πρωί, ακριβώς στις 6. Με την Μάρο μου. Και όλη την καλή την παρέα εδώ πέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλά περάστε, καλή εβδομάδα. Κάθε μέρα, πρωταγωνιστής στις πολιτικές εξελίξεις. Πάλι, για 8η χρονιά. Στο θέατρο αποθετή. Σεσουάρια δολοφόνους. Σεσουάρια δολοφόνους. Για 8η χρονιά. Στο θέατρο αποθήκη. Αποκλειστικό. Η Τατιάνα με έκανε σκουπίδι. Ο πρώην σωματοφύλακας της Γκερέκου ζητάει 400.000 ευρώ. Νίκος Οικονόμου, ο γνωστός μπασκετπολίστας, δεν αποκλείει το γάμο. Τα πολλά πρόσωπα του Μίστερ Λαλά. Το πορτρέτο και η ζωή του Λάκη Λαζόπουλου. Αβάντι! Do you like the Greek? I like the Greek. Especially John Greek. Πού είναι αυτός ο John Greek, να πατάς με Άγγλο, ε? Με Άγγλο με πατάς. Θα πάρω στο κρανίο τώρα. John Greek, 88,6. 7 με 10 το πρωί, με τον Βασίλη Δημούση. Έλα εδώ, αγάπη μου. Σου δώσω εγώ λίγο έτσι τζατζικάκι να φας. Και σε λίγο έχω και μουζάκα για σένα, μανάρι μου.
Από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου κάθε εβδομάδα δωρεάν με το TiVo ένα DVD με τις συνταγές της Βέφας Αλεξιάδου. Ήθελα κάτι να φάω. Τότε είδα τη μαγιονέζα Hellmann's και μου ήρθε η έρνευση. Θα τρέξω να βρω τα καλύτερα υλικά να φτιάξω το νοσαλάτα για τους φίλους μου. Γιατί η καλύτερη μαγιονέζα αξίζει το καλύτερο. Όχι, όχι, αυτό δεν κάνει. Χρειάζομαι φρέσκο τόνο. Άκουγα ήδη τις ζητοκραυγές της. Εκείνη τη μέρα η τονοσαλάτα μου άφησε εποχή. Άσε που άρχισε να μου αρέσει αυτή η ιστορία με το τρέξιμο. Hellmann's. Σας βάζει ιδέες. Ένα πιστολάκι μαλλιών θερμαίνει μέχρι τους 100 βαθμούς. Τα μαλλιά που ζουν έντονα χρειάζονται δύναμη. Η Garnier δημιουργεί το νέο Fructis. Φρουκτόζη, γλυκόζη, βιταμίνες, οξέα φρούτων και λιπίδια αναδόμησης δρούν εσωτερικά και εξωτερικά. Δυναμώνει το 100% της τρίχας. Μαλλιά πραγματικά πιο λαμπερά. Νέο Fructis. Τα μαλλιά λάμπουν με νέα δύναμη. Φρόντισε για σένα. Garnier. Νέα κρέμα γάλακτος Νουνού τέλεια. Ήρθε για να ξυπνήσει τον σεφ που κρύβεται μέσα σας. Δένει αμέσως. Αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και δεν κόβει με λεμόνι ή κρασί. Νέα Νουνού τέλεια. Μαγειρεύεται τέλεια. Σήμερα, λίγο μετά τις 4, ελάτε να μαγειρέψουμε ριζότο με θράψαλα και να φτιάξουμε γλυκές τηγανίτες με ρύζι. Με την Γνώρ, οι ιδέες δεν τελειώνουν ποτέ. Όλοι περιμένουν το δικό μου παστίτσιο με λαχανικά. Να και ο πρωταγωνιστής. Βάζω 2 κύβους αγρόκηπος για κοκκινιστά στα λαχανικά και καλύπτω με τύρι. Γνώρ, μ' αρέσει. Ρε εσύ, έχεις γένεια, το ξέρεις. Άσε. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα. Με Ultrex λούστηκες. Όχι. Λούσου με Ultrex και θα δεις. Τώρα το Ultrex σου χαρίζει και μία ξυριστική μηχανή. Wilkinson Quattro Titanium. Νέο Ultrex. Πάντα το νούμερο ένα αντιπιτηρηδικό στην Ελλάδα. Ποτέ δεν αισθάνθηκα πιο όμορφα, γιατί δεν αρνούμε την ηλικία μου. Αλλά μετά τα 60 η επιδερμή δεν είναι πιο εύθραυστη. Χάνει τη συνοχή της. Η δική μου λύση, HRE Perfect Pro Calcium από τη L'Oréal. Αναδομεί την επιδερμίδα από το βάθος. Την τονώνει. Επιτέλους μια κρέμα για τις πολύ όριμες επιδερμίδες. Το ασβέστιο είναι το μέλλον της επιδερμίδας μου, αλλά και της δικής σας. Μας αξίζει. Νέα HRE Perfect Pro Calcium από τη L'Oréal Paris. Είμαι 68 χρονών. Φαίνεται. Νούμερο 1 στις αντιρρητηδικές κρέμες στον κόσμο. Μην κλείνετε τα μάτια στο πρόβλημα της οστεοπόρωσης. Γάλα και γιαούρτι Delta Daily. Τα μόνα με 40% επιπλέον ασβέστιο και prebiotics για γερά οστά. Για να πρωταγωνιστώ καθημερινά στη ζωή. Τι κάνεις εκεί! Ας το κάτω! Εσύ να το αφήσεις! Δικό μου! Δικό σου είναι! Η χλωρίνη Kleenex Advance δεν φθείρει τις ίνες των ρούχων. Η μοναδική σύνθεση Kleenex είναι ειδικά μελετημένη για χρήση στο πλυντήριο. Χλωρίνη Kleenex Advance. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν μόνο χλωρίνη Kleenex Advance. Kleenex. Αυτήν ξέρετε, αυτήν εμπιστεύεστε. Μήπως ήρθε η ώρα να επαναστατήσετε στον άντρα αφέντη? Ελάτε να το συζητήσουμε σήμερα, λίγο μετά τις 5, στο Κοιτάω Μπροστά. Το νέο Skip έχει ενσωματωμένα ενισχυτικά συστατικά που απομακρύνουν τους δύσκολους λεκέδες που άλλα απορρυπαντικά αφήνουν πίσω. Γι' αυτό, 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν μόνο Skip. My life I've traveled far, and you will find my blinding lights as the days turn into nights. Είναι ωραίο να είσαι σε μια αγκαλιά. Φρέσκο γάλα Δέλτα. Η ζωή είναι ωραία. Διεθνώς συνιστάται η καθημερινή κατανάλωση 400 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών. Το νέο Knorr V
έκλεισε σε ένα μπουκαλάκι 200 γραμμάρια. Δηλαδή, το 50% των φρούτων και λαχανικών που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά για να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή. Knorr V. Ξεχυλίζει από φρούτα και λαχανικά. Τώρα, 5 φορές περισσότερος όγκος. Volume Express Turbo Boost από τη Maybelline. Το βουτσάκι Turbo και η ειδική σύνθεση δίνουν ελιγιώδη όγκο στη στιγμή. Χωρίς κόμπους. 5 φορές πιο πυκνές, πιο όμορφες βλεφαρίδες με μία κίνηση. Volume Express Turbo Boost από τη Maybelline New York. Να ζει κανείς και να μην ζει. Να ζει. Και με το παραπάνω. Μένουμε κλασικό. Μπήκε στη ζωή μας πριν 2 χρόνια και έχει γίνει ήδη κλασικό. Έχει γίνει το δικό μας γιαούρτι. Νουνού Classic. Το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι. Από γάλα, γελάδος και ανθόγαλα. Και με υπέροχη γεύση. Γεύση από ζωή. Ζωή. Γεμάτη απόλαυση. Νουνού Classic. Τώρα τρώμε τη ζωή με το κουτάλι. Συντομία είναι τη σοφίας η ψυχή. Ολόκληρο το Σέξπιρ σε μια ώρα. Το μικρό μαγαζί του τρόμου. Το μικρό μαγαζί του φόβου. Το μικρό μαγαζί του κόσμου. Ναι, είναι εδώ. Το μαγαζάκι του τρόμου. Στο θέατρο Κιβωτός. Δεν νικεύομαι. Τσοφάλω αυτό το άντρα. Ένα λεπτό έριψα και έφερες άλλον. Εδώ στην Ελλάδα τα βγάζουμε όλα. Όλα! Μίγα Τσετσέ. Για δεύτερη χρονιά. Στο θέατρο Πειραιός 131. Η Αμαλία είναι νεκρή. Νεκρή. Πάλι. Για 8η χρονιά. Στο θέατρο Αποθήκη. Σε σουάρια δολοφόνους. Για 8η χρονιά. Στο θέατρο Αποθήκη. Νέα από το Silit Bank. Προβλήματα με βρώμικες λεκάνες, βουλωμένες ολινώσεις, μουχλά. Χρησιμοποιείτε πολλά προϊόντα. Δοκιμάστε το νέο Silit Bank για σκληρή βρωμιά και απολύμανση. Κοιτάξτε αποτελεσματικότητα. Η βρωμιά εξαφανίζεται χωρίς τρίψιμο σε δευτερόλεπτα, ακόμα και από τα πιο δύσκολα σημεία. Μουχλά εξαφανίστηκε. Χάρη στη σύνθεσή του, το Silit Bank διατηρεί τις ολινώσεις καθαρές και χωρίς εμπόδια. Silit Bank για σκληρή βρωμιά και απολύμανση καθημερινά. Silit Bank και η βρωμιά εξαφανίζεται. Και ακόμα Silit Bank για τα άλατα και τα υπολείμματα. Σαπουνιού. Δοκιμάστε και τα δύο. Όσοι ξέρουν, λατρεύουν τη μαγιονέζα Kraft για την υπέροχη, απαλή γεύση της. Εμείς κατεβάζουμε τις τιμές ανταποδίδοντας την αγάπη σας. Μαγιονέζα Kraft. Τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Squeeze. Τώρα στα Carrefour γιορτάζουμε 15 χρόνια και για 15 ημέρες κάνουμε μείωση τιμών σε 1000 βασικά προϊόντα. Μόνο για αυτή τη Δευτέρα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, Μινέρβα, παιδινή ελαιόνες 5 λίτρα, μόνο 17 ευρώ και 99 λεπτά. Με τόσο χαμηλές τιμές στα Carrefour, γιορτάζω κι εγώ. Al Pacino. Robert De Niro. I do what I do best. Μαζί. It takes course. Στην ταινία του Michael Mann. Put your hands in the air. Ένταση. Αντίπαλοι στο ίδιο παιχνίδι. You are going down. Ένταση. Απόψε στις 9 στο Άντρο. Οχ, χάλες το πλυντήριο. Πού έχω ζημιά. Είναι γεμάτο άλατα. Πρέπει να το πάρουμε. Τα άλατα έχουν καταστρέψει τον κάδο. Δεν χρησιμοποιείται αποσκληρωτικό νερό. Ναι, ένα φτηνό. Τα φτηνά κάνουν τις πιο ακριβές ζημιές. Ποιος σας το σύστησε? Κανείς. Επιλέξτε Καλγκόν. Βάζουμε μία ταμπλέτα Καλγκόν και δύο από κάποιο φτηνό αποσκληρωτικό. Το Καλγκόν περιέχει 2 φορές περισσότερα ενεργά συστατικά που εξουδετερώνουν τα άλατα. Μόνο το Καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Καλγκόν. Στα
κάρτα Champion Μαρινόπουλος, 38 προσφορά. Δευτέρα και Τρίτη. Όλα τα ζυμαρικά, όλα τα ρύζια και όλα τα συσκευασμένα ατοματοειδή 20% φθηνότερα με κερδοκάρτα. Μόνο στα Champion Μαρινόπουλος. Μανούλα, δες, όταν σκέφτομαι κάτι που αγαπώ, όλα μπορούν να συμβούν. Μερέντα. Βλέπεις, μαμά, εδώ δεν χρειάζεται να δουλεύεις. Και θα έχουμε χρόνο να απολαμβάνουμε μαζί. Λαχταριστή σοκολάτα. Θρεπτικά φουντούκια και γάλα. Την αγαπημένη μας γεύση μερέντα. Μανούλα, σκέψου και εσύ κάτι που αγαπάς. Αγαπάω εσένα. Μερέντα, στην καρδιά μας πάντα πρώτη. Είτε βρέξει, είτε χιονίσει, το 11880 αμέσως θα απαντήσει. 11880. Εδώ μέσα γίνεται μία γενοκτονία. Εκατομμύρια τρίχες δέχονται τη χαριστική βολή. Πάμε να δούμε. Αυτό είναι το μηχάνημα της φωτόλυσης Plus. Είναι η πιο εξελιγμένη μορφή φωτόλυσης που καταργεί την τριχοκρία μια για πάντα. Τι αισθάνεσαι στην εφαρμογή της φωτόλυσης? Τίποτα. Μια αίσθηση θερμότητας μόνο. Έχω κάνει φωτόλυση και στα πόδια. Βελούδο. Μια και έξω. Φωτόλυση Plus δεν καίει την τρίχα όπως πιστεύουν μερικοί, αλλά χτυπάει κατευθείαν το θύλακα της τρίχας και την αδρανοποιεί εφόρου ζωής. Έτσι η τρίχα δεν ξαναφυτρώνει ποτέ πια. Ας ακούσουμε τι μας είπαν όσες δοκίμασαν τη φωτόλυση. Τώρα η αίσθηση είναι συγκλονιστική. Τα πόδια μου είναι πραγματικό βελούδο. Χειμώνα καλοκαίρι. Εδώ και 2 χρόνια, ειλικρινά, έχω ξεχάσει τι σημαίνει τριχοφία. Σαν να μην είχα ποτέ. Τελικά η φωτόλυση είναι πραγματική λύση. Είμαστε στα Bodyline, σε ένα χώρο μοντέρνο, ευχάριστο, minimal και ζεστό ταυτόχρονα. Κάντε ένα τηλεφώνημα στο 801-801-1600 και κλείστε ραντεβού για μια δωρεάν επίδειξη τώρα. Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς περάσαμε ένα φοβερό Σαββατοκύριακο. Μέσα στη χαρά ήμασταν ενθουσιασμένοι. Ναι. Γιατί τα νούμερα της Παρασκευής, κυρίες και κύριοι, ήμασταν τόσο πολύ συγκινημένοι όταν τα είδαμε. Γιατί πραγματικά είχαμε τη συμπαράστασή σας και χάρη σε εσάς βρισκόμαστε και πάλι στον αέρα. Τα πράγματα ήταν αμφίβολα λόγω της Πέμπτης, όταν πήραμε τα χαρτιά στα χέρια μας και λίγο πανικοβληθήκαμε. Αλλά την Παρασκευή μας φτιάξατε τη διάθεση. Το 1% σχεδόν το δεκαπλασιάσαμε. Και συγγνώμη, έχω εδώ πέρα το τευτεράκι μου. Θα σας τα πω αναλυτικά, γιατί εσείς είστε στα χαρτιά. Εσείς που μας αγαπάτε και που μας βλέπετε καθημερινά, ελπίζω δηλαδή από εδώ και πέρα, γιατί εσάς έχουμε ανάγκη. Φτάσαμε μέχρι και 14% σε κάποια στιγμή. Τι να πω, ενθουσιαστήκαμε. Ενθουσιαστήκαμε. Ήτανε, τι στιγμή ήταν εκείνη η Ζήνα που φτάσαμε το 14%. Χορεύομαι. Α, ήταν η κυρία που μπήκε από τη λάθος εκπομπή μέσα. Η κυρία αυτή, πόσο την ευχαριστούμε, μας έδωσε 14%. Αλλά επειδή εσείς ήσταν εδώ, συμπληρώσαμε τις λίστες με τα ονόματά σας, ονοματεπώνυμο και περιοχή, δηλώσατε το παρόν, ήσασταν μαζί μας όλη, κατά τη διάρκεια όλης της εκπομπής. Και εμείς χαιρόμασταν τόσο πολύ, γιατί μας παίρνατε τηλέφωνο, μας δίνατε τη συμπαράστασή σας. Εγώ βγήκα στη γειτονιά, έλεγα ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, διαδώστε το, είμαστε στο Alter καθημερινά. Στις 10 το πρωί, από στόμα σε στόμα. Αυτή είναι η μέθοδος που χρειαζόμαστε από όλους εσάς. Εγώ βράχνιασα, δεν έχω άλλη φωνή. Όλο το Σαββατοκύριακο γύρισα.